Έτσι ξεπεράσαμε τον ανταγωνισμό. Νέο Peugeot 308. Ευρωπαϊκό αυτοκίνητο της χρονιάς 2014. Θέλεις φρεσκάδα στα μαλλιά σου όλη μέρα? Δοκίμασε το Ultrex 24 Hour Fresh. Με δροσιστική μέντα, τζίνσενγκ και τι 3. Χαρίζει 24 ώρη αίσθηση φρεσκάδας, εξαφανίζοντας την πιτηρίδα. Νέο Ultrex 24 Hour Fresh. Νίκη ενάντια στην τριχόπτωση σημαίνει κλινική μαλλιών Bergman Cord. Bergman Cord. 800-11-00-111. Από το Α ως το Ω, στο Λακιώτη θα βρείτε τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Ηλιακός θερμοσύφωνας 160 λίτρων, μόνο 529 ευρώ. Λακιώτης, το όνομα στο μπάνιο και τη θέρμανση. It's been a funny evening and thinking through it all will take forever and ever and evermore. So I think I'm gonna write you and tell you that I know it's been forever and ever and evermore. Χειροποίη τα στρώματα Μάτρου Αγιάλ. Αληθινά όνειρα. Το κομμωτήριο We Love Hair στο Δήμο Λάθενς αποτελεί χωρίς αμφιβολία ένα από τα κορυφαία κομμωτήρια της Αθήνας. Οργανώθηκε από τους ειδικότερους του κομμωτικού κλάδου, εξασφαλίζοντας λειτουργία υψηλού επίπεδου και προσωπικό με ιδιαίτερα ταλέντα και συνεχή τεχνική ενημέρωση. Είμαι η Μυρτώ Καβαλιεράτου και η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά έχει ξεκινήσει περίπου πριν από 80 χρόνια, όταν ο παππούς μου ήταν ο πρώτος που έφερε την εταιρεία L'Oréal στην Ελλάδα. Στη συνέχεια ο πατέρας μου ίδρυσε την εταιρεία Rilken, οπότε καταλαβαίνετε ότι η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά είναι σχεδόν γονιδιακή. Το The Mall Athens έχει ετησίως πάνω από 15 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εμείς σε μια καθημερινή μας μέρα έχουμε πάνω από 100 επισκέπτες. Αυτό μας κάνει να έχουμε μια πολύ μεγάλη γκάμα πελατών, να πρέπει να εξυπηρετήσουμε πραγματικά όλες τις ανάγκες και να βγάλουμε από κάθε γυναίκα αυτό που πραγματικά την αντιπροσωπεύει. Ο Γιάννης Νανούρης, ιδρυτής εταιρείας Νανού Donuts House, βρίσκεται στην παραγωγή Donuts από το 1979, φροντίζοντας να χρησιμοποιεί τις καλύτερες πρώτες ύλες επί 33 ολόκληρα χρόνια. Σήμερα υπάρχουν πάνω από 120 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και οι προτάσεις συνεργασίας πέφτουν βροχή, αυξάνοντας κατακόρυφα τον ανταγωνισμό. Γιατί το ντόνατς αυτό δεν θα το φας πουθενά άλλου, μόνο στα Νανού. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Γεια σας, με λένε Δήμητρα και σας καλωσορίζω στο Findforme, στην πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoogla.gr. Έχετε επιχείρηση ή είστε ελεύθερος επαγγελματίας? Κάντε εγγραφή τώρα και εκμεταλλευτείτε τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Κατασκευάστε την ιστοσελίδα σας. Διαφημιστείτε στη νέα μας ιντερνετική εκπομπή. Κεντρήστε το ενδιαφέρον του καταναλωτή τόσο φτηνά όσο πουθενά. Ακόμα το σκέφτεστε? Δεν νομίζω. Η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoogla.gr. Multiclean Μελισσάρης. Οικολογικός καθαρισμός, φύλαξη, επιδιορθώσεις χαλιών. Ταπιτοκαθαριστήρια Multiclean. Ποιότητα και οικονομία επιτάπητος με έκπτωση έως 25%. Αττική Βιωτία Εύβοια. 210-99-58.000.
Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πήραμε σκυτάλι από τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο. Είμαστε εδώ στο στούντιο με τους καλεσμένους μας, νέοι καλεσμένοι. Ο κύριος Γιώργος Αποστολόπουλος, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον κύριο Καμίνη. Καλησπέρα σας κύριε Αποστολόπουλε. Καλησπέρα και εσάς και σας ευχαριστώ πολύ που είμαι σήμερα μαζί σας εδώ. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ο κύριος Κελαρίδης επικοινώνησε με τον κύριο Καμίνη. Ναι, το πληροφορήθηκα και εγώ. Εντάξει, καταρχήν σεβόμαστε όλους τους αντιπάλους μας. Θεωρώ ότι κάνουν και αυτοί το δικό τους αγώνα, γιατί ήταν ένας πολύ δύσκολος προεκλογικά αγώνας. Και βασικά αυτό που θέλω να πω είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά μέσα από την καρδιά μου τον κόσμο που μας στήριξε, γιατί ήταν πραγματικά, όπως είπαμε, ένας πολύ δύσκολος αγώνας, πόρτα-πόρτα. Όλοι οι υποψήφοι και όλων των παρατάξεων, η αλήθεια είναι, βγήκαμε στους δρόμους, προσπαθήσαμε να έρθουμε σε μία άμεση επαφή με τον κόσμο, να τους πούμε αυτά που κάναμε και αυτά που δεν κάναμε ενδεχομένως και τι πρέπει να κάνουμε. Θεωρώ ότι η επόμενη μέρα στην Αθήνα μπορεί να είναι καλύτερη. Πρέπει και εμείς να διορθώσουμε τυχόν λάθη τα οποία από τον κόσμο εντοπιστήκανε και τα είδαμε σε αυτή την περίοδο την προεκλογική. Όπως, κύριε Αποστολόπουλε. Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω παραδείγματος χάρη ότι θεωρώ ότι επικοινωνιακά θα έπρεπε κάποιο έργο το οποίο κάναμε μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες να είναι. Να σας διακόψω, γιατί θα θέλαμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατικής Αριστεράς, του κυρίου Κουβέλη. Μέσα από το σύνολο των προβλεπομένων διαδικασιών θα συζητήσουμε το μήνυμα των εκλογών και τις αιτίες του αποτελέσματος. Η Δημοκρατική Αριστερά Προοδευτική Συνεργασία είναι και θα είναι παρούσα προς όφελος της κοινωνίας και της χώρας. Θέλω να ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω τα μέλη και τους φίλους μας που εργάστηκαν σκληρά για αυτές τις εκλογές. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους πολίτες που μας υποστήριξαν με την ψήφο τους. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον κόσμο μας, την τοπική αυτοδιοίκηση. Τον κόσμο που συνέβαλε καθοριστικά με ιδιαίτερα σημαντικά αποτελέσματα για τις τοπικές εκλογές. Σας ευχαριστώ. Η τοποθέτηση του... Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τον ευχαρίστησε ο κύριος Κουβέλης όλους τους πολίτες, τον κόσμο. Κύριε Αποστολόπουλε. Θεωρώ λοιπόν ότι καθότι ουδής αλάθητος, ένα δυνατό σημείο μας, να το πω έτσι, ήταν το επικοινωνιακό ζήτημα, με την έννοια ότι το έργο το οποίο κάναμε δεν το προβάλαμε παρκώς. Υπήρξε έργο από τη θητεία του Γιώργου Καμίνη, το οποίο πρέπει να προβληθεί πολύ περισσότερο. Σαφέστατα επίσης θα πρέπει στη νέα πορεία που έχουμε και εφόσον έχουμε πλέον ξεπεράσει και την απειρία την οποία είχαμε, αλλά και κάποια προβλήματα τα οποία στη διάρκεια της πορείας μας ήταν πολύ σοβαρά, όπως οι απεργίες, η καταλήψη, η κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας, πρέπει να περάσουμε σε ένα νέο κύκλο προσπαθειών πλέον, να έρθουμε κοντά στις γειτονιές περισσότερο, να επικοινωνούμε με τους δημότες και να παλέψουμε για το καλύτερο στην Αθήνα. Αυτά είναι κάποια βασικά πράγματα. Από εκεί και πέρα όμως, αφού μου δώσετε το λόγο, θα ήθελα να πω και κάτι σε σχέση με το μήνυμα αυτών των εκλογών γενικότερα και στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και στις ευρωεκλογές. Εδώ πέρα μου θυμίζει πολλές φορές μια παλαιότερη ρίση του Χάρι Κλίν. Βγήκαν όλοι οι νικητές και χάσαν όλοι οι άλλοι. Δηλαδή, θεωρώ ότι με μία έννοια όλοι μπορεί να εμφανιστούν, σχεδόν όλοι, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να εμφανιστούν ως κατά κάποιο τρόπο νικητές με βάση αυτά τα αποτελέσματα τα οποία βγήκαν, αλλά στην ουσία ο κόσμος έχει περάσει ένα μήνυμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό και που σημαίνει ότι ουσιαστικά δεν έδωσε σε κανέναν το πάνω χέρι. Ουσιαστικά έδωσε ένα στίγμα ότι το πολιτικό σκηνικό έχει μεγάλο πρόβλημα, το πολιτικό σύστημα έχει πρόβλημα και θα πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές και ανανεώσεις στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε και την καθημερινότητα του πολίτη, αλλά ευρύτερα και τις πολιτικές οι οποίες έχουν σχέση με την οικονομία φυσικά και όλα τα που σχετίζονται με αυτή και τα οποία έχουν δημιουργήσει το μεγάλο πρόβλημα. Mm-hmm. Ακόμη και η Χρυσή Αυγή, η οποία μπορεί να έχει μια αύξηση, ευτυχώς το ποσοστό της δεν είναι, η αύξηση της αυτή δεν είναι σοβαρή τόσο πολύ ώστε να μπορεί να μας ανησυχήσει σε ένα μεγάλο βαθμό, αλλά πρέπει να πούμε ότι ακόμη και η αύξηση του ποσοστού της Χρυσής Αυγής οφείλεται στις παθογένειες του συστήματος αυτού, του πολιτικού μας συστήματος, διότι σαφέστατα, αν δεν υπήρχε
δεν υπήρχαν αυτά τα οικονομικά μέτρα τα οποία χτυπάνε τις αστερέστερες οικονομικά ομάδες και τις αστερέστερες οικονομικές τάξεις. Αλλά ταυτόχρονα και τα προβλήματα εγκληματικότητας, ασφάλειας στο κέντρο της Αθήνας. Εγώ μένω στην οδό Στουρνάρη και έχω σε μόνιμη βάση 20 αλλοδαπούς οι οποίοι κάνουν λαθρεπόριο τσιγάρων κάτω από το σπίτι μου. Η αστυνομία δεν εμφανίζεται επειδή η οδό Στουρνάρη είναι εξάρχεια. Το θεωρώ απαράδεκτο. Το ίδιο περίπου συμβαίνει και σε άλλες περιοχές και στην πλατεία Θεάτρου. Και στην, κοντά στην πλατεία Βικτωρίας, σε σημείο που προσπαθήσαμε ως Δήμος για να βελτιώσουμε την κατάσταση πάνω στην πλατεία Βικτωρίας, να δώσουμε άδεια για τραπεζοκαθίσματα, ώστε οι άνθρωποι αυτοί, οι περιφερειακές ομάδες, να φύγουν από την πλατεία, από το κέντρο της πλατείας, δημιουργώντας μια πολύ άσχημη εικόνα. Λοιπόν, αν δεν επουλωθούν οι πληγές της Αθήνας και, και της επαρχίας, μέσα από σαφέστατη. Πιστεύετε, κύριε Αποστολόπουλο, δηλαδή ότι δεν είχατε το χρόνο για να κάνετε όλα όσα αναφέρετε τώρα? Πιστεύω το εξής, ότι καταρχάς υπήρχαν πάρα πολλά σοβαρά προβλήματα, όπως είπα και πριν, απεργίες, οικονομική κρίση, καταλήψεις στο Δήμο, κατάργηση δημοτικής αστυνομίας, απολύσεις γενικότερα. Υπήρχε μια απειρία από μέρος μας, αλλά κυρίως για να μπορεί ένας Δήμος να δείξει ένα έργο σε ζητήματα όπως έχει να κάνει με την ασφάλεια, αν δεν υπάρξει ριζική παρέμβαση από την ίδια την πολιτεία, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Και αυτή τη στιγμή θέλω να πω ότι η ελληνική πολιτεία δεν έχει κάνει παντού το χρέος, παρά τις καλές προσπάθειες του κυρίου Δένδια. Χρειάζονται δυνατότερες παρεμβάσεις ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής. Τέρμα και τελείωσε. Μάλιστα. Κοντά μας λοιπόν και η κυρία Μαρία Παπαϊωάννου Σφαέλου. Καλησπέρα σας, υποψήφια ευρωβουλευτής με την Ελιά. Καλησπέρα σας, κυρία Παπαϊωάννου. Δίπλα της η κυρία Μάγδα Σπηλιοπούλου, υποψήφια ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας, κυρία Σπηλιοπούλου. Καλησπέρα. Δίπλα σας ο κύριος Αργύρης Παπαργυρόπουλος, επιχειρηματίας. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαργυρόπουλε. Υποψήφιος, δεν είστε εσείς, κύριε Πουθενά? Κοντά μας και ο Βασίλης Ζέρβας. Βασίλη. Υποψήφιος πουθενά, κύριε Παπαργυρόπουλε, εσείς? Του Κορυδαλού. Του Κορυδαλού. Εντάξει. Συνεχίζουμε. Δίπλα σας ο κύριος Δημήτρης Βερβεσός. Πουθενά υποψήφιος. Καλησπέρα. πρώην αντιπρόεδρος δικηγορικού συλλόγου Αθήνας. Και πουθενά, υποψήφιος. Πώς βλέπετε την... Εντάξει, το αποτέλεσμα σήμερα στέλνει μηνύματα και... σε όλους. Στην κυβέρνηση με τις 6 μονάδες που χάνει τη Νέα Δημοκρατία, ότι αυτή η πολιτική δεν μπορεί να συνεχιστεί στον κόσμο. Στο ΣΥΡΙΖΑ με το... 6 μονάδες. 6, από το 29 έχει πάει στο 23. Α, την πτώση λέτε. Δεν θα το συγκρίνουμε με τις προηγούμενες εκλογές, δεν θα το συγκρίνουμε με το 1420. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Προφανώς το συγκρίνουμε με την προηγούμενη φορά. Μπορούμε ο ΣΥΡΙΖΑ να πούμε μια κουβέντα κι εμείς? Θα πείτε φυσικά. Διαφορετικά εγώ μπορώ και να φύγω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορώ και να φύγω, δεν έχω λόγο να είμαι εδώ. Ο κ. Βερβεσός και σας δίνουμε αμέσως το... Υπάρχουν δευτερολογίες, υπάρχουν όλα αυτά. Παραχωρώ το λόγο. Αυτό λέω. Σας ακούμε, κύριε Σπηλιοπούλου. Ολοκληρώσατε, κύριε... Παραχωρείτε λόγο τον κύριο... Παραχωρώ τον λόγο στον κύριο. Όχι, δεν τον παραχωρείτε, κύριε Βερβεσέ. Τον παίρνετε για δεύτερη, τρίτη φορά. Ωραία, να σας ρωτήσω εγώ. Δεν παίρνω κανέναν. Σωστό κι αυτό, σωστό. Δεν τον παίρνω από κανέναν. Σωστό, σε σποντώ. Κυρία Σπηλιοπούλου, πανηγυρίζετε σήμερα εσείς? Εγώ νομίζω ότι έτσι όπως παρακολουθήσατε τον τρόπο που δημόσια εκφράστηκαν όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και συλλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του, δεν πρέπει να αναγνωρίσατε κι εσείς και ο κόσμος που μας ακούει ούτε πανηγυρισμούς, ούτε αλαζονική παρέμβαση πολιτικού ή όποιου άλλου χαρακτήρα. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια σαφής διαφορά η οποία μπορεί να φτάσει και στο 4%. Θα θυμάστε ότι πριν τις εκλογές ο ίδιος ο πρόεδρος του κόμματος είπε για μας είναι νίκη και με μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως η Νέα Δημοκρατία μπορεί να λέει ότι δεν είναι χαμένη και ότι το αποτέλεσμα είναι διαχειρίσιμο, δηλαδή το γεγονός ότι από το 28,5 πήγε στο 23 και η διαφορά ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία είναι γύρω στις 4 μονάδες, θεωρεί ότι μια χαρά πάνε, εμείς θα τα διαχειριστούμε, εμείς και όλο το μπλοκ, το επικοινωνιακό, μπορούμε να το διαχειριστούμε. Εμείς λέμε ότι έχει εξαιρετικά μικρή σημασία για τον κόσμο, για το λαό μας, τι θα επιχειρήσει η Νέα Δημοκρατία να διαχειριστεί. Έχει απέναντίας τεράστια σημασία ότι η Νέα Δημοκρατία υπόσχεται διέξοδο και εμείς λέμε και βγαίνουν σιγά σιγά
ότι μια χώρα που βρίσκεται στην κατρακύλα που βρίσκεται με όλους τους κοινωνικούς και οικονομικούς δείκτες, δεν υπάρχει ούτε ένας αστός οικονομολόγος πουθενά στον κόσμο και στην Ευρώπη που να λέει ότι μια τέτοια χώρα μπορεί πράγματι να δει ανάκαμψη. Μάλιστα. Να σας κάνω, να σας διακόψω για ένα λεπτό. Τώρα, να εγώ θέλω ένα να ερώτημα πω μόνο, ένα για ερώτημα τα μπλε και τα δια... Βεβαίως. Ένα ερώτημα ναι, μόνο. Ναι, ναι, ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ζητήσει πρόεδρος εκλογές. Καταρχήν ο ΣΥΡΙΖΑ το γνωρίζετε πάρα πολύ με βάση το αποτέλεσμα, λέω. Θα το πω πάντα και... ζητάει πρόεδρος εκλογές. Όχι πάντα. Με αυτόν τον τρόπο, όπως το λέτε, όχι πάντα. Όχι, το λέω συγκεκριμένα. Θα σας πω. Εγώ θα πω συγκεκριμένα τι λέγαμε μέχρι τώρα. Ναι. Λέγαμε ότι οι κυβερνητικές πολιτικές και ο τρόπος που ασκεί πολιτική η Νέα Δημοκρατία και η συγκυβέρνηση η δικοματική δεν έχει τη λαϊκή νομιμοποίηση. Γιατί το λέγαμε αυτό? Διότι πριν από τις εκλογές του 12 ήταν ένας κύριος Σαμαράς αντιμνημονιακός που έλεγε δεν αυτό το Πασόκ που έκανε, ο Παπανδρέου που έκανε, όλοι οι υπόλοιποι που κάνανε, για να έρθει την επομένη, με το κλείσιμο της κάλπης, να ακολουθήσει ακριβώς τις ίδιες πολιτικές, να περάσει μεσοπρόθεσμα, να περάσει... Άρα πέρασε πολιτικές, με αυτή την έννοια μη νομιμοποιημένη η διακυβέρνηση αυτή, πέρασε πολιτικές για τις οποίες δεν μίλησε προεκλογικά και άρα στην πραγματικότητα πλάνεψε και υφάρπαξε την ψήφο το 12. Το ίδιο επιχείρησε να κάνει και τώρα, όταν έλεγε ότι η ανάκαμψη είναι εδώ και τρέχουμε την ανάκαμψη. Και υποσχέθηκε 800.000 θέσεις εργασίας, απίστευτα πράγματα, κυριολεκτικά απίστευτα πράγματα. Πολλές μέχρι... λέτε. Πολλές λέτε. Βάζει λίγο παραπάνω νομίζω. Ποιος, εγώ? Ναι. 600. Να το κόψω. 500. 400, ναι. Για να συνεννοηθούμε. Ναι, ναι, ναι. Στην κατάδια που είναι η χώρα για να συνεννοηθούμε. Γι' αυτό 400... λέω, είναι λίγο με τα νούμερα να προσέχουμε λίγο, γιατί ξέρετε, ναι, είναι λίγα εκεί. Εγώ λέω να προσέχουμε. Λοιπόν, εγώ συμφωνώ λέω... μαζί σας. Έτσι, μπράβο. Αυτό λοιπόν. Και την ίδια ώρα, και την ίδια ώρα λέει, αφού εκτέθηκε από υποψήφια ευρωβουλευτήνα του, κυριολεκτικά εκτέθηκε, mm-hmm, πρώτη εβδόμου, κύριοι, σας έρχομαι και στις επικουρικές. Ναι. Και στη συνέχεια και άλλα ανατριχιαστικά. Όπως παραδείγματος χάρη η καθολικότητα να ισχύσει με έναν τρόπο καθολικό η ιστορία των ενοικιαζόμενων εργαζόμενων. Μια νέου τύπου, ένα νέο τύπου σκλαβοπάζαρο του 21ου αιώνα, όπου οι εργαζόμενοι και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα θα είναι ενοικιαζόμενοι. Γίνανε απασχολήσιμοι, γίνανε δεν ξέρω τι γίνανε, τώρα θα είναι και ενοικιαζόμενοι. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς λέμε... Πιστεύετε ότι η πρώτη κίνηση του Πρωθυπουργού μπορεί να είναι και ένας ανασχηματισμός? Είπα προηγουμένως ότι είναι προφανές ότι η κυβέρνηση θα επιχειρήσει είτε μέσα από τα μεγάλα, όπως τα λέμε, τα διαπλεκόμενα που λέμε εμείς, όλο το σύστημα αυτό που τη βοηθάει επικοινωνιακά, ενδεχομένως και αυτό. Mm-hmm. Δεν παίζει ρόλο όμως. Mm-hmm. Δεν παίζει ρόλο δηλαδή να φύγει ο κύριος Βερβεσός από υπουργός και να μπει η Σπυλιοπούλου υπουργός, εάν δεν αλλάξουν οι πολιτικές που ασκούνται. Κυριολεκτικά δεν αλλάξουν. Πάντως... με συγχωρείτε, αλλά να πω να αλλάξετε όλοι οι πολιτικοί, διότι ο κόσμος σας έδωσε ένα μήνυμα. Εγώ δεν είμαι πολιτικός. Είμαι ο απλός ο ψηφοφόρος. Σας έδωσε λοιπόν μέσω της Χρυσής Αυγής ένα μήνυμα πολύ σωστό. Και τι λέει η Χρυσή για Αυγή? Τη Χρυσή Αυγή, τι να λέει πω η Χρυσή Αυγή? Επειδή με διακόψατε, να πω τη γνώμη μου για τη Χρυσή Αυγή. Να μείνουμε λίγο στην κάρτα αυτή. Να δούμε λίγο την επικράτεια. Είναι στο 31,2%. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή τα ποσοστά είναι 26,5 ο ΣΥΡΙΖΑ, 23,2 η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή μία διαφορά... 3,3 εκεί. 9,4 η Χρυσή Αυγή, 8,1 η Ελιά, 6,6 το ποτάμι, 6% το ΚΚΕ, 3,4 για ανεξάρτητοι Έλληνες και 2,7 το λαός. Ε. Mm-hmm. Θα μπορούσα, κύριε Δέμα, να μιλήσεις για μισή ώρα, από τις 10 η ώρα. Όλοι θα μιλήσετε. Όλοι θα μιλήσετε. Επειδή πρέπει να φύγω κιόλας. Και η περιφέρεια Αττικής σήμερα είναι το μεγάλο... Έχετε απόλυτο δίκιο.
Εγώ να πω τώρα. Όλοι θα μιλήσει, όλοι. Για την περιφέρεια Αττικής. Να τη δούμε και εμεί. Για βλέπουμε. Το Δήμο. Κοιτάξτε, το απόλυτο ντέρμπι. Βλέπετε τι γίνεται. Ναι. Για πρώτη φορά η Νέα Δημοκρατία μετά από πολλές δεκαετίες δεν είναι στο μισό της χώρας περίπου και στην περιφέρεια. Και στο Δήμο της Αθήνας. Εντάξει, τις περιφέρειες θα τις δούμε και λέω, στο τέλος. Και λέω, όχι, λέω ειδικώς για την Αττική. Ειδικώς για την Αττική. Ναι. Και λέω ότι για μας μια υποψηφιότητα, όπως ήταν η υποψηφιότητα του Σακελαρίδη, στην Αλφα Αθήνας, ενός μηνός δηλαδή, ενός ανθρώπου νέου, χωρίς αναγνωρισιμότητα, που έκανε τη διαφορά, είναι εξαιρετικά σημαντικό αντικειμενικά. δεν θέλω να βγάλω άλλου τύπου πολιτικό συμπέρασμα, είναι εξαιρετικά σημαντικό, έτσι όπως συνέβη, και πολιτικά βέβαια μπορεί να πει κανείς για τη Νέα Δημοκρατία που εξαφανίστηκε από το λεκανοπέδιο. Κυρία Σπυλιοπούλου, θα μου επιτρέψετε να σας διακόψω, να πάμε στον Πέτρο Σιδερέα, ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο, στο εκλογικό κέντρο της κυρίας Δούρου. Πέτρο, σε ακούμε. Καλησπέρα Κωνσταντίνα, κυρίες και κύριοι. Μια πραγματική μάχη, το μεγαλύτερο μακράν θρίλερ της βραδιάς εξελίσσεται εδώ στην πλατεία Κοραή. Τα συναισθήματα εναλλάσσονται συνεχώς. Μια προηγείται Ρένα Δούρου, μία ο κύριος Σγουρός. Όπως καταλαβαίνεις, κάθε ανανέωση των αποτελεσμάτων που φέρνει την κυρία Δούρου να προηγείται, γίνεται δεκτή με πάρα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό από τους συγκεντρωμένους εδώ στο στρατηγείο της στην πλατεία Κοραή. Το μόνο βέβαιο είναι ότι τα πάντα σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα είναι ανοιχτά. Πρόκειται, όπως είπαμε και όπως γνωρίζετε πολύ καλά, για το θρίλερ της βραδιάς, το οποίο θα ξεκαθαρίσει αργότερα μέσα στη νύχτα. Πάντως, μέχρι αυτή τη στιγμή επικρατεί μια συγκρατημένη μεν ξεκάθαρη αισιοδοξία δεν σχετικά με το τελικό αποτέλεσμα της συγκεκριμένης εκλογικής μάχης. Μάλιστα. Θα ξενυχτήσουμε μαζί σήμερα από ό,τι καταλαβαίνω, φίλε Πέτρο. Εντάξει, θα είναι ένα θρίλερ το οποίο θα κρατήσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, όπως φαίνεται. Είμαστε τώρα στο 23,9 της ενσωμάτωσης. Καλά δεν λέω, ναι. 50,1 η κυρία Δούρου, 49,9 ο κύριος Γουρός. Νομίζω ότι αν σε 5 λεπτά το ξαναδούμε, ενδεχομένως αυτό να έχει αλλάξει λίγο πάνω, λίγο κάτω. Έτσι θα πάει μέχρι το πρωί. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στους δύο στην περιφέρεια Αττικής, και είναι πραγματικά το μεγάλο θρίλερ της αποψινής εκλογικής τριπλής αναμέτρησης. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με τους καλεσμένους μας, Βασίλη Τηλιάση, η κυρία Νίκη Αραπατζή, υποψήφια δημοτική σύμβουλος, με τον κύριο Σφυλιοτόπουλο. Να μην παρουσιάσουμε τους υπόλοιπους. Θα μιλήσετε, κυρία. Να συνεχίσουμε με τους... Μισό λεπτάκι. Θα μιλήσετε. Επειδή είπα για την περιφέρεια Αττικής, επειδή εδώ και μία μισή ώρα κάθομαι σιωπηλός στο ΙΚΟΤΕ και ακούω και έχουν μιλήσει δύο και τρεις φορές όλοι, και επειδή πρέπει να φύγω, αν δεν θέλει να πει την περιφέρεια Αττικής, σαν υποψήφιο περιφερειάρχης, μπορώ να φύγω, να πάω κάπου αλλού να τα πω. Αλλά ξέρετε τι γίνεται, ότι αυτή τη στιγμή εγώ σέβομαι κάθε. Σέβεσαι, αλλά δεν αφήνεται. Αλλά όταν μια μισή ώρα δεν έχει μιλήσει, το θεωρώ το λιγότερο προσβλητικό αυτό το πράγμα. Μια μισή ώρα να μην έχουμε μιλήσει ούτε μισή ώρα. Νομίζω ότι δεν μπορείτε να το λέτε εδώ για μας αυτό, γιατί και πολλές φορές έχουμε καλέσει εδώ, σας έχουμε δώσει βήμα και δεν σας έχουμε παγωρήσει ποτέ το λόγο. Για να σας διακόψω, να πάμε να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις του κυρίου Καμίνη. Έχουμε ήχο. Ωραία. Έχουμε τον Λάμπρο Παναγιώτου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λοιπόν, πάμε στο Σωτήρη Σκουλούδη. Σωτήρη, μας ακούς? Εντάξει, δεν είναι και εύκολη επικοινωνία. Καταλαβαίνετε ότι ο συνάδελφος προσπαθεί να μετακινηθεί και να πλησιάσει και τον κύριο Καμίνη, ο οποίος φαντάζομαι ότι θα κάνει κάποιες δηλώσεις σε λίγη ώρα εκεί στο εκλογικό κέντρο. Πριν από περίπου 45 λεπτά ο κύριος Αγγελαρίδης του τηλεφώνησε, του ευχήθηκε καλή επιτυχία από εδώ και πέρα, τον συνεχάρη για την εκλογή του, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Βλέπουμε τα ποσοστά που συγκεντρώνει μέχρι αυτή τη στιγμή, στο 23,3% της ενσωμάτωσης, 51,9% ο κύριος Καμίνης, 48,1% ο κύριος Σακελαρίδης. Είναι και αυτό ένα ντέρμπι το οποίο φαίνεται να κλείνει στην πλευρά του κύριου Καμίνη, αν λάβουμε υπόψη μας ότι ο κύριος Σακελαρίδης ουσιαστικά παραδέχτηκε την ήττα του. Παραδέχτηκε την ήττα του. Και έδωσε και συγχαρητήρια στον κύριο Καμίνη. Βλέπουμε ότι πλησιάζει προς το σημείο που έχει στηθεί μια μικρή εξέδρα και τα μικρόφωνα των τηλεοπτικών σταθμών, τα οποία αναμένουν τον κύριο Καμίνη. Χαμόγελα, χειροκροτήματα. Εντάξει, λογικό είναι να κάνει. Να είναι χαρούμενος ο κύριος Καμίνης. Είναι μια μεγάλη νίκη για τον ίδιο και για το Δήμο της Αθήνας. Θα συνεχίσει για μια ακόμη τετραετία.
κύριε Γάκη, μέχρι να ξεκινήσει ο κύριος Καμίνης. Ο κύριος Αντώνης Γάκης, εκπροσωπώντας μας, υποψήφιος περιφερειάρχης Αττικής. Τη μοναδική ανεξάρτητη παράταξη περιφέρεια Αττικής στην Ανάσα, που πήραμε 36.449 ανεξάρτητους ψήφους. Το σημερινό αποτέλεσμα δεν είναι μια μάχη της κυρίας Δούρου με τον κύριο Σγουρό, είναι μια μάχη της κυρίας Δούρου, του κύριου Σγουρού και 66 δημάρχων που στηρίζανε τον κύριο Σγουρό, η σημερινή μάχη. Δεν μίλησε κανείς για την αυτοδιοίκηση. Σήμερα λοιπόν η αυτοδιοίκηση που έχει το ΕΣΠΑ, που έχει την αποχέτευση, που έχει την καθημερινότητα, ήταν μια μάχη της τηλεόρασης με την Αφίσα και μια μάχη όχι προσωπικότητα. Δεν ακούστηκε τίποτα για την Αττική. Εκτός από όλα αυτά, είδαμε σήμερα στην Αττική, που είναι στήθος με στήθος, δεν έχει σημασία ποιος θα βγει πρώτος. Σημασία έχει ότι η Αττική μετά από τόσα χρόνια πρέπει επιτέλους να μιλήσουμε για πολιτική. Εμείς καλέσαμε όλους τους νέους, γιατί ήμασταν 115 νέοι που δεν βγήκαμε ούτε μία φορά στην τηλεόραση. Μόνο το δικό σας κανάλι μας φιλοξένησε. Όλα τα κανάλια μας κλείσαν. Εγώ προέρχομαι τον κύριο Σγουρό, ήμουν αντιπεριφερειάρχης. Και πραγματικά εύχομαι αύριο η Αττική να έχει αλλάξει σελίδα. Όχι επειδή έχω κάποιο προσωπικό μένος, αλλά γιατί η Αττική των προβλημάτων έγινε ένα συνασπισμό και όχι του ΣΥΡΙΖΑ, ένα συνασπισμό όλων των δημάρχων από ακροδεξιά έως το παλιό ΠΑΣΟΚ για να βγει ο απερχόμενος περιφερειάρχης. Και δυστυχώς λυπάμαι που κανείς δεν τόλμησε να μιλήσει για τα εκατοντάδες εκατομμύρια που παιχτήκαν στην προεκλογική διαφήμιση. Γιατί είδα τη διαφάνειά τους ότι έχουν δώσει κάτι αστεία ποσά και γελάει. Πραγματικά γελάει ο κόσμος όταν λέει ο απερχόμενος περιφερειάρχης ότι έχω χαλάσει 80.000 ευρώ. Όταν ξέρουμε ότι τα πεντάλεπτα που παίζανε στα κρατικά κανάλια και στα ιδιωτικά τα μεγάλα αξίζουν εκατομμύρια ευρώ. Κύριε Γάκη, σας παρακαλώ πολύ, μία άνω τελεία να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις του κυρίου Καμίνη. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας. Με το σημερινό αποτέλεσμα γίνομαι ακόμη πιο αισιόδοξος για το μέλλον της πόλης μας. Για το μέλλον της Αθήνας. Οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες ψήφισαν για την Αθήνα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους, μα όλους τους πολίτες πρωτεύουσας, γιατί έβαλαν την πόλη πάνω από την πόλωση και τον κομματισμό. Υπερασπίστηκαν μια πόλη δημοκρατική, μια πρωτεύουσα ευρωπαϊκή, που ορίζει η ίδια το μέλλον της. Χάρηκα γιατί στην αντιπαράθεση αυτή γνώρισα ένα νέο άνθρωπο τον οποίο καλωσορίζω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχω τη βεβαιότητα ότι με τον κύριο Σακελαρίδη αλλά και το σύνολο της δημοκρατικής αντιπολίτευσης θα έχουμε μια αποδοτική συνεργασία. Σας ευχαριστώ όλους και όλες από τα βάθη της καρδιάς μου. Με την ψήφο σας σήμερα δείξατε ότι υπάρχει και ένας άλλος δρόμος. Ένας δρόμος ενότητας, δουλειάς και δημιουργίας. Επιτέλους... Και την περασμένη Κυριακή. Με την ψήφο του ελληνικός λαός έστειλε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση, αλλά απέρριψε και την ανατροπή που προωθούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρω ότι περάσαμε δύο δύσκολα χρόνια. Γύρισα όλη την Ελλάδα. Άκουσα τους πολίτες προσεκτικά. Γνωρίζω τα προβλήματά τους. Γνωρίζω τι και πώς πρέπει να αλλάξει και θα προχωρήσουμε γρήγορα, όσο γίνεται πιο γρήγορα. Είναι ευτύχημα για την Ελλάδα ότι παρά τα τεράστια προβλήματα, η κυβέρνησή μας άντεξε στις ακραίες επιθέσεις εναντίον της. Ενώ όσοι προσπάθησαν να δώσουν χαρακτήρα δημοψηφίσματος στις ευρωεκλογές, απέτυχαν. Δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν ούτε την αστάθεια, ούτε την αβεβαιότητα, ούτε την ακυβερνησία που επιδίωκαν. Το σύνθημα «Σήμερα ψηφίζουμε, αύριο φεύγουν» έπεσε στο κενό. Και μάλιστα η αξιωματική αντιπολίτευση που ήθελε την ανατροπή της κυβέρνησης μέσα στην τρικυμία της κρίσης δεν μπόρεσε να αυξήσει καν τα ποσοστά της από τις τελευταίες εθνικές εκλογές. Και μετά ήθελαν και πρόωρες εκλογές. Και αυτό επιβεβαιώνεται ακόμα περισσότερο από το γεγονός ότι στους Δήμους και στις Περιφέρειες ο ΣΥΡΙΖΑ
που κατέβασε κομματικά ψηφοδέλτια αποδοκιμασίας της κυβέρνησης, απέτυχε σχεδόν παντού στην Ελλάδα. Παίρνει το πολύ δύο μόνο από τις 13 περιφέρειες, ελάχιστες από τις 52 πρωτεύουσες νομών, όπως και ελάχιστους από τους 66 δήμους του Λεκανοπεδίου. Η κυβέρνηση λοιπόν παραμένει εγγυητής για τη σταθερότητα και την ομαλή πορεία της χώρας και συνεχίζει με ακόμα πιο γρήγορους ρυθμούς για να βγάλει τη χώρα από την κρίση και από τα μνημόνια. Με την ίδια και ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Με την ίδια και ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη και διορθώνοντας τις αδικίες που έγιναν. Περάσαμε την πιο μεγάλη δοκιμασία που πέρασε ποτέ χώρα σε καιρό ειρήνης. Καταφέραμε να κρατήσουμε την Ελλάδα όρθια και τώρα βγαίνουμε από την κρίση με την κοινωνία ενωμένη, με την πηξίδα της χώρας σταθερή και με την οικονομία έτοιμη να μπει στην ανάπτυξη. Πριν δύο χρόνια, με τη δική σας εντολή, αποτρέψαμε τα χειρότερα για την Ελλάδα. Σήμερα αποτρέψαμε τον εφιάλτη. Να γυρίσουμε πάλι πίσω στην περιπέτεια που ζήσαμε και που σήμερα ξεπερνάμε. Τώρα θα προχωρήσουμε και στο τελευταίο μέρος της διαδρομής. Να βγούμε οριστικά από την κρίση, ώστε από εδώ και μπρος να πηγαίνουμε μόνο προς τα πάνω και μόνο μπροστά. Λοιπόν. Αυτές ήταν οι δηλώσεις, λοιπόν. Ακούσαμε τις δηλώσεις. Ακούσαμε. Είδηση ο Πρωθυπουργός. Είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε δύο περιφέρειες. Άρα λοιπόν ξέρουν από το Υπουργείο Εσωτερικών ότι η κυρία Δούρου πήρε την περιφέρεια Αττικής. Το πολύ δύο. Γιατί είπε δύο περιφέρειες. Δεν είπε το πολύ δύο περιφέρειες. Είπε το πολύ δύο περιφέρειες. Εγώ άκουσα δύο περιφέρειες. Τέλος πάντων, είπε και άλλα ο Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι με τις δηλώσεις. Αυτό με ενδιαφέρει και γι' αυτό. Ναι, καλά κάνατε. Πήρα το λόγο. Αλλά ήταν και μια λέξη ενδιάμεσα που μάλλον σας ξέφυγε. Το πολύ. Μπορεί να μην ακούει και πολύ καλά. Όχι, καλά ακούει. Απλώς θα ξέφυγε λίγο. Λοιπόν, το. Τι μας νοιάζει τον κόσμο βρετικά η κυρία Δούρου και ο Σαμαρά. Ο κόσμος πεινάει όλοι. Κάποιος τον κυβερνάει. Έχουν φωνάξει τα όπλα. Καλά κάνει, τα λέει και τα ακούει. Ο κόσμος ο πολίτης έδωσε το μήνυμά του σήμερα. Το έδωσε. Και το λένε Χρυσή Αυγή. Και από αύριο λοιπόν όλοι θα ντρέπονται με αυτό το μόρφωμα που λένε και το μόρφωμα και το μόρφωμα. Φτάσαμε σε σημείο όπως ήταν οι πρώτοι χριστιανοί στις κατακόμβες. Κρύβεται ο κόσμος στις κατακόμβες. Αν είναι Μάγκας και ο Σαμαράς και ο Τσίπρας, αύριο κιόλας να τους βγάλουν τους Χρυσαυγίτες από μέσα. Να τους φωνάξουν και σε ένα γραφείο, να κάτσουν οι δυο τους που πεινάει ο λαός. Αυτοί είναι πατριώτες και αυτοί είναι λεβέντες. Όχι να κάτσουν να τσακώνονται, κουραστήκαμε να ακούμε. Καραμαλή με Παπαντρέου, με Βασιλιά. Πάμε να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις του κυρίου Κουτσούμπα, σας παρακαλώ. Και εκείνες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ψήφισαν τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ και του συνδυασμού της Λαϊκής Εισπύρωσης στους τέσσερις δήμους που ήμασταν στο δεύτερο γύρο. Θεωρούμε ότι έγινε ένα μικρό βήμα σήμερα με το αποτέλεσμα που κατέγραψε το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στις ευρωεκλογές με ποσοστό μέχρι αυτή τη στιγμή που κυμαίνεται πάνω από το 6% που μεταφράζεται σε εκατοντάδες χιλιάδες ψήφους και την εκλογή με βάση αυτό το αποτέλεσμα δύο ευρωβουλευτών. Αποτελεί συνέχεια του θετικού αποτελέσματος της περασμένης Κυριακής στις 13 περιφέρειες της χώρας που συγκεντρώνουν το 8,8% των ψήφων. Αυτή η τάση, περισσότερο ή λιγότερο, εκφράστηκε και στα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Εισπύρωσης στους δήμους όλης της επικράτειας, όπου κατέγραψαν μια σημαντική παρουσία σε όλους τους δήμους. Την πρώτη Κυριακή σε 214 δήμους είχαμε αύξηση ποσοστών, ενώ σε πάνω από 50 δήμους πήραμε ποσοστό πάνω από 10%. Στους τέσσερις δήμους που περάσαμε στο δεύτερο γύρο, ήδη έχουν βγει τα τελικά αποτελέσματα στους τρεις δήμους, όπου πανηγυρικά οι υποψήφοι του ΚΚΕ κέρδισαν τη μάχη. Σε Πάτρα, Πετρούπολη και Χαϊδάρη, ενώ συνεχίζεται η καταμέτρηση στην Ικαρία. Και από ό,τι ενημερώθηκα μόλις τώρα, φαίνεται ότι είναι τελειωμένο και εκεί το αποτέλεσμα, έχει κερδιθεί και η Ικαρία. Είναι θετικό το γεγονός ότι σε αυτές τις συνθήκες πλειοψηφίσαμε σε αυτούς τους δήμους με δεδομένη τη ριζικά διαφορετική πολιτική γραμμή που εκφράζει το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ σε αντίθεση με τους άλλους συνδυασμούς των κομμάτων που στηρίζουν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κεφαλαίου και στην τοπική διοίκηση. Το συνολικό αποτέλεσμα όμως
δεν δείχνει ανατροπή του αντιλαϊκού πολιτικού συσχετισμού. Δεν συνιστά νέο πολιτικό σκηνικό προς όφελος του λαού μας. Βεβαίως, καταγράφεται η λαϊκή δυσαρέσκεια απέναντι σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ που σήκωσαν το βάρος της αντιλαϊκής κυβερνητικής πολιτικής και του ευρωμονόδρομου. Αν και σημαντικό μέρος ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ επένδυσαν σε αυτή την επιλογή έναν αριστερό προσανατολισμό, ωστόσο η πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ δεν εκφράζει ισχυροποίηση της αριστερής ριζοσπαστικής αντιμονοπωλιακής αντιμπεριαλιστικής πολιτικής, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εγκαταλείψει έστω και συνθηματολογικά την εναντίωση με τα μονοπόλια, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ. Το εκλογικό αποτέλεσμα, κυρίως των ευρωεκλογών, δείχνει ότι στην πορεία αναδιάταξης του αστικού πολιτικού σκηνικού που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2012, ενισχύεται η τάση υποκατάστασης του χρεοκοπημένου ΠΑΣΟΚ από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ταυτόχρονα παρουσιάζεται ρευστή η κατάσταση ως προς την πορεία άλλων σοσιαλδημοκρατικών σχημάτων, όπως της ΕΛΙΑΣ, που ήταν το βασικό εκλογικό σχήμα του ΠΑΣΟΚ, που συσπήρωσε κάποιες δυνάμεις όμως σε μικρότερο εκλογικό ποσοστό από τον Ιούνιο του 2012, ενώ υποχώρησε και το εκλογικό ποσοστό της ΔΙΜΑΡ προς όφελος του νέου σχήματος του Ποταμιού, που εμφανίστηκε με περισσότερο ασαφή και πολύ λιγότερο σοσιαλδημοκρατικά συνθήματα. Αν και είναι θετική η τάση επανασυσπήρωσης κυρίως νέων ψήφων υπέρ του ΚΚΕ, τα συνολικά αποτελέσματα. Μάλιστα, αυτές ήταν οι δηλώσεις του κυρίου Κουτσούμπα. Πάτρα, Πετρούπολη, Χαϊδάρη, Ικαρία. Να πάμε λίγο πίσω όμως στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Θα μπορούσα να κάνω ένα σχόλιο για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Όλοι θα. Φαντάζομαι όλοι θα θέλετε. Όλοι θα θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Να ξεκινήσουμε. Δεν ξέρω ποιος δεν έχει πάρει το λόγο καταρχήν, γιατί δεν ήμουν από την αρχή της κουβέντας. Όποιος. Κωνσταντίνα. Να πάμε στην κυρία Σφαΐλου. Παπαϊωάννου Σφαΐλου. Εσείς πανηγυρίζετε, κυρία Σφαΐλου, σήμερα. Εγώ θα σας πω. Θα ξεκινήσω από το ότι τη μεγάλη ανατροπή δεν την έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, την έκανε η ΕΛΙΑ. Όλοι περίμεναν ότι η ΕΛΙΑ θα έχει από 3% έως τίποτα. Σε όλα τα πάνελ που συμμετείχα, όλοι με ρωτούσαν πώς αισθάνομαι που δεν πάει καλά η ΕΛΙΑ. Και όταν έλεγα έγιναν οι εκλογές, βγήκαν τα αποτελέσματα και το κατάλαβα, μα οι δημοσκοπήσεις, μα τα προγνωστικά, μα το ένα, μα το άλλο. Εν πάση περιπτώσει, δεν θριαμβολογώ. Ποιο κόμμα με 8% θα έλεγε ότι είναι νικητής. Είναι πολύ καλύτερα τα αποτελέσματα από ό,τι περίμεναν οι περισσότεροι. Το 8 δείχνει ότι ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή η λαϊκή βάση του ΠΑΣΟΚ, είναι εκεί, περιμένει, ελπίζει ότι με το νέο σχηματισμό κάναμε μία μαγιά και ελπίζουμε αυτό να προχωρήσει και να έχει ένα μέλλον και ένα αύριο. Εκεί βάση ΠΑΣΟΚ, κύριε Σφαλή, 44 και έχει 8 τώρα. Αυτό δεν σας έχει προβληματίσει καθόλου. Πόσα χρόνια πίσω πηγαίνει. Πριν από 2 χρόνια, το 10. Το 10. Μπορεί να έχει και 50 τώρα. Πότε το 10 θέλετε, λέω, τώρα δεν σε έχει προβληματίσει ότι έχει μείνει 8. Εντάξει, και επειδή πήγατε 4 και έχετε μείνει 8, αυτό είναι ευτυχές. Και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 3% και έχει τώρα 28 και η Χρυσή Αλήθεια 0,5 και έχει τώρα. Προφανώς και δεν μου αρκεί. Προφανώς και δεν μου αρκεί. 1,44 να έχει φτάσει το 8. Προφανώς και δεν μου αρκεί εμένα. Για ένα σχηματισμό που όλοι προβλέπανε το θάνατό του, μια χαρά είμαστε. Από το άλλο το λεγαλή και θεία μου πανέγεται. Στην εντατική. Σωστό. Δεν αντιλέγω, αλλά αν μιλάμε για λαϊκή νομοποίηση που έλεγε εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είμαι του ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε η κυβέρνηση την δεν έχει. Δεν είμαι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν απολογούμε του ΣΥΡΙΖΑ. Μην μου το λέτε εμένα. Αυτή τη στιγμή. Αν είστε ικανοποιημένοι με 1,44 στο 8 για να πανηγυρίσετε που δεν είστε το 4, μπράβο. Θέλετε να πάρετε το λόγο. Όχι, με συγχωρείτε. Be my guest. Λοιπόν, από τη στιγμή που ο κόσμος αποφάσισε ότι κανένα κόμμα δεν έχει αυτοδυναμία, ας τα ξαναδούμε λοιπόν τα πράγματα αλλιώς. Κανείς να μην θριαμβολογεί. Κανένα κόμμα δεν μπορεί να έχει μόνο του κυβέρνηση αύριο, παρόλο που μιλάμε για ευρωεκλογές. Ο κύριος Τσίπρας που διεκδικούσε και την Προεδρία στην Ευρωβουλή δεν κατάφερε πάλι να κάνει κάτι αξιοσημείωτο. Φαντάζομαι ότι μέχρι τις εθνικές εκλογές δεν θα αλλάξει κάτι πολύ σημαντικό. Να μιλήσω όμως για την ΕΛΙΑ και για τη συγκυβέρνηση. Θεωρώ ότι η ΕΛΙΑ θα πρέπει και εκείνη να κάνει τον αναστοχασμό της. Ο βασικός πυλώνας της που είναι το ΠΑΣΟΚ να δει και αυτό τα λάθη του, να σκύψουν πάνω από τους πολίτες, πάνω από τους ψηφοφόρους που ακόμη πιστεύουν και είναι εκεί, γιατί μέσα από τη δική μας την παράταξη εκφράζεται ο πραγματικός σοσιαλισμός,
Εντάξει, πήρανε κάποια πράγματα πίσω οι σοσιαλιστές από τους κατοίκους, από τους, της Ελλάδας. Όντως, οι ψηφοφόροι τους είχαν γνωρίσει την ευημερία και την ελευθερία μέσω του ΠΑΣΟΚ και κάποια στιγμή αυτά τα στερήθηκαν. Να δούμε λοιπόν πώς θα τα επαναφέρουμε, να τραβήξουμε τις διαχωριστικές μας γραμμές από την Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε υποστεί όλη αυτή τη φθορά της συγκυβέρνησης και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο και μία λύση αυτό να σταματήσει. Και από εκεί και πέρα, όποιος θέλει να θριαμβολογήσει για την νίκη του, ας το κάνει. Δηλαδή, το μεγαλύτερο βάρος, κυρία Σφαέλου, το δίνεται στη συγκυβέρνηση, το ότι αυτή τη στιγμή συγκυβερνάται όχι, με την Νέα Δημοκρατία. Όχι, το αντίθετο. Εγώ το δίνω στις διαχωριστικές γραμμές που πρέπει να τραβήξει η Ελιά στη σοσιαλιστική της βάση. Να δείξει ότι είναι πραγματικά ένα σοσιαλιστικό κόμμα. Ποιος άλλος χωράει η Ελιά? Για μένα. Χωράει οποιονδήποτε προέρχεται και εκφράζεται μέσα από τον κεντροαριστερό χώρο. Mm. Η Δημάρ εννοείται. Και σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ο κ. Κουβέλης ίσως θα έπρεπε να το ξανασκεφτεί πολύ σοβαρά. Μάλιστα. Σήμερα ο κ. Παπανδρέου όμως μίλησε μόνο για το ΠΑΣΟΚ. Εφόσον είναι ΠΑΣΟΚ, γιατί άλλο να μιλήσει? Θα μιλήσει για το ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω, θέλει να κάνει κριτική για τα υπόλοιπα. Κυρία Ραπατζή. Επειδή διεκόπη, ναι. Είχα έναν ηρμό σκέψης όταν άλλαξε η σκητάλη με τον κύριο Τριανταφυλόπουλο. Θα επαναλάβω λίγο το πολιτικό μήνυμα κατά τη γνώμη μου αυτών των εκλογών. Θεωρώ ότι τα μηνύματα είναι τα εξής. Πρώτον, το φαινόμενο Χρυσή Αυγή, το έχουμε πει πολλάκι και πλειστάκι σε αυτή την εκπομπή. Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη. Βεβαίως, υπάρχει μια την άνοδο των ακροδεξιών κινημάτων. Βέβαια, σε ό,τι αφορά τη Χρυσή Αυγή για τα ελληνικά δεδομένα, θεωρώ κατά την άποψή μου ότι δεν αντιμετωπίζεται σωστά το φαινόμενο. Δηλαδή, έχω ακούσει σε άπειρα πάνελ κόσμο να λέει αποτάσσομαι τη Χρυσή Αυγή, ντρέπομαι. Και... Δηλαδή, μιλάμε για έναν αρκετά σημαντικό αριθμό κόσμου, ο οποίος θεωρεί ότι εκφράζεται μέσω της Χρυσής Αυγής. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ούτε φασιστές, ούτε ναζιστές. Εμείς ήρθαμε σε επαφή με τόσο κόσμο κατά την προεκλογική περίοδο στο Δήμο της Αθήνας και είδαμε ότι πολλοί κόσμος που δεν προερχόταν μόνο από τη Νέα Δημοκρατία, προερχόταν και από το ΠΑΣΟΚ, είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές της Εθνικής του 2012 και μας λέγανε ότι εκφράζονται μέσα από την δημοτική παράταξη της Χρυσής Αυγής. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Όλος αυτός ο κόσμος, οι χιλιάδες αυτού του κόσμου, τρίτη δύναμη στις ευρωεκλογές η Χρυσή Αυγή, δεν μπορεί να είναι φασίστες και ναζιστές. Προφανώς εμείς έχουμε κάποια κενά κοινωνικής πολιτικής, γιατί αυτό καπηλεύεται συνήθως η Χρυσή Αυγή, τα κενά κοινωνικής πολιτικής που έχει δημιουργήσει το σύστημα και πάνω σε αυτά πατάει και προσπαθεί και ανεβάζεται ποσοστά της. Το δεύτερο μήνυμα, το σημαντικό για μένα, όπως πολύ σωστά είπε η κυρία Σφαέλου, είναι τα ποσοστά της Ελιάς. Όλοι θεωρούσαμε ότι η Ελιά θα έπαιρνε 3-4%. Μας διέψευσε πανηγυρικά και όντως τα ποσοστά είναι 7 με 9 και θα δούμε πόσο θα κάτσει 8 μέχρι στιγμή στην ενσωμάτωση που έχουμε στην επικράτεια. Επίσης, σημαντικό και για τη συγκυβέρνηση το ποσοστό της Ελιάς. Δημοκρατική Αριστερά. Τεράστιο θέμα στο κομματικό από την επόμενη μέρα. Θα δούμε τώρα αν θα πάει στην οικογένεια τη μεγάλη της Ελιάς, δικό του θέμα στο κομματικό. Ανεξάρτητοι Έλληνες. Θα μας πει κυρία Παπαδόπουλου. Τα μισά ποσοστά, το λέω επειδή είμαστε από την ίδια παράταξη, ιδεολογική οικογένεια της ευρύτερης κεντροδεξιάς. Περίπου. Στο περίπου. Τα μισά ποσοστά. Σωστό. Τα μισά, λέω για την πλειοψηφία. Τα μισά ποσοστά σε σχέση με τις εθνικές εκλογές του 2012. Σε κάθε περίπτωση, για να μην φανεί ότι υπεκφεύγω για το αποτέλεσμα για τη Νέα Δημοκρατία, επειδή έδωσα μία μάχη στο Δήμο της Αθήνας με τη φανέλα της Νέας Δημοκρατίας, θέλω να πω το εξής. Ούτε ανατροπή υπήρχε. Οι τρεις μονάδες διαφορά δεν είναι διαφορά ανατροπής. Έχω να πω ότι είναι ευρωεκλογές και όχι εθνικές και θα ανακαλέσω στη μνήμη σας τα αποτελέσματα όλων των ευρωεκλογών, όπου παντού η αντιπολίτευση ήταν πρώτη δύναμη σε σχέση με την κυβέρνηση και μάλιστα η διαφορά των τριών μονάδων είναι και θεωρώ κατά τη γνώμη μου ότι είναι τόσο μικρή, όπου είναι βεβαίως και διαχειρίσιμη. Ακούσαμε και το διάγγελμα βεβαίως του Πρωθυπουργού. Εντάξει, κοιτάξτε τώρα. Τόσο μικρή. Θα ήθελα. Οι τρεις μονάδες. Εγώ θα ανακαλέσω στη μνήμη. Να σας πω την αλήθεια. Να σας πω την αλήθεια. Επειδή δεν είμαι ο άνθρωπος που δεν αντιμετωπίζει θέματα οικονομικά όπως όλες οι οικογένειες στην Ελλάδα, θέλω να σας πω ότι για την οικονομική πολιτική που ακολουθείτε, η διαφορά είναι πάρα πολύ μικρή. Μάλιστα. Και θα ανακαλέσω στις μνήμη σας όλα τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, όπου η Νέα Δημοκρατία σάρωνε και ήταν κυβέρνηση επί 25 χρόνια το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Άγγελος Μόσχοβας στην τηλεφωνική μας γραμμή. Άγγελε, μας ακούς? Βεβαίως. Καλησπέρα, Κωνσταντίνα. Τι έχουμε, Άγγελε? Και
Ποιος είναι ο... Δεν ακούω την άλλη φωνή. Ο Βασίλης ο Ζέρβας με τι, λέω τι έχουμε, Βασίλη, τι καλησπέρα. Έχουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχουμε τα, αυτό που λέγαμε πριν με το Μάκη, ότι όλοι περίπου εμφανίζονται ως διοικητές. Ακούσατε φαντάζομαι τη δήλωση του Πρωθυπουργού πριν από λίγο, ο οποίος είπε στην ουσία, επανέλαβε τη φράση του Ανδρέα Παπανδρέου, πήραμε το μήνυμα, αλλά το μήνυμα αυτό δεν ήταν ανατροπή. Ήταν περίπου έτσι όπως θα περιγράψαμε από τον Ζωντανό πριν από την Συγκρού, όπου ο κ. Σαμαράς στην ουσία επιχείρησε να αποδομήσει την πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ επικαλούμενου συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία, λέγοντας ότι σε 62 δήμους στο λεκανοπέδιο Αττικής πήρε παραελάχιστους. Ότι από τις 52 πρωτεύουσες νομών πήρε επίσης πάρα πολύ λίγες, δύο αν δεν κάνω λάθος, και δεν κατάφερε να αυξήσει τα ποσοστά της από τις εθνικές, τα ποσοστά της εξωματική αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, από τις εθνικές εκλογές. Και μετά ήθελαν και εθνικές εκλογές. Για την περιφέρεια, είπε, εκεί άφησε ένα... Είπε... Ναι. Και... γιατί ακόμη παίζει... Κάπου δύο, μπορεί και δύο. Έτσι, ναι. Δηλαδή αφήνει ανοιχτό και την περιφέρεια Αττικής ο Πρωθυπουργός. Και αυτή την περιφέρεια, τα αποτελέσματα αυτής της περιφέρειας περιμένει και ο Αλέξης Τσίπρας για να κάνει την δήλωσή του και εκείνος, να δει πώς θα κλείσει το τελικό, η τελική πρόβλεψη, το τελικό αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Σαμαράς αυτό που είπε είναι ότι στην ουσία πήραμε το μήνυμα, θα διορθώσουμε τις αδικίες, θα τρέξουμε πιο γρήγορα. Σας τα λέω κωδικοποιημένα. Απ' την άλλη όμως, αποτρέψαμε τον εφιάλτη, είπε ο Πρωθυπουργός Άγγελε. Ορίστε. Αποτρέψαμε τον εφιάλτη. Αυτό το είπε για την οικονομική κατάσταση που παρέλαβε. Mm-hmm. Για το αν θα γυρίσουμε πίσω, ήταν η αναφορά του σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως η δέσμευσή του ότι θα προχωρήσει πιο γρήγορα στα επόμενα βήματά του και με πιο τολμηρές θα άφησε να εννοηθεί μεταρρυθμίσεις, διορθώνοντας τις αδικίες. Αυτό είναι και το στίγμα που είχε οριστεί από το μεσημέρι, από το επικοινωνιακό τελείο της Δημοκρατίας, να ακολουθήσει ο Πρωθυπουργός, ώστε να δώσει το στίγμα του ότι πήραμε το μήνυμα, να δικαιολογήσει ότι πήρε το μήνυμα η κυβέρνηση. Τώρα, φαίνεται ότι στη μάχη των εντυπώσεων θα κρυφθούν όλα, δηλαδή η περιφέρεια Αττικής θα παίξει μεγάλο ρόλο. Ο κύριος Καμίνης κέρδισε την Αθήνα, οπότε εκεί, παρότι ο Πιτσιρικάς, ο Γαβρίλης Ακελαρίδης, το πάλεσε τελευταία στιγμή, δεν πήρε το Δήμο, που είναι και αυτός στο πεδίο των εντυπώσεων. Άρα, σε επίπεδο αριθμητικό, η Νέα Δημοκρατία μπορεί να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατάφερε να κάνει αυτή τη μεγάλη ανατροπή που ευαγγελίζονταν και άρα δεν έχουμε και θέμα πρόωρων εκλογών. Και το καρό, να το πω έτσι λίγο χίλι, προς τους ψηφοφόρους είναι ότι θα διορθώσουμε τις αδικίες στο επόμενο διάστημα, στο τέλος της διαδρομής δηλαδή, της κυβερνητικής θητείας. Αυτό που προκύπτει ως αποτέλεσμα με τα μέχρι τώρα δεδομένα τουλάχιστον είναι ότι και από τις έδρες θα έλεγα ότι είναι αναμενόμενες οι έδρες που λαμβάνει 6 ο ΣΥΡΙΖΑ, 5 η Νέα Δημοκρατία. Δεν ήταν ιδιαίτερα αναμενόμενες οι 3 έδρες της Χρυσής Αυγής και θα έλεγα αναμενόμενες ίσως και πέραν του δέοντος για την Ελιά οι 2 έδρες που φαίνεται να εξασφαλίζει πλέον με τα αδιάθετα, δεν νομίζω ότι μπορεί να ελπίζει σε κάτι άλλο, και η μία έδρα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και οι 2 του ΚΚΕ. Ως συμπέρασμα τελικό από την βραδιά όπως εξελίσσεται, θα έλεγα ότι ο κόσμος έδειξε τα δόντια του στην κυβέρνηση, στη δικοματική στην κυβέρνηση, αλλά μέχρι εκεί. Δεν φαίνεται ότι τίθεται θέμα, είναι προφανές ότι τίθεται θέμα κυβερνητικής σταθερότητας. Τώρα, αν ο κ. Σαμαράς επιλέξει να υιοθετήσει τις προτροπές που δέχεται, τις εισηγήσεις, να κάνει και ένα σχηματισμό, μίλησα με αρκετούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και αρκετοί το βάζουν αυτό το θέμα, χρειάζεται αλλαγή πολιτικής και προσώπων, αυτό θα το δούμε στις επόμενες ημέρες. Να πούμε ακόμη ότι στην πλευρά της Δημάρ, από το χώρο της κεντροαριστεράς, θα αρχίσουν τα όργανα. Ήδη άρχισαν κάποιοι βουλευτές βγαίνοντας στα κανάλια να μιλάνε για καταστροφικό αποτέλεσμα, όπως ο Βασίλης ο Οικονόμου. Από την άλλη όμως, θα έλεγα ότι ο κ. Κουβέλης με την δική του δημόσια παρέμβαση, παρά τα αυτονόητα που θα έπρεπε να πει ότι θα παραμείνει η Δημάρ παρούσα, νομίζω ότι έδωσε ένα στίγμα ότι θα συζητήσουμε για τις αιτίες του εκλογικού αποτελέσματος και εκεί νομίζω θα έχουμε αντιδράσει. Το ίδιο θεωρώ ότι θα γίνει και στον χώρο των ΑΝΕΛ και μην εκπλαγείτε αν τις επόμενες ημέρες δούμε διάφορες εξελίξεις και σε αυτό το πεδίο. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε. Άγγελε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις του κ. Βενιζέλου. Το Πασό και την Ελιά κάτω από αντίξωες συνθήκες. Τους ευχαριστώ γιατί ψήφισαν το ψηφοδέλτιό μας στις ευρωεκλογές και τα υπεύθυνα προοδευτικά, ενωτικά και αυτοδιοικητικά ψηφοδέλτια στο δεύτερο γύρο των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών. Συγχαίρω για την επιτυχία τους όλους εκείνους που εξελέγησαν και ανήκουν στο συνταγματικό τόξο. Ιδιαίτερα φυσικά τους δικούς μας ανθρώπους της ευρύτερης παράταξης που έδειξαν πόσο βαθιές ρίζες έχει μέσα στην κοινωνία και μέσα στον χώρο της αυτοδιοίκησης.
Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους 42 υπέροχους υποψήφιους μας στις ευρωεκλογές, αλλά και τους βουλευτές μας και τα άλλα μάχη μας στελέχη που έδωσαν τη μάχη στις περιφέρειές τους και σε όλη την Ελλάδα. Η κραυγαλαία αποτυχία των exit polls την προηγούμενη Κυριακή λειτουργήσε ευεργετικά για τη δημοκρατία και τη διαφάνεια την τελευταία κρίσιμη εβδομάδα. Έθεσε φραγμό σε απροκάλυπτες προσπάθειες συστηματικής νόθευσης των εντυπώσεων επί μήνες, με βασικό στόχο και θύμα το Πασό και την Ελιά, την Δημοκρατική Παράταξη, τον πυλώνα της σταθερότητας στη χώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, δια του κυρίου Τσίπρα, ζήτησε την προηγούμενη Κυριακή οι σημερινές εκλογές να θεωρηθούν δημοψήφισμα για την κυβερνητική σταθερότητα και την εθνική στρατηγική. Από το συνδυαστικό αποτέλεσμα των δημοτικών, περιφερειακών και ευρωπαϊκών εκλογών προκύπτει η καθαρή απόρριψη του εκβιασμού του κυρίου Τσίπρα. Η πολιτική της τεχνητής επέλασης δεν απέδωσε. Δεν δημιούργησε καμία δυναμική. Η οροφή του ΣΥΡΙΖΑ του 2012 είναι δεδομένη. Η τεχνητή πόλωση άφησε αδιάφορη τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών. Ο συμβολικός εμφύλιος πόλεμος, βασισμένος στις ιδεολογίες, τα ψέματα, τους εκβιασμούς και τις απειλές, δεν πέρασε. Η κοινωνία προφανώς και μας έστειλε ισχυρά μηνύματα που τα καταλαβαίνουμε, τα νιώθουμε, τα σεβόμαστε. Ξέρουμε ότι πολλοί συμπατριώτες μας έχουν ξεπεράσει τα όρια της αντοχής και της αξιοπρέπειάς τους. Ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει να είσαι μακροχρόνια άνεργος, να έχεις χάσει μεγάλο μέρος από τα εισοδήματά σου, να αγωνίζεσαι κάθε μέρα με την ψυχή στο στόμα για να τα βγάλεις πέρα. Όμως τώρα βγάζουμε επιτέλους το κεφάλι μας από το νερό. Μπορούμε να αναπνεύσουμε ως χώρα ξανά, να αποκαταστήσουμε αδικίες, να ξανακερδίσουμε το χαμένο έδαφος. Παρά λοιπόν τις δυσκολίες και τις εύλογες δυσαρέσκειες, η χώρα διάλεξε να ολοκληρωθεί με ασφάλεια και σταθερότητα η εθνική προσπάθεια εξόδου από την κρίση και το μνημόνιο. Είναι δική μας υποχρέωση και προσωπικά δική μου να διασφαλίσουμε το προοδευτικό πρόσημο της σταθερής αυτής πορείας. Η προοδευτική σταθερότητα δεν είναι στασιμότητα, αλλά επιτάχυση της εξόδου από την κρίση και της επανόδου στην ομαλότητα μιας ευρωπαϊκής χώρας ουσιαστικά ισότιμης με τις άλλες. Επιτάχυση στην εφαρμογή του εθνικού σχεδίου ανασυγκρότησης με άξονα την καταπολέμηση της ανεργίας, όσο γίνεται ταχύτερη αποκατάσταση αδικιών. Είχα ζητήσει από τους πολίτες να ψηφίσουν λέγοντας καθαρά τη θέση τους για τον προσανατολισμό της χώρας, χωρίς να αφήσουν σε κάποιους να ερμηνεύουν την ψήφο τους, θέλοντας να δημιουργήσουν πολιτική κρίση τη στιγμή που βγαίνουμε από την οικονομική κρίση. Χαίρομαι γιατί αυτή η απλή δημοκρατική αλήθεια έγινε σε σημαντικό βαθμό αντιληπτή. Αυτό που τώρα χρειαζόμαστε πρωτίστως είναι να ενώσουμε το έθνος, που κάποιοι το διχάζουν στην λανθασμένη και ξεπερασμένη βάση μνημόνιο-αντιμνημόνιο, και να κινητοποιήσουμε όλες τις δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας. Είναι προφανώς επιβεβλημένη η επικαιροποίηση της προγραμματικής συμφωνίας υπό το φως όλων των νέων δεδομένων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο τη διεύρυνση της πολιτικής, κοινοβουλευτικής και σε κάθε περίπτωση της κοινωνικής βάσης στήριξης της εθνικής προσπάθειας που κάνουμε ως κυβέρνηση συνεργασίας και εθνικής ανάγκης. Θα ζητήσω από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να αναλάβει στο δικό του επίπεδο πρωτοβουλίες αναγκαίες για την εθνική συσπήρωση, πέραν της κυβερνητικής πλειοψηφίας, τη συστράτευση, αλλά και την προστασία των δημοκρατικών και δικαιοκρατικών θεσμών και αξιών. Το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ και της Ελιάς στις ευρωεκλογές, πέραν της παρουσίας μας σε δήμους και περιφέρειες, διέψευσε τις επιθυμίες των αντιπάλων της παράταξης και της σταθερότητας. Το ιστορικό μέγεθος της παράταξης δεν χωράει βέβαια ούτε στα σημερινά ποσοστά, ούτε στα ποσοστά του Μαΐου και του Ιουνίου του 2012. Η βάση όμως της παράταξης έστειλε σήμερα ένα καθαρό μήνυμα σε αυτούς που, ξέροντας ότι εμείς είμαστε ο εγγυητής της σταθερότητας, μας είχαν βάλει στο στόχαστρο με μίσος και διάθεση απαξίωσης. Το σημερινό αποτέλεσμα καθιστά επιτακτική την ανάγκη για ενότητα της ευρύτατης δημοκρατικής παράταξης, ως παράταξης προόδου, ευαισθησίας, ανανέωσης, σταθερότητας και ευθύνης. Η πόρτα της συνεργασίας και της συσπήρωσης είναι πάντα ανοιχτή με σεβασμό σε όλους. Είναι προσωπική μου υποχρέωση
να διασφαλίσω τη συνέχεια και την ολοκλήρωση της προσπάθειας αυτής με άμεσες πρωτοβουλίες που πρέπει να κορυφωθούν με ένα πραγματικά ιδρυτικό συνέδριο τον Οκτώβριο. Φίλες και φίλοι, ας συνεχίσουμε ενωμένοι ως έθνος και ως κοινωνία. Κερδίζουμε ένα δύσκολο εθνικό ιστορικό στοίχημα. Κερδίζουμε ξανά τη θέση που μας αξίζει ως έθνος μέσα στην Ευρώπη, μέσα στον κόσμο. Σας ευχαριστώ. Παρακολουθήσαμε λοιπόν τις δηλώσεις του κυρίου Βενιζέλου. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Στην Peugeot, για να δημιουργήσουμε το αυτοκίνητο της χρονιάς, ξεπεράσαμε κάθε όριο. Χρησιμοποιήσαμε καινοτόμα υλικά. Αναθεωρήσαμε την οδηγική αίσθηση. Επανασχεδιάσαμε το εσωτερικό. Και απλοποιήσαμε την τεχνολογία για πιο φιλική οδήγηση. Έτσι ξεπεράσαμε τον ανταγωνισμό. Νέο Peugeot 308. Ευρωπαϊκό αυτοκίνητο της χρονιάς 2014. Θέλεις φρεσκάδα στα μαλλιά σου όλη μέρα? Δοκίμασε το Ultrex 24 Hour Fresh. Με δροσιστική μέντα, τζίνσενγκ και tea tree. Χαρίζει 24 ώρη αίσθηση φρεσκάδας, εξαφανίζοντας την πιτηρίδα. Νέο Ultrex 24 Hour Fresh. Fix Dark, η μαύρη έκπληξη. Τι είναι πιο πάνω και από το πρόσωπο? Τα μαλλιά. Επειδή πάνω απ' όλα είναι τα μαλλιά, πάνω απ' όλα η Berkman Cord. Κλινική μαλλιών Berkman Cord. 811-00-111. Από το Α ως το Ω, στο Λακιώτη θα βρείτε τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Ανοξείδωτος νεροχύτης πυραμής διπλός, μόνο 48 ευρώ. Λακιώτης, το όνομα στο μπάνιο και τη θέρμανση. Νίκη ενάντια στην τριχόπτωση σημαίνει κλινική μαλλιών Berkman Cord. Berkman Cord, 811-00-111. Από το Α ως το Ω, στο Λακιώτη θα βρείτε τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Πλακάκι τείχου Ιταλίας, μόνο 3,90 ευρώ το τετραγωνικό. Λακιώτης, το όνομα στο μπάνιο και τη θέρμανση. It's been a funny evening and thinking through it all will take forever and ever and ever more. So I think I'm gonna write you and tell you that I know it's been forever and ever and ever more. Χειροποίητα τα στρώματα Μάτρου Αγιάλ. Αληθινά όνειρα. Το κομμωτήριο We Love Hair στο Δημόλιο Αθήνας αποτελεί χωρίς αμφιβολία ένα από τα κορυφαία κομμωτήρια της Αθήνας. Οργανώθηκε από τους ειδικότερους του κομμωτικού κλάδου, εξασφαλίζοντας λειτουργία υψηλού επίπεδου και προσωπικό με ιδιαίτερα ταλέντα και συνεχή τεχνική ενημέρωση. Είμαι η Μυρτώ Καβαλιαράτου και η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά έχει ξεκινήσει περίπου πριν από 80 χρόνια, όταν ο παππούς μου ήταν ο πρώτος που έφερε την εταιρεία L'Oréal στην Ελλάδα. Στη συνέχεια ο πατέρας μου ίδρυσε την εταιρεία Rilken, οπότε καταλαβαίνετε ότι η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά είναι σχεδόν γονιδιακή. Το The Mall Athens έχει ετησίως πάνω από 15 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εμείς σε μια καθημερινή μας μέρα έχουμε πάνω από 100 επισκέπτες. Αυτό μας κάνει να έχουμε μια πολύ μεγάλη γκάμα πελατών, να πρέπει να εξυπηρετήσουμε πραγματικά όλες τις ανάγκες και να βγάλουμε από κάθε γυναίκα αυτό που πραγματικά την αντιπροσωπεύει. Ο Γιάννης Νανούρης, ιδρυτής εταιρείας Nanou Donuts House, βρίσκεται στην παραγωγή ντόνατς από το 1979, φροντίζοντας να χρησιμοποιεί τις καλύτερες πρώτες ύλες επί 33 ολόκληρα χρόνια. Σήμερα υπάρχουν πάνω από 120 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και οι προτάσεις συνεργασίας πέφτουν βροχή, αυξάνοντας κατακόρυφα τον ανταγωνισμό.
γιατί το ντόνατς αυτό δεν θα το φας πουθενάλλου, μόνο στον Άλφα. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Γεια σας, με λένε Δήμητρα και σας καλωσορίζω στο Findforme, στην πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoogla.gr. Έχετε επιχείρηση ή είστε ελεύθερος επαγγελματίας? Κάντε εγγραφή τώρα και εκμεταλλευτείτε τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Κατασκευάστε την ιστοσελίδα σας. Διαφημιστείτε στη νέα μας ιντερνετική εκπομπή. Κεντρήστε το ενδιαφέρον του καταναλωτή τόσο φθηνά όσο πουθενά. Ακόμα το σκέφτεστε? Δεν νομίζω. Η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoogla.gr. Multiclean Μελισσάρης. Οικολογικός καθαρισμός, φύλαξη, επιδιορθώσεις χαλιών. Ταπιτοκαθαριστήρια Multiclean. Ποιότητα και οικονομία επιτάπητος με έκπτωση έως 25%. Αττική Βιωτία Εύβοια. 210-99-58.000. Επιστρέψαμε. Βασίλη, αυτή την ώρα κάνει. Πάμε αμέσως να ακούσουμε τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας, αν μπορούμε. Της κυβέρνησης και της πολιτικής της. Και ας κάνει πως δεν καταλαβαίνει ο κύριος Σαμαράς. Νέα Δημοκρατία χάνει 7 μονάδες από το ποσοστό της τον Ιούνιο του 12 και το ΠΑΣΟΚ, παρότι αλλάζει όνομα και δεν το συγκρίνουν, χάνει 5 μονάδες. Αν σήμερα είχαμε εθνικές εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είχε 130 έδρες και η Νέα Δημοκρατία 69. Με τι ηθική και πολιτική νομιμοποίηση θα διαπραγματευτεί το εθνικό θέμα του χρέους ο κύριος Σαμαράς με αυτά τα ποσοστά? Με τι ηθική και πολιτική νομιμοποίηση θα έρθει να επιβάλλει νέα σκληρά μέτρα? Με τι ηθική και πολιτική νομιμοποίηση θα έρθει να επιβάλλει το νέο μνημόνιο που έχει ήδη αποφασίσει και κράτησε κρυφό στο συρτάρι του μέχρι να τελειώσουν οι ευρωεκλογές? Η δημοκρατία, ο σεβασμός στη δημοκρατία, επιβάλλει την προσφυγή στη λαϊκή ετιμιγορία το συντομότερο δυνατό, ώστε να αποκατασταθεί η δημοκρατική ομαλότητα στον τόπο. Αυτό είναι το μήνυμα της κάλπης, αυτό είναι το μήνυμα που έχει καταλάβει και ο τελευταίος Έλληνας πολίτης. Επιστρέψαμε λοιπόν. Επιστρέψαμε. Το μήνυμα της κάλπης λοιπόν, Βασίλη, ποιο είναι? Σύμφωνα με τον κύριο Τσίπρα, εκλογές. Έτσι, αυτό ήταν σαφές για τον κύριο Τσίπρα. Έθεσε ουσιαστικά θέμα πλειοψηφίες. Δηλαδή, ναι, σου λέει ότι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αν αθροίσουμε αυτή τη στιγμή τα ποσοστά τους, δεν δίνουν ένα κόμμα που μπορεί να κυβερνήσει. Λοιπόν, να σας πω το εξής. Βλέποντας εγώ τώρα, παρακολουθώ εδώ τα στοιχεία. Θα ήθελα να πω κάτι το οποίο δεν το ακούσαμε, ναι, από τις δηλώσεις του κ. Τσίπρα. Ναι. Είπε ότι έχουμε μια μεγάλη ανατροπή. Ποια είναι η μεγάλη? Στην περιφέρεια Αττικής. Άρα ενδεχομένως στην Κουνδούρου να έχουν κάποια άλλα πράγματα. Εμείς βλέπουμε τώρα ποιο είναι το ποσοστό αυτή τη στιγμή. Είναι 50,1 υπέρ. Έχουν στοιχεία από εκλογικούς αντιπροσώπους, τα οποία δεν τα έχει το περάσει το Υπουργείο Προεδρικό. Μπορεί. Δεν γνωρίζω. Προφανώς για να το λέει. Προφανώς και γι' αυτό περίμενε ο κ. Τσίπρας και καθυστέρησε έτσι τις δηλώσεις του για να έχει μια καλύτερη εικόνα για την περιφέρεια Αττικής, που αν μη τι άλλο θα κλέψει εντυπώσεις σήμερα το βράδυ τουλάχιστον στις περιφέρειες. Είναι μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας και έχει ιδιαίτερη σημασία. Και γι' αυτό ενδεχομένως άργησε να κάνει τις δηλώσεις ο κ. Τσίπρας και είπε ότι έχουμε μια μεγάλη ανατροπή. Θα δούμε, είμαστε στο 30,3 και βλέπουμε 50-50.
Άρα. Να συνεχίσω λίγο. Δεν είναι δύο μονάδες. Ήταν 50,2. Δεν είναι μονάδες. Να συνεχίσω λίγο το σχολείο μου. Αλλά έχουν την ουσία τους. Κοιτάξτε, έτσι θα πάει. Τώρα, τι από τους εκλογικούς αντιπροσώπους που είπε ο κύριος Βερβεσίος, τι στοιχεία έχουν επιπλέον. Ο κάθε αντιπρόσωπος που κάνει εκλογές δίνει το σε κάθε εκλογή. Σύμφωνα, έτσι γίνεται πάντα. Προφανώς αυτοί τα αθροίζουν σε κάποιο δικό του υπολογιστή. Εγώ θα έλεγα να περιμένουμε πάντως, γιατί όταν τα επίσημα αποτελέσματα έρθουν. Αλλά έχει μεγαλύτερη ενσωμάτωση από αυτή που έχει το Υπουργείο Ιστορικών. Ας περιμένουμε λίγο, εγώ θα έλεγα πάντως. Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο. Συγγνώμη, αλλά κάνω σχόλιο. Δεν έχετε διακόψει. Βέβαια, μόνη σας πήρατε το λόγο, δεν σας έδωσε κανείς, αλλά συνεχίστε. Σας ακούμε, κυρία Χάρη. Εύστοχο ήταν το σχόλιο, δεν ήταν κάτι κακό. Προς Θεού. Συνεχίστε. Λοιπόν, μπορώ να πω το σχόλιο χωρίς να με διακόψετε, αν έχετε την καλοσύνη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι από αύριο ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν θα βάλει κάτω τα στοιχεία, έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν υπάρχουν αριστεροί ψηφοφόροι. Τουλάχιστον εγώ, έτσι όπως τα βλέπω τα στοιχεία, δεν υπάρχουν αριστεροί ψηφοφόροι. Τον Ιούνιο του 2012 πήρε το ίδιο ποσοστό που περίπου τώρα παίρνει στις ευρωεκλογές. Πρώτο αυτό. Δεύτερο, δεν έχει κατέβει άλλη φορά ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές και δεν έχει κυβερνήσει. Έτσι. Άρα λοιπόν, κάνει ένα test drive εισαγωγικά να δει, έχω ψηφοφόρους. Ψηφοφόροι λοιπόν αριστεροί στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. Και νομίζω ότι σε αυτές τις ευρωεκλογές είναι ολοφάνερο. Έχουμε στοιχεία της Δημάρ που ήταν στον Ιούνιο του 2012, ήταν γύρω στο 7%, 6,5% και τώρα έχει πέσει στο 2,5%. Άρα λοιπόν, οι απώλειες ενός καθαρά κεντροαριστερού κόμματος, αντί να αποτελέσει όφελος για το ΣΥΡΙΖΑ, αντιθέτως ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει στα ίδια ποσοστά. Επίσης, εάν υπήρχαν στην Ελλάδα αριστεροί ψηφοφόροι, θα έπρεπε η Δημάρ, όπως και το ΣΥΡΙΖΑ, να είχαν αυξήσει κατά πολλού τα ποσοστά. Επομένως, λοιπόν, τι βλέπουμε. Βλέπουμε τους Έλληνες ψηφοφόρους να επιλέγουν ένα άλλο κόμμα, το οποίο αυτό φαίνεται να είναι στη σφαίρα της κεντροαριστεράς, όπως είναι το Ποτάμι, που παίρνει 6,7%. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα σοβαρό πρόβλημα, γιατί λέει ότι θα κυβερνήσει, αλλά δεν μας λέει με ποιους θα κυβερνήσει και πρώτα απ' όλα δεν υπάρχουν αριστεροί ψηφοφόροι. Θυμίζω λοιπόν ότι πριν από το 2012 ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν 1,4%. Άρα οι αριστεροί ψηφοφόροι στην Ελλάδα φτάνουν μέχρι το 4%, το 5%. Όταν λοιπόν διαλύθηκε το ΠΑΣΟΚ, έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε στο 25-26%. Λοιπόν, εγώ λοιπόν θέτω ένα ερώτημα. Αύριο λοιπόν, αφού θέτει θέμα νομιμότητας και προσφυγής στις κάλπες, να μας πει ο κύριος Τσίπρας με ποιους θα κυβερνήσει. Ποιες είναι οι συμμαχίες. Δεν υπάρχουν οι συμμαχίες. Δεν υπάρχουν οι συμμαχίες. Με ποιους. Με τη Χρυσή Αυγή. Με τους ΑΝΕΛ. Με το Ποτάμι. Με ποιους. Δηλαδή, ποιος θα δώσει το 42% να κυβερνήσει. Άρα, λοιπόν, να είμαστε λιγάκι σοβαροί σε αυτά που λέμε και να μην κάνει δηλώσεις που τις έχει ετοιμάσει από πριν ότι υπάρχει το μεγάλο ρεύμα ναι. του 35% του 37%. Αυτά. Κυρία Παπαδοπούλου, ό,τι θέλετε. Βέβαια. Πάρα πολύ. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Μια ερώτηση. Ναι, ό,τι θέλετε. Πόσο δύσκολο είναι στην πολιτική, ας πούμε. Γιατί εμείς είμαστε απλοί ψηφοφόροι απ' έξω. Ναι, και εγώ απλώς ψηφοφόρος. Είμαι απλώς επικοινωνιολόγος. Θέλω να πω λοιπόν πόσο δύσκολο είναι αύριο κιόλας ο κύριος Τσίπρας βλέπει ότι εδώ αυτοκτονεί κόσμος, ο κόσμος πάει στα συσίτια. Κοιμάται στα σκουπίδια, κάνει, φτιάχνει. Δηλαδή, πόσο δύσκολο είναι να καταλάβουν τρεις άνθρωποι που βγαίνουν, ο Βενιζέλος, ο Σαμαράς και τίποτα, να κάτσουν σε ένα τραπέζι να τα πούνε. Ποιες είναι οι διαφορές αυτές που εμείς οι απλοί άνθρωποι μπορούμε να κάτσουμε να συζητήσουμε. Να σας πω κάτι και θα είμαι σύντομη, γιατί πολιτική. Δεν θέλω να παίρνω το λόγο από τους άλλους. Ναι. Ο κόσμος. Και πόσο δύσκολο είναι αυτό το πράγμα να κάτσουν κάτω να τα πούνε. Πρέπει να γίνουν σοφά. Ξέρετε τι λέει. Νέα Δημοκρατία, δεν σε εμπιστεύομαι. ΣΥΡΙΖΑ, δεν σε εμπιστεύομαι. Όχι αυτή. Σου δίνω λοιπόν. Εγώ πιστεύω ότι σου πίσω δίνω, από αυτού λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι ένα, που κινούν 22-23 και ένα 25% και σου βάζω απέναντι έναν φασίστα, Χρυσή Αυγή. Θα τα βρούνε μεταξύ τους. Ποιος είναι φασίστας, Χρυσή Αυγή. Εντάξει, δεν είναι και μεγάλο δημοκράτη. Αν δεν τρέπεσαι, δεν ψήφισα Χρυσή Αυγή και δεν επιτρέπω σε κανέναν να μπει φασίστα. Σε κανέναν όμως έγινα, έτσι. Εγώ γιατί να μην έχω την άποψή μου. Φασίστας μπορεί να είστε εσείς. Όποιος θέλει, με τον τρόπο που φερνόσαστε,
στη Χρυσή Αυγή. Αυτό είναι φασισμός που κάνετε εσείς. Επειδή εσείς ψηφίσατε, Χρυσή Αυγή. Δεν μπορείτε να πείτε εμένα φασίστα. Και εγώ δεν ένα παιδί που δουλεύω από 12 ετών. Πρέπει εγώ να είμαι φασίστας. Δηλαδή πρέπει βέβαια, όταν, όταν μιλάτε με τον τρόπο αυτό για μένα που ψήφισα τη Χρυσή Αυγή. Ο φασίστας εσύ, όχι εγώ. Μα είναι δική μου άποψη, δεν έχουμε. Εγώ δεν το θεωρώ φασιστικό δεν κόμμα. Όχι. Δηλαδή, όσοι, δεν μπορείτε να χαρακτηρίζετε φασίστα. Όσοι δεν ψηφίζουν, δηλαδή το κόμμα που ψηφίζετε εσείς είναι φασίστες, κύριε μου. Εμείς δεν σας αποκαλέσαμε διαφορετικά. Εγώ με ψηφοφόρο αυτή είναι η άποψή μου. Δεν το επιτρέπω σε κανέναν να πει φασίστα. Δεν θα κάνω αν επιτρέπετε εσείς ή όχι. Δεν το επιτρέπω σε κανέναν. Πώς θα μου πείτε φασίστα. Αφήστε σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να συνεχίσουμε. Δεν έχει μιλήσει καθόλου. Κύριε Παπαδοπούλου, και αμέσως μετά, κύριε Βερβοστό, θα έχει το λόγο. Εσείς, δεν θα σας ρωτήσω, εσάς δεν θα σας ρωτήσω αν πανηγυρίζετε, γιατί δεν μπορείτε να πανηγυρίσετε με τα ποσοστά που βλέπουμε τώρα, έχω τη γνώμη. Μάλλον να προβληματιστείτε θα πρέπει με τα ποσοστά αυτά, από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι περίπου, έχουν μειωθεί περίπου στο μισό σε σχέση με τις προηγούμενες, ή κάνω λάθος. Αυτοί που μόνο μπορούν να πανηγυρίσουν σε αυτές τις εκλογές είναι οι διαφημιστικές εταιρείες, είναι αυτοί που μπορέσαν να διαφημιστούν, εν πάση περιπτώσει. Νομίζω ότι οι τιμένοι και οι νικητές με αυτή την έννοια των κομματικών αποτελεσμάτων δεν μπορούν να υπάρξουν, ούτε υπάρχουν. Γιατί δεν είναι η Χρυσή Αυγή. Ένα λεπτό, να το κλείσω. Αλλά δεν είναι ναι. Τρίτο κόμμα. Να ολοκληρώσω αυτό που θέλω να πω και αν διαφωνείτε, ευχαρίστω να το ακούσετε και να το συζητήσουμε. Αλλά αν δεν μπορέσω να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε συζήτηση. Αν μου επιτρέπετε. Αν με επιτρέπετε. Γιατί σου παίρνει πάνω ποσοστά, δεν λέει δεν νικητή. Λοιπόν, να ολοκληρώσω αυτό που έχω ξεκινήσει να πω. Ότι σε σταθερή πορεία ήτας είναι ο ελληνικός λαός τόσο καιρό, ο οποίος έχει υποστεί όλη αυτή τη μνημονιακή πολιτική των κομμάτων της συγκυβέρνησης. Βλέπουμε ότι βγήκανε και σε πανηγυρικό κλίμα ακόμα και ο κύριος Βενιζέλος να μας πει για την ελιά ότι τα πήγανε τόσο καλά. Αυτό που μπορούμε βέβαια να δούμε είναι ότι αλλάξαν λίγο το όνομα για τις ευρωεκλογές, να δείξουν και έναν αέρα ανανέωσης. Κρατήσαν όμως και το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή είπε ο κύριος Βενιζέλος: αν δεν ψηφίσει ελιά, έχουμε πρόβλημα σταθερότητας. Και σήμερα βγαίνει και πανηγυρίζει και λέει ότι εντάξει, εμείς έχουμε πάρει ανωδική πορεία. Ο κύριος Σαμαράς εκτός τόπου και χρόνου δυστυχώς. Συνεχίζει και λέει ότι εμείς βγαίνουμε από τα μνημόνια, προχωράμε. Ακούσουμε και λίγο συγγνώμη, έχουμε τον κύριο Θοδωράκη. Το ποτάμι, χωρίς λεφτά, χωρίς προστάτες, χωρίς λαϊκίστικες κορώνες, κατάφερε μέσα σε 88 μέρες να πάρει το 6,6% του ελληνικού λαού. Θεωρώ ότι είναι ένας πολιτικός άθλος, σε μια χώρα μάλιστα που το παλιό κομματικό σύστημα έχει γερές βάσεις στην κοινωνία και όχι πάντα υγιείς βάσεις. Μας ψήφισαν εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου, μόνο και μόνο για τις αρχές μας. Δεν θέλαμε και δεν είχαμε τίποτα να τους υποσχεθούμε. Μας βοήθησαν άνθρωποι απλοί, πολίτες, που δεν είχαν οργανωθεί ποτέ σε κόμματα και βγήκαν στους δρόμους, πήραν τις ιδέες μας και τις μετέφεραν στις πόλεις και στα χωριά. Δεν καταφέραμε να φτάσουμε παντού. Υπάρχουν πολλές περιοχές της χώρας που είμαστε τρίτη δύναμη. Υπάρχουν κάποιες περιοχές που είμαστε τέταρτη δύναμη. Και υπάρχουν μέρη που δεν επισκεφτήκαμε και είμαστε τέταρτη δύναμη. Και πέμπτη δύναμη. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι καταφέραμε τα δύνατα. Το μόνο που υποσχεθήκαμε στον κόσμο και θα συνεχίσουμε να κάνουμε είναι ότι σε αυτή τη χώρα πρέπει να τα αλλάξουμε όλα, χωρίς όμως να την κρεμίσουμε. Θα επιμείνουμε. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Θοδωράκη. Θα συνεχίσετε, φυσικά θα συνεχίσετε. Επικοινωνικά, κυρία Χάρη, νομίζω ότι επέλεξε να μιλήσει τελευταίο ο κύριο Θοδωράκη για να κλέψει εντυπώσεις. Επικοινωνικά μιλώντας. Εγώ τον είδα πολύ αναβαθμισμένο και πολύ χαρούμενο τον κύριο Θοδωράκη. Μέχρι εκεί. Και όντως πήγε καλά. Ο κύριο Θοδωράκη ήταν χτες ο διοικητής της τρίτης θέσης από την Χρυσή Αυγή. Και σήμερα είναι πέμπτος. Όλοι νικητές είναι τελικά. Έχει δίκιο ο Μπαρκάκη. Να σας λοιπόν, πω κάτι. Κάποιος που έχει κατέβει ένα μήνα είναι επιτυχία να πάρει 6,7. Τέσσερα χρόνια. 10 χρόνια είναι ο κ. Θοδωράκης στη τηλεοράση μας. Όποια τηλεόραση και να ανοίξουμε, τον κ. Θοδωράκη βλέπαμε τόσα χρόνια. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν βλέπαμε την κυρία που μιλάει τόση ώρα, ούτε εσάς, ούτε τον κ. Παπαγγελόπουλο, ούτε εμένα. Τον κ. Θοδωράκη βλέπουμε κάθε μέρα στη τηλεόραση μας. Ναι, αλλά εδώ δεν είναι. Δεν ξέρω να δούμε τώρα. Ο κ. Θοδωράκης 80 μέρες, 80 χρόνια είναι ο κ. Θοδωράκης και στην τηλεόραση. Εντάξει, δηλαδή. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ένα ποσοστό 6,6% κ. Βερμεσέ είναι αμεληθέ. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ένα ποσοστό 6,6%.
τραγούδια είναι τεράστιο το ποσοστό. Όχι, λέγεται ποσοστό. Είναι μεγάλο ποσοστό, συμφωνώ μαζί σα. Αλλά δεν είναι ένα άνθρωπο που ήρθε 80 μέρε τώρα. Οι άλλοι παλεύουν εδώ με τα θηρία. Έχουν σε βέβαιο. Και άλλου παλεύουν το 80 χρόνια στην τηλεόραση. Και δεν μπορεί να πούμε ότι είναι το ίδιο και τον ξέρουμε και τον Θεοδωράκη δεν πουθενά. Αν διάλεγε εσύ και εγώ, θα παίρναμε 0,6. Γιατί δεν έχουμε κάθε μέρα πρόβλημα στην τηλεόραση. Και δεν ήταν, τώρα. Δεν ήταν το ποσοστό που περιμένουν ούτε αυτή ούτε η Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή περίμενε ότι θα πάρει και το Δήμο τη Αθήνα. Έλεγε ο κ. Κασιδιάρη ότι θα πάρει το Δήμο τη Αθήνα. Μιλάγανε για τεράστια διψήφια ποσοστά. Δεν τα βλέπω αυτά που δεν είναι. Μία επιτυχία. Πήρε ψηφοφόρου από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό. Λοιπόν, από τη Δημάρ πήρε για τον Πασόκ. Μισό λεπτό. Να ρωτήσω κυρία Παπαδοπούλου και θα ήθελα κυρία Παπαδοπούλου. Είναι συνάδελφο στον Λάμπρο Παναγιώτο. Ναι, και θα ήθελα κυρία Παπαδοπούλου να μείνουμε λίγο στο Σανέλ. Ναι, θα σα πω απλώ να ολοκληρώσω λίγο για αυτού. Και μιλώντα και για το ποτάμι που μόλι ακούσαμε και τι δηλώσει. Ένα κίνημα, ένα κόμμα το οποίο δεν είναι μόνο ο κύριο Θεοδωράκη ο οποίο έχει προβληθεί όλο αυτόν τον καιρό γιατί ο ίδιο είναι δημοσιογράφο. Αλλά είδαμε ότι μπορεί να αποτελεί και το πλέον συστημικό από τα καινούρια κόμματα που δημιουργήθηκαν, διότι προβλήθηκε κατά κόρον, μάλιστα σε τρομακτικό επίπεδο, όταν το δικό μας το κίνημα, τέταρτο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο μετά τις εκλογές του 2012, προβλήθηκε σε 2 χρόνια μέσα, όσο προβλήθηκε το ποτάμι που τότε που δημιουργήθηκε. Δηλαδή, έχει πάρει πολύ μεγάλη αβάντα για να μπορεί σήμερα να έχει αυτό το ποσοστό. Προχωρώντας να πω ότι για τους ανεξάρτητους Έλληνες, ένα κίνημα το οποίο πολεμήθηκε πάρα πολύ σκληρά από την πρώτη στιγμή και όχι με πολιτικά επιχειρήματα, αλλά κάθε απάντηση σε δικό μας επιχείρημα ήταν με τη λέξη λαϊκισμός, γιατί δεν υπήρχαν πολιτικά επιχειρήματα να αντικρούσουν αυτό που εμείς λέγαμε και λέμε. Μεγάλο μπλοκάρισμα από τα κανάλια τα πανελλαδικής εμβέλειας και προς τιμήν τους στα περιφερειακά και το δικό σας το κανάλι και άλλα δέχθηκαν τις φωνές των ανεξαρτήτων Ελλήνων και μπορέσαμε να αρθρώσουμε μια κουβέντα. Και ταυτόχρονα με οικονομικές συνθήκες πραγματικά άδικες και πολύ σκληρές να μπορέσουμε να πάμε σπίτι-σπίτι όπου καταφέραμε, όσο μας επιτρεπότανε από τις δυνατότητές μας για να ενημερώσουμε τον ελληνικό λαό ότι δεν έχουμε εξαφανιστεί, ότι είμαστε εκεί καθημερινά δίπλα τους δίνοντας αυτόν τον αγώνα των Ελλήνων πολιτών. Γιατί τους Έλληνες πολίτες δημιουργηθήκαμε, αποτελούμαστε από Έλληνες πολίτες και λειτουργούμε υπέρ των Ελλήνων πολιτών. Δεν είμαστε ένα κίνημα το οποίο δημιουργήθηκε επειδή κάποιοι πολιτικοί αρχηγοί αποφάσισαν να τραβήξουν κάποιο κόσμο. Βεβαίως και εμείς θα πρέπει από αύριο να κάνουμε την αυτοκριτική μας, να δούμε τι δεν κάναμε σωστά και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε στο εξής. Αλλά δεν είμαστε ένα κίνημα ευκαιριακό, είμαστε ένα κίνημα το οποίο ήρθε για να μείνει. Μάλιστα. Πάμε στον καλό συνάδελφο, στον Λάμπρο Παναγιώτου. Λάμπρο. Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Έρχεσαι βροχή στον δρόμο. Αλλά εγώ βράχηκα. Δεν είναι το τραγούδι ότι δεν βράχηκα. Βράχηκα κι εγώ. Τι έγινε. Και ξαφνικά έπιασε βροχή. Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας, αισιόδοξο στο μήνυμά του, είπε χαρακτηριστικά ότι από εδώ και πέρα πρέπει να μιλήσει η λαϊκή ετιμιγορία και να έχουμε νομιμοποίηση της δημοκρατίας. Δηλαδή αφήνει να εννοηθεί ότι εδώ υπάρχει πολιτικό θέμα, άρα λοιπόν δημιουργείται τετελεσμένο, από αύριο ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει εκλογές. Αυτό είναι το μήνυμα που έρχεται απόψε από την Κουμουνδούρου, καθώς εδώ είναι αισιόδοξη για τα ποσοστά που πήρανε και μάλιστα χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι ο λαός μίλησε και στους διαδρόμους της Βουλής, θα σας πω μετά για το παρασκήνιο τι έγινε, στους διαδρόμους της Βουλής χάρηκε όταν άκουσε ότι πήγε καλά και το Αριστερό Κόμμα Ιταλίας, τουλάχιστον αυτό το μετέδωσαν. Θέλω να κάνω μια παρένθεση για να απαντήσω στον κύριο που είπε ότι εγώ δεν είμαι φασίστας και είναι λαϊκό παιδί, επειδή άκουσα τη ζήτηση να πω ναι, σωστό συμφωνώ και βαυξάνω μαζί του, αλλά κινδυνεύει να χαρακτηριστεί ναζιστής, γιατί ο Ηλίας Κασιδιάρης από το Βήμα της Ολομέλειας είπε στην Επιτροπή συγκεκριμένα ότι εδώ μέσα υπάρχουν και αρνητές ολοκαυτώματος. Άρα λοιπόν, εφόσον υπάρχουν αρνητές ολοκαυτώματος, κινδυνεύει να πέσει στην παγίδα του ναζισμού με την έννοια ότι υπάρχουν άνθρωποι μέσα στο κοινοβούλιο που λένε ότι δεν υπήρξε το ολοκαύτωμα, ότι δεν οδηγήθηκαν παιδιά στους θαλάμους αερίων, ότι δεν αιματοκυλίστηκε ολόκληρη η Ευρώπη, ότι δεν. Όπως κινδυνεύει και κάποιος να χαρακτηριστεί ότι ψηφίζει ασυστόλος αναφαντών Πασόκ ή ΣΥΡΙΖΑ ή Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν, όταν ψηφίζουμε πλέον συνειδητοποιημένα, γιατί οι άνθρωποι που ψηφίζουν πλέον Χρυσή Αυγή είναι συνειδητοποιημένοι και ψηφίζουν, κινδυνεύουν να επομισθούν το μήνυμα που στέλνει το συγκεκριμένο κόμμα. Ας ανατρέξει λοιπόν στα πρακτικά της Επιτροπής να δει ότι ευθαρσός ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο υποψήφιος Δήμαρχος Αθηναίων, είπε ότι εδώ υπάρχουν και αρνητές ολοκαυτώματος. Αυτό για να αποκαλύψω την τάξη, επειδή άκουσα τη συζήτηση, με όλο το σεβασμό, γιατί και εγώ λαϊκό παιδί είμαι, αλλά δεν είμαι λαϊκό παιδί από την πλευρά που λέει ο κύριος, από την πλευρά δηλαδή της δημοκρατίας. Αυτό για να αποκαλύψω τα πράγματα. Δεύτερον,
εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκίνησε ο Αλέξης Τσίπρας να μας ενημερώνει ότι θα κατέβει κάποια στιγμή να κάνει δηλώσεις, αλλά μας χάλασε τη σούπα ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος ήταν για πρώτη φορά που βγήκε πριν από τον Τσίπρα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προφανώς εκτίμησε ότι το αποτέλεσμα ήταν καλό για αυτόν, βγήκε για πρώτη φορά να επισημάνω να μιλήσει πριν από τον Τσίπρα. Και εκεί άρχισε να παγώνει εδώ στην Κουμουνδούρου, γιατί είχαν ετοιμαστεί οι πάντες. Τα ξένα, η δημοσιογραφία παρετορία, πέσαν όλοι οι δημοσιογράφοι πάνω. Να σας πω ότι αυτό το πράγμα εδώ, ούτε στο πιο τρελό το όνειρο δεν μπορούσε να το ζήσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πριν από μερικά χρόνια. Αν σας το έλεγα και στο περιέγραφα, θα με περνάγατε για τρελό. Παρά τα αυτά, όμως, σήμερα υπήρχαν κανάλια από όλο τον κόσμο που έστρεψαν την προσοχή τους εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, το διευκρίνησε και ο Τσίπρας και είπε χαρακτηριστικά ότι όλη η Ευρώπη αύριο θα μιλάει για μας και για τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το αφήνουμε στους ξένους δημοσιογράφους. Όμως, βγαίνει πριν ο Βενιζέλος και εδώ περιμένουμε, ξαναπεριμένουμε, ξαναπεριμένουμε και τελικά θα τελειώσει, τελειώνει. Τελείωσε ο Βενιζέλος και έτσι βγήκε ο Τσίπρας. Να πούμε ότι μας κέρασαν και ένα ποτάκι σε ήρεμα επίπεδα μαζί με ένα νεράκι εδώ, καθώς πανηγυρίζουν. Τώρα, όσον αφορά την ερμηνεία του αποτελέσματος, θα την δούμε εδώ. Λαμπρό. Ναι, μεν πανηγυρίζουν, αλλά θα δουν και την επόμενη μέρα. Λαμπρό, με την, με την περιφέρεια τι γίνεται, γιατί ο κύριος Τσίπρας είπε ότι έχουμε μεγάλη ανατροπή στην περιφέρεια Αττικής. Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι έχει πάρει την περιφέρεια? Ναι, αλλά δεν μίλησε για το Δήμο της Αθήνας. Όχι. Δεν μίλησε για το Δήμο της Αθήνας. Προφανώς οι εκτιμήσεις που έχουν δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι η Δούρου κερδίζει την περιφέρεια, αλλά όπως βγήκε ο Σακελαρίδης πριν και είπε ότι είμαι ευχαριστημένος και τα λοιπά, αλλά και άφησε να αναλυθεί ότι προφανώς χάνει το Δήμο. Να δούμε, η νύχτα είναι μακρά, μην έχουμε ανατροπές αποτελεσμάτων, μην βιαστούμε να προδικάσουμε το αποτέλεσμα. Πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ άργησε λιγάκι να βγει και αυτό σημαίνει ότι είδε όλα τα δεδομένα, είδε τα στατιστικά στοιχεία και έτσι έκανε λόγο για νίκη στην περιφέρεια. Είπαμε, οι περισσότεροι δημοσκόποι μίλησαν για ένα ντέρμπι, θα δούμε το πρωί. Μάλιστα. Λάβρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Να χαμηλώσουμε λίγο τους τόνους όμως, δεν υπάρχει κανένα λόγο. Δεν διάβασα το καταστατικό. Για να το λέει ο Λάβρο, έτσι θα είναι. Εντάξει, καλά κάνει και το λέει, να απαντήσω κι εγώ. Εγώ δεν διάβασα ούτε το καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας, ούτε του ΠΑΣΟΚ, ούτε καν τώρα της Χρυσής Αυγής. Αν τι λέει το καταστατικό τους, έτσι. Και ο ψηφοφόρος δεν έχει κανένα λόγο να διαβάσουμε. Εκείνο που θέλω να πω. Πρέπει να ξέρουμε τι ψηφίσουμε. Εμένα με καλύπτει απλά και μόνο που λέει το κόμμα αυτό να κάνουμε κάθαρση στην κοινωνία, να φτιάξουμε σαπίζει από όποιο δημόσιο κτίριο περνά απ' έξω, σε παίρνει μπόχα. Βρωμάει μέσα. Εδώ το λέμε ρευσία. Βρωμάει δύο χρόνια εδώ και ήμουνα σε αυτό το στούντιο πριν δύο χρόνια πάλι που γινόντουσαν εκλογές σε διαφορετική εκπομπή. Και λέγαμε ότι θα τα φτιάξει τότε ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος, ξέρω ότι θα φτιάξει. Δεν έχουν κάνει τίποτα, δεν κάνουν τίποτα. Εμένα με καλύπτει λοιπόν αυτό το κόμμα ως προς τι. Που λέει, θέλω να πάμε στην Ευρώπη. Πώς θα πάμε, αφού δεν έχουν φτιάξει το σπίτι μας εδώ. Το σπίτι μας είναι η Ελλάδα. Για να φτάσει στην Ευρώπη πρέπει να έχει φτιάξει το νοικοκυριό σου εδώ. Το νοικοκυριό το δικό μας λοιπόν βρωμάει, έχει σύψει, έχει κοπριά μέσα, βρωμάει από μια άκρη στην άλλη. Δεν μπορείς να περάσεις απ' έξω από ένα υπουργείο. Να ολοκληρώσει, κύριε Παπαδοπούλου, αυτό που έλεγε. Κλείνοντας, θα ήθελα στο εξής, εάν πιστεύετε ότι θα τεθεί θέμα ηγεσίας από αύριο στους ανεξάρτητους Έλληνες. Αυτά είναι αστεία πράγματα, θεωρώ. Θεωρώ όμως ότι πρέπει να γίνει ανασύνταξη και από αύριο δεν είμαι εγώ αυτή που θα αποφασίσω για όλο το κίνημα προφανώς. Θα πρέπει να κάτσουμε τα στελέχη όλοι οι οποίοι αποτελούμε αυτό το κίνημα, να δούμε τι δεν κάναμε στο μέτρο που μας αναλογεί και στις δυνατότητες που είχαμε, τι δεν πήγε καλά και να δούμε πώς θα το διορθώσουμε να προχωρήσουμε στη συνέχεια. Προφανώς και δεν υπάρχει θέμα. Ο κύριος Βεργασσός, το λόγο για μέσα στις μετάσεις. Εγώ θα πω μια βουδά για να το πάω εγώ να σας πω. Υπάρχουν σήμερα, βγαίνουν όλοι και εμφανίζονται ως οι νικητές των εκλογών. Και πλέον των καθαρών νικητών που να μην κοροϊδευόμαστε είναι η Χρυσή Αυγή και ο χαμένος είναι ο κ. Κουβέλης. Είμαστε καθαρές κουβέντες. Όλοι οι άλλοι εμφανίζονται ως νικητές των εκλογών. Ο κ. Σαμαράς έλεγε πριν τις εκλογές ότι εδώ ή θα πάμε σταθερότητα, δώσουμε εντολή να πάμε σταθερότητα και να μείνει η χώρα ή πάμε στον ψωδρόμηση. Σήμερα έχει χάσει 6 μονάδες και αυτό το θεωρεί ότι. 3 μονάδες. Από το 2029-2023. Εντάξει, εσείς πάντα δεν είμαι κακό στα μαθηματικά. Στα μαθηματικά είμαι πολύ καλός. Όλοι δώσαν εθνικό χαρακτήρα. Ο καθένας πέρασε ένα πολιτικό μήνυμα. Δεν είπαμε μια άλλη Ευρώπη η οποία θα είναι. Σας παρακαλώ, δεν σας διακόπτω. Σας σέβομαι πάντα και σας εκτιμώ. Και επειδή είστε τόσο όμορφο, δεν θέλω να σας στεναχωρώ. Ξέρετε, ωραίες κοπέλες, εγώ δεν στεναχωρώ. Αλλά θέλω να μου αφήσετε να πείτε. Όλοι δώσαν ένα εθνικό χαρακτήρα στις εκλογές και τώρα έχουμε να πάμε να το κάνουμε ευρωεκλογές όπως μας αρέσει. Προφανώς είναι ευρωεκλογές και το μήνυμα δεν είναι τόσο δυνατό όσο των εκλογών, δεν βγάζουμε κυβέρνηση. Άρα μπορεί να υπάρχει πιο χαλαρή ψήφο στα μικρά κόμματα. Στα μικρά κόμματα. Όμως ήρθε ο κ. Σαμάς και είπε ότι όποιο θα ψηφίσει εδώ δίνει πορεία για τα μπρο ή πορεία για τα πίσω. Και ο κόσμος μείον 6% κύριε Σαμαρά.
Εντάξει, από την άλλη πλευρά, ο κύριος Τσίπρας αύριο φεύγουν. Δυστυχώς σήμερα έχει ένα 3%. Δεν έχει 6-7 μονάδες, οπότε να μπορεί να, έχει, να μπορεί να λέει σήμερα. Ζητάει τις εκλογές, αλλά δεν μπορεί να το ζητάει δυνατά. Και δεν έχει αφήσει τα ποσοστά του από το 12. Έτσι, και έχει μείνει εκεί που είναι, κράτησε τα ποσοστά του. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες έχουν μείον 30%. Πρέπει να το δουν, γιατί ο κύριος Καρατζαφέρης έχει φτάσει 2,7 και αυτό είναι σημαντικό, δεν το έχουμε δει. Το Πασόκ λέει: Έχω, είδα να πάω 4, πήγα στο 8. Δεν βλέπει ότι ήταν ακόμα το 40% και σήμερα έχει φτάσει κάτω να είναι κάτω από την κατά αυτόν νεοναζιστική οργάνωση Χρυσή Αυγή και να μην τον ενοχλεί αυτό το πράγμα. Και απ' την άλλη μεριά και ο μόνος πραγματικός κουβέλης ο οποίος έχει το 1% πράγματι λέει δεν έχουμε καλά και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Το συζητήσουμε το όργανά μας και να αποφασίσουμε. Που μην κοροϊδευόμαστε, ο ελληνικός λαός είπε ένα μήνυμα. Ότι κύριοι, κανένας δεν με έχει πείσει ότι μπορεί να πάει τον τόπο ένα βήμα μπροστά. Ούτε εσείς κύριε Τσίπρα με έχετε πείσει ότι μπορείτε να πάτε τον τόπο μπροστά, ούτε εσείς κύριε Σαμαρά δυστυχώς μέχρι σήμερα είστε αυτός ο οποίος μου εγγυάστε όταν βγαίνετε παραμονή εκλογών και λέει 700.000 εργασία, θα κάνουμε κάτι. Πήραμε το μήνυμα. Γιατί ήταν να γίνουν εκλογές για να πάρει το μήνυμα. Δεν το έχει πάρει το μήνυμα και ο Σαμαρά. Έπρεπε το έχει πάρει και ο κ. Βενίζο και ο Σαμαρά. Τώρα θα δούμε να κάνουμε διεθνεί κινήσει, βγάλαμε τη χώρα από την κρίση και αφγάλαμε τη χώρα. Ο κόσμο του έδωσε σκουπίδια. Έχει δίκιο και ο κ. Παραγγελμα. Και γι' αυτό παντάει και η Χρυσή Αυγή και δεν παίρνει φασίστε. Παίρνει ανθρώπου οι οποίοι είναι πονεμένοι και θέλουν να ψηφίσουν γιατί ξέρουν ότι του έχουν πει και κακώ διαχειρίστηκε ο κ. Σαμαρά το ζήτημα τη Χρυσή Αυγή. Γιατί αν δεν είναι όλη αυτή η ιστορία με τον Μπαλτάκο, με τι κασέτε και με αυτά, όπου να φαίνεται στον κόσμο ότι υπάρχει άδικη δίωξη, έτσι έχει βγει στον κόσμο, μια μέρα του κόσμου, ο οποίο πήγε και ψήφισε αυτό που ψήφισε. Γιατί έχουν πει στον κόσμο ότι η Χρυσή Αυγή είναι το. Για να μην κοροϊδευόμαστε, όλοι σήμερα είναι χαμένοι κατά μέρα. Κανεί δεν είναι κερδισμένο. Αν εξαιρέσει τη Χρυσή Αυγή που έχει κερδίσει μπροστά. Αυτό το σύστημα σε λίγο καιρό και κυρίως, θα πάει. Και όλο αυτό το σύστημα δεν ξέρω αν θα πάει. Εντάξει, έχω δει πολλού να μπαίνουν φυλακή τώρα και αυτοί που πιάσαμε. Πιάσαμε τη Μαρίδα. Δεν έχουμε πιάσει του Καρχαρίε ούτε του. Ούτε του ροφού. Τη Μαρίδα έχουμε βάλει. Τη Μαρίδα έχουμε βάλει στη φυλακή, άντε και μερικά ανθρώπου. Και μερικέ αργάνε. Οι Καρχαρίε κεφάλαινε είναι μέσα στο στάλο ακόμα. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να πω το εξή. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αν έπρεπε να θεωρηθεί κερδισμένος των εκλογών, θα έπρεπε να θεωρηθεί εφόσον και αν είχε πάρει ένα ποσοστό 30%, 40% με αυτά τα μέτρα που έχουν ληφθεί, με την οικονομική κρίση, με όλα αυτά τα στραβά τα οποία έχουν εφαρμοστεί, θα έπρεπε να είναι αέρας μπροστά. Επομένως, δεν μπορώ να το θεωρήσω αυτό νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα, εμφανίζεται μια Νέα Δημοκρατία η οποία. Κατά τη γνώμη μετά από αυτά που άκουσα από τον Αντώνη τον Σαμαρά, δεν δείχνει να αντιλαμβάνει τα μηνύματα. Λέει: τα έχω δει, έχω κυκλοφορήσει, έχω περπατήσει όλη την Ελλάδα, αλλά προφανώς δεν κάνω τίποτα για όλα αυτά εφόσον τα έχω δει και τα έχω αντιληφθεί. Το ίδιο ισχύει και δυστυχώς και για τον κύριο Βενιζέλο. Ο κύριος Βενιζέλος δεν αντιλαμβάνεται ότι υπήρχε ένα Πασόκ του 44 και είναι στο 8. Ο κύριος Σαμαράς δεν αντιλαμβάνεται ότι η πολιτική αυτή δημιουργεί στην Νέα Δημοκρατία πιεστικές τάσεις προς τα κάτω συνέχεια. Άρα βλέπει να κερδίζει. Στήριξε, βλέπει. Στο Δήμο της Αθήνας, επίσημα. Δεν διαφωνώ σε αυτό, αλλά είναι ένα άλλο ζήτημα αυτό. Εγώ θέλω να πω μια πραγματικότητα την οποία εκφράζει ο ελληνικός λαός σήμερα. Λοιπόν, η πραγματικότητα αυτή είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει υποστεί επίσης μια μεγάλη ήττα. Δεν κερδίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, υφίσταται μεγάλη ήττα η Νέα Δημοκρατία, υφίσταται μεγάλη ήττα το ΠΑΣΟΚ, υφίσταται μεγάλη ήττα οι ανεξάρτητοι Έλληνες επίσης, οι οποίοι δεν δείχνουν να πείθουν. Τρεις μονάδες ευρωεκλογές για την κυβέρνηση αυτή με αυτή την οικονομική πολιτική. Είναι μεγάλη ήττα γιατί είχαν πολιτικό χαρακτήρα οι εκλογές αυτές και είναι συγκρίσιμες με τις βουλευτικές εκλογές προηγούμενες. Και όχι με προηγούμενες ευρωεκλογές. Επίσης το ποτάμι, όπου φαινόταν προς τα έξω να βγαίνει και από τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και από τον ίδιο. Τον αρχηγό του, εν πάση περιπτώσει, ότι θα πάρει διψήφιο νούμερο, ότι θα πάει μπροστά, θα εμφανιστεί ως τρίτο κόμμα, παίρνει ένα ποσοστό αρκετά χαμηλό σχέση με τις προσδοκίες του. Όσο για τη Χρυσή Αυγή, οι ίδιοι αυτοί ευαγγελίζονταν ότι θα πάρουμε το Δήμο της Αθήνας, ο κ. Κασιδιάρης, επίσης βγάζαν προς τα έξω ότι θα σαρώσουμε, ο κόσμος αγανακτεί. Εγώ βλέπω εντάξει πράγματι, η Χρυσή Αυγή κέρδισε κάτι, αλλά εγώ δεν το θεωρώ μεγάλο κέρδος για τη Χρυσή Αυγή αυτή. Η μόνη περίπτωση ξεκάθαρη. Δεν τα λαμόγια του Πασόκ. Δεν με ενδιαφέρουν τα λαμόγια του Πασόκ, εγώ βλέπω την αντικειμενικά στοιχεία. Λοιπόν, τα λαμόγια του Πασόκ θα πρέπει να τιμωρηθούν. Τι ψηφίστηκε ο κόσμος. Από 4% ο κόσμος, αν έβλεπε ότι υπάρχει έμπνευση από κάποιο πολιτικό κόμμα, θα πήγαινε σοριδών προς αυτό. Δεν τον εμπνέει. Κανένας. Καταλαβαίνω ότι είμαστε ανήκουμε στο ίδιο κόμμα και γιατί και εσείς κατακρίνετε τους άλλους. Χρυσή Αυγή. Όχι, τι λέτε τώρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Εγώ σας είπα ότι η Χρυσή Αυγή είναι ένα μόρφωμα το οποίο είναι απαράδεκτο για την ελληνική κοινωνία. Είναι ένα βίαιο μόρφωμα το οποίο δεν εκφράζει. Δεν στεναχωριέστε να σας πω κάτι. Όχι, όχι, να ολοκληρώσω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Η Χρυσή Αυγή έχει υποστεί κατά τη γνώμη μου ήττα σήμερα. Γιατί δεν παίρνει αυτό που θέλει να πάρει, διψήφιο ποσοστό. Όχι, στεναχωρημένοι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θέλω να πω το εξή. Ότι αν η κυβέρνηση δεν βάλει σαφέστατο πλάνο να μπορέσει να φουγκραστεί πραγματικά προβλήματα. Τα πραγματικά προβλήματα ποια είναι.
η εξίσωση του πετρελαίου θέρμανση με το πετρέλαιο κίνηση που βασανίζει τα νοικοκυριά μπορεί να μείνει μα τώρα στο χειμώνα, αλλά θα ξαναέρθει χειμώνα και πάλι τα ίδια θα έχουμε. Πραγματικά προβλήματα ποια είναι, ότι έρχεται ο κύριος Θεοχάρης και δημιουργεί ένα γραφειοκρατικό ηλεκτρονικό σύστημα με δεκάδες εγκυκλίους, νόμους, τροπολογίες, που δημιουργεί ένα πολύ άγωνο περιβάλλον για την ανάπτυξη, ουσιαστικά καταστρέφει την ανάπτυξη, βασανίζει το μικρομεσαίο, καταστρέφει τον δικηγόρο, καταστρέφει τον γιατρό, καταστρέφει τον ελεύθερο επαγγελματία. Λοιπόν, αν δεν αλλάξει αυτή η αντίληψη που έχει το Υπουργείο Οικονομικών, έστω και σε αυτά τα μικρά πράγματα, αν δεν αλλάξει η αντίληψη ότι δεν πρέπει να φορολογείται το ντουβάρι, δεν πρέπει να φορολογείται που δεν απορρέει εισόδημα από αυτό, αλλά το πραγματικό εισόδημα το οποίο έχουν κάποιοι και δεν φορολογείται παρκώς, τότε έχουμε τελειώσει, όχι η κυβέρνηση έχει τελειώσει. Δεν πρόκειται να προχωρήσει τίποτα μπροστά σε αυτή τη χώρα, καθώς και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εμφανίζεται ως εναλλακτική λύση. Έχουμε το φασιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής στην άλλη μεριά, το οποίο απλά πορίζεται και κερδίζει αντιδράσεις του κόσμου, και δεν φαίνεται επίσης και καμία άλλη εναλλακτική λύση. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα πρέπει τα κόμματα να κάνουν την αυτοκριτική τους σοβαρά και σωστά. Όχι να εμφανίζονται ως νικητές και να πανηγυρίζουν εσωτερικά και εξωτερικά. Τέρμα και τελείωσε. Λοιπόν. Ή αλλαγή και νέα αντίληψη, ή τέρμα σε αυτή τη χώρα. Με συγχωρείτε, όχι, μπορεί να πείτε τι ψηφίζετε. Μισό λεπτό. Εντάξει, δεν μπορώ να. Μετά από αυτά που λέτε, εγώ είμαι μπερδεμένος. Αφήστε λίγο, κύριε Παναγιώτοπουλε. Κοιτάξτε, κύριε Παναγιώτοπουλε. Δεν ήθελα να απολογηθώ για κανέναν. Εγώ δεν ήθελα να απολογηθώ για κανέναν. Εγώ ήθελα να πω την πραγματικότητα. Γιατί έμεινε μόνο το Πασόκα. Εγώ σα είπα ξανά το Πασόκα. Οι Ελλάδοι υπέστησαν συντριπτική ήττα. Θα σα πω τι συμβαίνει, κάνω μία ανάλυση. Δεν ήθελα να πω τι ψηφίσω. Τι ψηφίζω όμως για να καταλάβω. Εγώ ψηφίζω. Στις δημοτικές εκλογές ψηφίζω Γιώργο Καμίνη, διότι είμαι αντιδήμαρχός του. Λοιπόν, τέρμα και τελείωσε. Δεν ρωτάω για εκλογές. Λοιπόν, εγώ μπορώ να το ψηφίσω το Καμίνη. Να σας πω. Σας επαναλαμβάνω πάλι. Εγώ ήρθα εδώ πέρα να κάνω πολιτική ανάλυση. Τι μπερδεμένα. Σας παρακαλώ. Εδώ μιλάμε για την Ελλάδα. Σας λέω λοιπόν. Ωραία, θέλετε να σας πω ξεκάθαρα. Ένας λογικός ψηφοφόρος βρίσκεται σε Ελλάδα βρίσκεται σε αδιέξοδο, αυτό είπα. Λοιπόν, μάλιστα. Κυρία Ραπατζή, θα δώσουμε το λόγο σε εσάς και μετά, αν δεν έχετε αντίρρηση, να μπορούμε να δούμε λίγο τα ντέρμπι που αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη. Mm-hmm. Γιατί είναι πολλά ντέρμπι σε μεγάλους δήμους της χώρας και σε περιφέρειες έχουμε ντέρμπι. Θα τα δούμε αναλυτικά τώρα σε λίγο, αφού έχουμε μια τοποθέτηση και από εσάς. Ο λιγοδευτερόλεπτα στο κομμάτι που είπε ο εκλεκτός μου συνάδελφος, ο κύριος Αποστολόπουλος, να πω ότι καλό είναι να κάνουμε αντιπολίτευση, αλλά να μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Καμίνης βγήκε τελικά στο Δήμο της Αθήνας επειδή η Νέα Δημοκρατία τον στήριξε στο Δήμο της Αθήνας. Επίσημα. Λοιπόν, αυτό βεβαίως και βγήκε. Επίσημα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τη Δευτέρα το πρωί και είπε ότι πρέπει να ψηφίσουμε κόντρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν σαφές. Στην επιλογή, αλλά εδώ δεν μιλάμε αυτή την πολιτικά. Πολιτικά μιλάμε. Σεβαστή αντίληψη. Πολιτικά. Πολιτικά ενώ ναι, και σε κάθε περίπτωση να αναγνωρίζουμε λίγο και μια στήριξη και μια νίκη και πού οφείλεται. Πρώτο. Μα δεν φαίνεται σε αυτό. Εγώ μιλάω όμως για μια πολιτική η οποία αυτή τη στιγμή δεν οδηγεί πουθενά από κυβερνητική πολύ πολιτική. Ωραία. Έτσι. Το έχω ξαναπεί πάλι όταν ήμουν καλεσμένη σε αυτή την εκπομπή. Δεν νομίζω ότι κανένας από τους ανθρώπους που στηρίζουμε την κυβερνητική πολιτική, είτε ανήκουμε στην Ελιά, είτε ανήκουμε στη Νέα Δημοκρατία, νομίζω ότι είμαστε πανευτυχείς και σκίζουμε τα ημάτια μας από τη χαρά μας, επειδή λαμβάνονται σωστά οικονομικά μέτρα. Έχω πει άπειρες φορές ότι δίνω προσωπικά, επειδή μιλάω εγώ, δίνω τη μάχη μου καθημερινά μέσα στα ακροατήρια ως ελεύθερος επαγγελματίας δικηγόρος και ματώνω για την επιβίωση. Όμως, η αντιπολίτευση έξω από το γήπεδο, για μένα είναι αντιπολίτευση εκ του ασφαλούς. Εμείς έχουμε επιλέξει να είμαστε μέσα στο γήπεδο, να δίνουμε μάχες και να προσπαθούμε προς την κατεύθυνση της βελτίωσης, βεβαίως της βελτίωσης της πολιτικής που εφαρμόζει η κυβερνητική πολιτική. Μα δεν συζητάμε ότι άμα είμαστε όλοι ευχαριστημένοι, τώρα ο Σαμαράς θα έχει 70%. Και επαναλαμβάνω, επειδή ακούστηκε ότι ήταν μεγάλη ήττα της Νέας Δημοκρατίας, θα έπρεπε, εάν υπήρχε μεγάλη ήττα της κυβερνητικής πολιτικής, να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ μπροστά 60 και 70%. Οι τρεις μονάδες διαφορά είναι καμπανάκι στην κυβέρνηση, αλλά δεν είναι και σαφές μήνυμα προς το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είπα εγώ. Και σε καμία περίπτωση δεν λέμε ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα προς την οικονομική ρευστότητα. Είδατε τι σας είπε ο κύριος Παπαργυρόπουλος που εκφράζει τον απλό το μέσο ψηφοφόρο. Ένας επιχειρηματίας που ματώνει καθημερινά. Σου λέει δεν έχω κίνητρα. Αυτά καπηλεύεται η Χρυσή Αυγή. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να πάρουν το μήνυμα τα δύο μεγάλα κόμματα και να καταλάβουν. Δεν έχει ο και να καταλάβουν. Να επενδύσει, όχι κίνητρα. Έτσι. Τα κίνητρα. Μα κίνητρα. Δεν σημαίνουν σίγουρα. Μα είναι σημαντικό. Μα πρώτα θα δώσει κίνητρο για να μπορεί να γίνει ρευστότητα. Είναι το πρώτο το κίνητρο. Το κίνητρο είναι το πρώτο. Άρα λοιπόν σε κάθε περίπτωση τα κόμματα όλα πρέπει να λάβουν το μήνυμα επειδή είμαστε σαν τις φοιτητικές εκλογές. Όλοι κερδίσανε.
τα πρέπει τα κόμματα στα ισοκομματικά τους όργανα να κάτσουν και να κάνουν τεράστιες συσκέψεις διαβάζοντας τη διπλή ανάγνωση των εκλογών αυτών, εάν θέλουν να προχωρήσουν και σε εθνικές εκλογές αύριο. Εάν δεν γίνει αυτοκριτική και χωρίς αυτοκριτική, δεν πάμε πουθενά. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι. Με χαρά. Δεν θα έχουν γίνει του κόσμου τα σκάνδαλα. Μιλάμε σκάνδαλα επί σκανδάλων. Και όλο αυτό το διάστημα ένα άνθρωπο βάλανε μέσα, δεν του πήραν τίποτα πίσω, τον Ζοχατζόπουλο και κάνα δύο άλλους επιχειρηματίες. Αυτοί όλοι που κατασπαταλήσανε, καταλυστέψανε τα ταμεία του κράτους είναι έξω, κυβερνάνε, τώρα που συζητάμε. Το αλυσβερίσι πάει και έρχεται από 100 μεριές στην πιάτσα, όλοι τα ξέρουνε και λέμε πως θα φτιάξουμε. Δεν φτιάχνεται η Ελλάδα ρε παιδιά έτσι. Πρέπει να νοικοκυρέψουμε το σπίτι, να φύγουν τα κλεφτρόνια από τη μέση. Να πάνε κατά διαόλου, όλοι. Και να μείνουν οι καθαροί μέσα, να φτιάξουν πρώτα το σπίτι μας και μετά να πάμε στην Ευρώπη. Τι να πάμε στην Ευρώπη, αφού όλοι το ξέρουν ότι είμαστε μέσα στη μίζα, μέσα στη μιζέρια εδώ. Λοιπόν, τίποτα δεν έχει ξεκαθαρίσει. Πάμε λίγο τώρα στην περιφέρεια Αττικής. Ναι. Στο 35,2% βλέπουμε ότι η κυρία Δούρου προηγείται με 50,2%. Ο κύριος Γουρός 49,8%. Είπαμε θα πάει. Θα τραβήξει. Ούτε 0,5 ναι. Μπορούμε, δεν μπορούμε να το νομίζω θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε λίγο και τη διαφορά στους ψήφους που υπάρχει. Είναι στην κυρία Δούρου 272.640 ψήφοι και στον κύριο Σγουρό Ιωάννη 270.158. Δηλαδή 2.000 ψήφοι διαφορά, έτσι. Είναι αυτό. Θα κριθεί στο νήμα, ναι. Και θα πάει ακόμα 2.000 ψήφοι δεν είναι τίποτα, γιατί δεν ξέρουμε και ποια τώρα εκλογικά κέντρα έχουν μπει σε αυτή την ενσωμάτωση και τι θα ακολουθήσει. Έχουμε δρόμο ακόμα. Θα μπορέσουμε να δούμε τώρα και τα ντέρμπι που είναι σε εξέλιξη σε μεγάλους δήμους. Θα ξεκινήσουμε από ποιον δήμο, από τον Δήμο της Αθήνας. Το οποίο βέβαια το αποτέλεσμα από ό,τι φαίνεται έχει κριθεί. Σύμφωνα και με τις δηλώσεις. Βλέπουμε είναι στο 37,9, 51,7% ο κύριος Καμίνης, 48,3%. Ο κύριος Σακελαρίδης. Να δούμε λίγο τα ντέρμπι πληθυσμιακά στους δήμους. Να πάμε έτσι, ναι. Με τους μεγαλύτερους σε όλη την επικράτεια. Σέρες. Απόλυτο ντέρμπι και εδώ. 65,4% η ενσωμάτωση. 50,4% ο κύριος Φωτιάδης. 49,6% ο κύριος Αγγελίδης Πέτρος. Μισό λεπτό να δούμε και το επόμενο. Θα ξενυχτήσει πολλοί κόσμος σήμερα, έχω τη γνώμη. Σε πολλές περιοχές της, της χώρας. Εδώ είμαστε στη Ξάνθη. Ο κύριος Πούλιος 50,7, ο κύριος Δημαρχόπουλος 49,3 στο 30%, 30,5% της ενσωμάτωσης, έτσι. Mm-hmm. Και εδώ έχει δρόμο. Στο Ρέθυμνο, μεγάλο ντέρμπι και εδώ. Ο κύριος Μαρινάκης Γεώργιος 50,4 και ο κύριος Νίνος Θεόδωρος 49,6. Ντέρμπι παντού είναι. Ναι, τώρα αυτά βλέπουμε. Εδώ είναι Αγίος Αναργύρος και Καματερό. Νικόλαος 50,7. Κομματάς Γεώργιος 49,3. Στην Κόρινθο, ο κύριος Πνευματικός 50,7, ο κύριος Νανόπουλος 49,3, στο 28% της ενσωμάτωσης μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Στο Κιλκής, ο κύριος Τονικίδης Παύλος 50,6 και ο κύριος Σισμανίδης Δημήτριος 49,4. Μάλιστα. Θα παρακαλέσω αν μπορούμε να δούμε και το Δήμο στο Ηράκλειο της Κρήτης, γιατί αρχικά υπήρξε μια ανατροπή. Δεν ξέρω αν έχει μείνει μέχρι τώρα. Όντως, βλέπουμε ότι συνεχίζεται. Είναι μια ανατροπή. Ο κύριος Κουράκης χάνει το Δήμο από τον κύριο Λαμπρινό. 58,6 μάλιστα. Ο κύριος Λαμπρινός. 41,4 ο κύριος Κουράκης. Αυτό νομίζω είναι μια έκπληξη των σημερινών εκλογών στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο κύριος Κουράκης, δήμαρχος δύο τετραετίες, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι. Εδώ πάμε στην Λασόνα της Λάρισας, Ευαγγέλου Νικόλαος 50,5, Πασχόπουλος Γεώργιος 49,5 και αν μπορούμε να πάμε και εδώ στη γειτονιά μας, να δούμε τι γίνεται και στην Κηφισιά, γιατί και εδώ υπήρχε ένα ντέρμπι με τον κύριο Χιωτάκη και τον κύριο Θωμάκο. Βλέπουμε ότι στο 42% ο κύριος Θωμάκος έχει πάρει κεφάλι, είναι στο 51,5% και ο κύριος Χιωτάκης στο 48,5% και εδώ είναι μια μεγάλη έκπληξη, αν αυτό το αποτέλεσμα Παρατροπή. Φτάσει μέχρι το τέλος, παραμείνει. Ναι. Ναι. Mm-hmm. Τι άλλο έχουμε. Στην Αίγινα. Στην Αίγινα, ναι. Ο εδώ κύριος Μούρτζης Δημήτριος, 50,1 ναι. Και
Ο κύριος Κουκούλης Παναγιώτης 49,9. Μάλιστα. Στο 75,9% Βασίλη. Πάμε στα Χανιά, στο Κίσαμο, στα Χανιά. 50,1 ο κύριος Μιλωνάκης και 49,9 ο κύριος Σταθάκης. Στο 52,6% της ενσωμάτωσης, έτσι. Εξαιρετικό ενδιαφέρον όλες αυτές οι κάρτες. Στην Ιθάκη, 50,4%. 52,7% ενσωμάτωση. Αυτό πλησιάζει προς το τέλος. Ναι. Το Ντέρμπι, Λεβιτσάνης. Ο κύριος Λεβιτσάνης Αθανάσιος, 50,4%. Και ο κύριος Τανίτσας Διονύσιος, 49,6%. Λοιπόν, στη Σκύρο, Μαυρίκος Νικόλαος 50,2%, Χατζιγιαννάκης Μιλτιάδης 49,8%. Στο 25% είναι πολλές, πολλοί δήμοι που βλέπουμε που κρίνεται στον πόντο, έτσι δεν είναι, στην ψήφο μάλλον. Με την τωρινή ενσωμάτωση ναι. Είναι 27 δήμοι, 27 που είναι, δήμοι. Έχουν διαφορά 1,5% ο πρώτος από το δεύτερο. 1,5%, μάλιστα. Λοιπόν, θα τα παρακολουθήσουμε αυτά όλα στην συνέχεια. Παρακολουθήσατε τους πολιτικούς αρχηγούς όλους. Έχω τη γνώμη σήμερα. Ναι, όλους από εδώ, ναι. Επικοινωνιακά θα ήθελα να μου μιλήσετε. Δηλαδή, πώς ερμηνεύσατε τις δηλώσεις, όχι μόνο από τα λεγόμενα, γιατί εσείς μπορείτε πολλές φορές να ερμηνεύσετε και χαρακτηριστικά και κινήσεις και ψυχραιμία ή ένταση. Μπορείτε να μας κάνετε έτσι λίγο ένα λοιπόν, προφίλ. Να σας πω κάτι ναι. Πραγματικά. Ήτανε όλοι τους ρεαλιστές. Μάλιστα. Δηλαδή, ο κύριος Βενιζέλος ήταν χαρούμενος. Γιατί πιστεύω ότι απεφεύχθη το χειρότερο σενάριο. Ανακουφισμένος, δηλαδή, αν ναι, μου επιτρέπετε. Να πέσει, ας πούμε, κάτω από το 4%. Ναι. Οπότε σου λέει, τουλάχιστον δεν θα έχω αυτή την εσωτερική γκρίνια. Και επίσης ήταν και ισχυρές οι αποφάσεις που θα έπρεπε να ληφθούν. Γιατί καταλαβαίνετε, όταν η Νέα Δημοκρατία είναι στο 22% και ήταν και ένα Πασόκ στο 4%, όχι τώρα ότι σώζεται κάτι η κατάσταση με το 6,5%, αλλά τέλος πάντων, μιλάμε ότι η εικόνα πολλές φορές, το πολιτικό μήνυμα που δίνεις, νομίζω ότι ήταν ανακουφισμένος. Ο Πρωθυπουργός ήταν απολύτως ρεαλιστής, είπε, γιατί το έχω σημειώσει, πήραμε ψήφο ανοχής, πήραμε δηλαδή το μήνυμα, και από εκεί και πέρα, για το ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε ψήφος ανατροπής. Mm-hmm. Το οποίο ήταν και το σχόλιο που έκανα, ας πούμε, και στην αρχή αυτής της βραδιάς. Τώρα, ο κύριος Τσίπρας πιστεύω ότι είναι προβληματισμένος. Είναι προβληματισμένος και θα το δείτε τις επόμενες μέρες που θα γίνουν οι πολιτικές αναλύσεις και στις εφημερίδες κτλ. Δεν του βγαίνουν τα νούμερα. Και υπάρχει πρόβλημα με τους ψηφοφόρους της αριστεράς στην Ελλάδα. Πάνω σε αυτό θα ήθελα να πω κάτι. Ο κύριος Τσίπρας μίλησε για εκλογές, αλλά αν προσέξατε, χρησιμοποίησε μια συγκεκριμένη λέξη, το συντομότερο δυνατό. Δεν ζήτησε αύριο εκλογές. Είπε το συντομότερο δυνατό. Αυτό το ερμηνεύει ο καθένας. Να κάνω μια παρατήρηση σε κάτι που δεν το προσέξαμε. Να ολοκληρώσω λίγο. Ναι, να ολοκληρώσω λίγο. Εδώ θα ήθελα, ως επικοινωνιολόγος, να μην μιλήσω για κόμματα, να μιλήσω για την ποιότητα του ψηφοφόρου. Λοιπόν. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η ποιότητα, το προφίλ μάλλον των ψηφοφόρων είναι κεντροαριστερή, κεντρώοι και η πλειοψηφία τους προέρχεται από το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Έτσι λοιπόν έφτασε αυτά τα ποσοστά ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν αριστερή. Αυτό λοιπόν φαίνεται και από το πώς καταβαρωθρώθηκε το ΔΙΜΑΡ, δηλαδή δεν πήρε αυτή τη στιγμή ποσοστά ούτε να εκλέξει έναν ευρωβουλευτή. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να μιλάμε για δυναμική της αριστεράς στην Ελλάδα. Ενδεχομένως να πλήρωσε και την αποχώρηση από την κυβέρνηση. Δεν υπάρχει, ακριβώς, δεν υπάρχει αυτό το εκλογικό σώμα. Άρα λοιπόν πρέπει ο κύριος Τσίπρας να μας πει με ποιους θα κυβερνήσει και με τι ποσοστά και με ποιους ψηφοφόρους θα κυβερνήσει. Και υπάρχει πρόβλημα γιατί είδατε ότι το ΔΙΜΑΡ έχει χάσει τα ποσοστά του και αυτά τα ποσοστά αντί να πάνε προς το ΣΥΡΙΖΑ και να ενισχύσουν τα εκλογικά ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ έναντι του Ιουνίου του 2012, είδαμε ότι πάνε προς το ποτάμι. Ενώ η Νέα Δημοκρατία έχει αντιμετωπίσει τους ΑΝΕΛ, γιατί αυτή τη στιγμή ήταν στο 7,5%, τώρα έχουν πέσει στο 3,5%, προβλέπω ότι οι επόμενες μέρες, ο επόμενος καιρός πολιτικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάντως, έχουμε έντονες ανακατατάξεις. Αν μου επιτρέπετε, επειδή αναφερθήκατε στο ποτάμι, θα πρέπει να περιμένουμε λίγο να δούμε αν θα φουσκώσει το ποτάμι ή αν θα ξεφουσκώσει το ποτάμι. Γιατί εγώ το ποτάμι το βλέπω να πηγαίνει πολύ προς τα κάτω από αυτό που έχει πάρει το 6,7. Mm-hmm. Εγώ το βλέπω προς τα κάτω, δεν το βλέπω προς τα πάνω. Mm-hmm. Αλλά δεν βλέπω και αριστερούς ψηφοφόρους. Το έχω πει από την αρχή δηλαδή. Αυτό σαφέστατη είναι πολιτικό μήνυμα. Δεν βλέπω.
εγώ αριστερό. Να κάνω μια παρατήρηση. Ναι. Ο κύριος Βενιζέλος είπε στην ομιλία του ότι θα προχωρήσει σε ιδρυτικό συνέδριο τον Οκτώβριο. Τον Οκτώβριο, βέβαια. Ιδρυτικό συνέδριο τι μπορεί να σημαίνει, και αλλαγή ονόματος, ονομασίας, ενδεχομένως δεν ξέρω, δεν το διευκρίνησε, αλλά μπορεί να σημαίνει πολλά. Έχει ενδιαφέρον αυτό το σημείο. Όπως επίσης θα ήθελα να συμπληρώσω σε ένα βαθμό ότι θεωρώ και εγώ ότι η εκτίμηση, μάλλον ότι η προσκόλληση, να το πω έτσι, του ΠΑΣΟΚ τόσο πολύ ταυτόσημα με την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας έχει δημιουργήσει τα σοβαρά αυτά προβλήματα στο ΠΑΣΟΚ ως κόμμα. Και το πρόβλημα δεν είναι αν υπάρχει μια σύμπραξη, γιατί ενδεχομένως μπορεί να συμφωνούν σε κάποιες βασικές αρχές και να πεις ότι προχώρησε μια σύμπραξη. Αλλά μέσα σε μια κυβέρνηση υπάρχει και μια διαφοροποίηση σε βασικά θέματα, η οποία φυσικά από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε να είναι υπέρ του απλού ανθρώπου, με βάση το σοσιαλιστικό περιβάλλον στο οποίο θα πρέπει να λειτουργεί το ΠΑΣΟΚ, γεγονός το οποίο ο απλός άνθρωπος, ο φτωχός άνθρωπος, ο πονεμένος, ο χτυπημένος, δεν το έχει νιώσει. Επομένως, φεύγει από το ΠΑΣΟΚ προς αριστερότερα, προς το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και ένα κομμάτι που παραδοσιακά είναι σε αυτό το χώρο, το οποίο με δυσκολία θα φύγει, αν φύγει. Και αυτό αυτή τη στιγμή διατηρεί το ΠΑΣΟΚ σε μια δυναμική, έστω και αυτή τη μορφή υποτυπώδου, η οποία όμως δεν σημαίνει τίποτα σε σχέση με το 30, το 40, το 50, το 48 του ΠΑΣΟΚ, το 81 και το 44 των τελευταίων αναμετρήσεων εκλογικών. Έτσι, αυτό. Μάλιστα. Μπορούμε να δούμε λίγο την επικράτεια, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Λοιπόν, στο 43,1, έτσι, έχουμε 26,4 ο ΣΥΡΙΖΑ. 23,2 είναι η Νέα Δημοκρατία. Άρα η διαφορά είναι στο 3,2, έτσι. 3,2, ναι. Η Χρυσή Αυγή στο 9,4, μάλιστα. Η Ελιά στο 8,1, βλέπουμε να περνάει το 8% η Ελιά. Το ποτάμι στο 6,6, όσο είπε και ο κύριος Θοδωράκης, τόσο το έδωσε. Υπολογίζει, ναι. Λοιπόν, στο 6, στο 6 πάντως είναι ένα ποτάμι. Είναι, πάντως εννοώ. Βγήκε. Ένα ρέμα, ναι. Γι' αυτό είπα. Θα δούμε αν θα φουσκώσει. Να δούμε αν θα φουσκώσει. Ο Θεοδωράκης είχε πει ότι αν πάρει 5% θα πάει στο σπίτι του. Ενώ τώρα δεν πάει στο σπίτι του, παραμένει. Ναι, δεν πήρε και 5%. Η αλήθεια είναι. Είχε πει ότι αν πάρω 5%. Σωστό. Ότι επαύριον πάω στο σπίτι μου. Επομένως παραμένει. Επομένως παραμένει. Καμιά φορά είναι χύμαρο. Καμιά φορά. Όταν βρέξει, κατεβάζει νερό και μετά ξεραίνεται εντελώς το ποτάμι. Το καλοκαίρι. Λοιπόν, το ΚΚΕ είναι στο 6%. Και η ανεξάρτητη Έλληνα είναι στο 3,4. Και έχουμε επίσης το ΛΑΟΣ στο 2,7. Έλληνες, τσιμπημένο πολύ το ποσοστό στο ΛΑΟΣ. Στο ΛΑΟΣ, ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. 2,7, ναι. Να πω τώρα ότι ένα αριστερό κόμμα κομμουνιστικό είναι το ΚΚΕ. Τώρα... 6%. Νο. Αυτό είναι και η δύναμη. Άντε να φτάνει 7-8 το η αριστερή. Τώρα πώς τους τώρα τόσα... μην τα συμπεδώνουμε τους αριστερούς. Έχουμε τους αριστερούς το υπόλοιπο 2-3% έχουμε και εσάς με τους υπόλοιπους. 10 κόμματα το έχουν πάρει. Κέντρο αριστερά, έξω αριστερά, μέσα αριστερά, πίσω αριστερά. Δεν μπορώ να καταλάβω το 2%, 3-4 ακόμα περισσεύει το ΚΚ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 Κ
κάνουμε. Μην τα σε παιδώνουμε έτσι. Να πω, είναι αριστερό, είναι κομμουνιστή, είναι το ΚΚ. Το καταλαβαίνω από εκεί και πέρα τώρα τι αριστερή και πράσινη άλλο. Έλληνε Ευρωπαίοι πολίτε 1,4. Δημοκρατική αριστερά 1,2. Ένωση για την πατρίδα και το λαό 1,1. Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών 1. Γέφυρες Δημιουργία Δράση 0,9. Οικολόγοι Πειρατές 0,9. Οι οικολόγοι δεν πήγανε καλά, γιατί θυμίζουμε ότι στις προηγούμενες ευρωεκλογές είχαν και έναν ευρωβουλευτή. Έτσι. Υπήρξε και μια διάσπαση εκεί, στο συγκεκριμένο κόμμα. Και εδώ είναι ο χάρτης, έτσι. Βλέπουμε ότι ο χάρτης, μισός-μισός. Τώρα δεν μετράω δήμο-δήμο, αλλά βλέπουμε ότι είναι μισός-μισός ο χάρτης. Εκλογικές περιφέρειες, έτσι. Αναεκλογικές περιφέρειες, τώρα. Και πάνω ο Ροδόπης είναι και Ξάνθης που προηγείται το κόμμα Ισότητας. Μάλιστα. Μάλιστα. Βασίλη, είμαστε έτοιμοι να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Α, πάμε να δούμε λίγο τον κύριο Σαμαρά. Φεύγει από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, έτσι. Φεύγει από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, από τη Συγκρού. Μάλιστα, ωραία. Μάλιστα. Να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.
Στην Peugeot, για να δημιουργήσουμε το αυτοκίνητο της χρονιάς, ξεπεράσαμε κάθε όριο. Χρησιμοποιήσαμε καινοτόμα υλικά. Αναθεωρήσαμε την οδηγική αίσθηση. Επανασχεδιάσαμε το εσωτερικό. Και απλοποιήσαμε την τεχνολογία για πιο φιλική οδήγηση. Έτσι ξεπεράσαμε τον ανταγωνισμό. Νέο Peugeot 308. Ευρωπαϊκό αυτοκίνητο της χρονιάς 2014. Θέλεις φρεσκάδα στα μαλλιά σου όλη μέρα? Δοκίμασε το Ultrex 24 Hour Fresh. Με δροσιστική μέντα, τζίνσενγκ και tea tree. Χαρίζει 24 ώρη αίσθηση φρεσκάδας, εξαφανίζοντας την πιτηρίδα. Νέο Ultrex 24 Hour Fresh. Fix Dark, η μαύρη έκπληξη. Τι είναι πιο πάνω και από το πρόσωπο? Τα μαλλιά. Επειδή πάνω απ' όλα είναι τα μαλλιά, πάνω απ' όλα η Berkman Cord. Κλινική μαλλιών Berkman Cord. 800-11-00-111. Από το Α ως το Ω, στο Λακιώτη θα βρείτε τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Ανοξείδωτος νεροχύτης πυραμής διπλός, μόνο 48 ευρώ. Λακιώτης, το όνομα στο μπάνιο και τη θέρμανση. Νίκη ενάντια στην τριχόπτωση σημαίνει κλινική μαλλιών Berkman Cord. Berkman Cord. 800-11-00-111. Από το Α ως το Ω, στο Λακιώτη θα βρείτε τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Πλακάκι τείχου Ιταλίας, μόνο 3,90 ευρώ το τετραγωνικό. Λακιώτης, το όνομα στο μπάνιο και τη θέρμανση. It's been a funny evening and thinking through it all will take forever and ever and evermore. So I think I'm gonna write you and tell you that I know it's been forever and ever and evermore. Χειροποίη τα στρώματα, Μάτρου Αγιάλ. Αληθινά όνειρα. Το κομμωτήριο We Love Hair στο Δήμο Λάθενς αποτελεί χωρίς αμφιβολία ένα από τα κορυφαία κομμωτήρια της Αθήνας. Οργανώθηκε από τους ειδικότερους του κομμωτικού κλάδου, εξασφαλίζοντας λειτουργία υψηλού επίπεδου και προσωπικό με ιδιαίτερα ταλέντα και συνεχή τεχνική ενημέρωση. Είμαι η Μυρτώ Καβαλιεράτου και η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά έχει ξεκινήσει περίπου πριν από 80 χρόνια, όταν ο παππούς μου ήταν ο πρώτος που έφερε την εταιρεία L'Oréal στην Ελλάδα. Στη συνέχεια ο πατέρας μου ίδρυσε την εταιρεία Rilken, οπότε καταλαβαίνετε ότι η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά είναι σχεδόν γονιδιακή. Το The Mall Athens έχει ετησίως πάνω από 15 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εμείς σε μια καθημερινή μας μέρα έχουμε πάνω από 100 επισκέπτες. Αυτό μας κάνει να έχουμε μια πολύ μεγάλη γκάμα πελατών, να πρέπει να εξυπηρετήσουμε πραγματικά όλες τις ανάγκες και να βγάλουμε από κάθε γυναίκα αυτό που πραγματικά την αντιπροσωπεύει. Ο Γιάννης Νανούρης, ιδιαιτής εταιρείας Nanou Donuts House, βρίσκεται στην παραγωγή ντόνατς από το 1979, φροντίζοντας να χρησιμοποιεί τις καλύτερες πρώτες ύλες επί 33 ολόκληρα χρόνια. Σήμερα υπάρχουν πάνω από 120 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και οι προτάσεις συνεργασίας πέφτουν βροχή, αυξάνοντας κατακόρυφα τον ανταγωνισμό. Γιατί το ντόνατς αυτό δεν θα το φας πουθενά άλλου, μόνο στον άλλο. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Γεια σας, με λένε Δήμητρα και σας καλωσορίζω στο Find For Me, στην πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoogla.gr. Έχετε επιχείρηση ή είστε ελεύθερος επαγγελματίας? Κάντε εγγραφή τώρα και εκμεταλλευτείτε τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Κατασκευάστε την ιστοσελίδα σας. Διαφημιστείτε στη νέα μας ιντερνετική εκπομπή. Κεντρήστε το ενδιαφέρον του καταναλωτή τόσο φθηνά όσο πουθενά. Ακόμα το σκέφτεστε? Δεν νομίζω. Η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoogla.gr.
Multiclean Μελισσάρης. Οικολογικός καθαρισμός, φύλαξη, επιδιορθώσεις χαλιών. Ταπιτοκαθαριστήρια Multiclean. Ποιότητα και οικονομία επιτάπητος με έκπτωση έως 25%. Αττική Βιωτία Εύβοια. 210-9958.000. Επιστρέψαμε, Βασίλη. Και βλέπουμε μάλλον την επικράτεια. 44,1%. Λοιπόν, 26,4% ο ΣΥΡΙΖΑ. 23,2% η Νέα Δημοκρατία. 9,4% Χρυσή Αυγή. 8,1% Ελιά. 6,6% το Ποτάμι. 6% το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. 3,4% οι Ανεξάρτητοι Έλληνες. 2,7% Λάος, 14,3 λοιπά. Θα πάμε στην επόμενη κάρτα. Λοιπόν, πάμε στην αποχή. Αυτό νομίζω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να το δούμε. Είναι η αποχή που έχουμε παρατηρήσει σε ευρωεκλογές από το 1984 έως και σήμερα, έτσι. Βλέπουμε ότι το ποσό της αποχής είναι στο 41,6%. Είναι το δεύτερο υψηλότερο ιστορικά. Το 2009 η αποχή είχε φτάσει στο 47,5%. Μεγάλο ποσοστό, 47,5%. Ναι, και είναι περίπου στο μέσο όρο της Ευρώπης το ποσοστό εδώ στη χώρα μας. Και ευρωπαϊκά η αποχή κυμαίνεται περίπου στο 43%. Άρα είμαστε περίπου, ψηφίζουμε όπως και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Μάλλον δεν ψηφίζουμε όπως. Δεν ψηφίζουμε. Έτσι δεν είναι. Δεν ψηφίζουμε όπως όλοι οι Ευρωπαίοι. Απέχουμε. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον λοιπόν αυτό. Θα δούμε και άλλα στοιχεία στη συνέχεια, σε περιφέρειες και σε δήμους, ποιες περιοχές ψήφισαν περισσότερο, ποιοι δεν μπήκαν και τόσο πολύ. Να, τώρα βλέπουμε για παράδειγμα... Στο 39,8%. Η κυρία Δούρου είναι στο 50,3% και ο κύριος Σγουρός στο 49,7%. Η διαφορά αυτή, αν την βάλουμε σε ψήφους, είναι περίπου στις 2.800. Εκεί είναι η διαφορά αυτή τη στιγμή, αν θέλουμε να μετρήσουμε ψήφο-ψήφο, όπως λέμε. Κεφάλι-κεφάλι. Κεφάλι-κεφάλι, ναι. 2.700 είναι η διαφορά που χωρίζει τους δύο μονομάχους του σημερινού θρίλερ στην περιφέρεια Αττικής. Εξάλλου δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι μέχρι στιγμής ούτε η κυρία Δούρου, ούτε ο κύριος Γουρός έχουν βγει να κάνουν κάποια δήλωση. Περιμένουν και αυτοί, γιατί νομίζω ότι αυτή η διαφορά των 2.500 περίπου σταυρών δεν είναι ένα ποσοστό, έτσι μια... Ένα δείγμα. Ένα δείγμα το οποίο μπορεί να δώσει από τώρα τον τελικό νικητή. Θα πάει αρκετή ώρα ακόμα η ιστορία αυτή. Το 40,1%. Το 40,1, ναι, αλλά είπαμε ότι είναι περίπου 2.500 οι σταυροί, η διαφορά, έτσι. Οι ψήφοι έχουν αλλάξει λίγο. Έχουν αλλάξει? 310.623 στην κυρία Δούρου. 310.623. Ναι. Και 306.637 στον κύριο Σγουροϊάν. Άρα είμαστε περίπου στις 4.000. Μάλιστα, έχει αυξηθεί λοιπόν η διαφορά. Βλέπουμε ότι έχει πάρει ένα προβάδισμα η κυρία Δούρου. Όσο πλησιάζουμε, έχουμε φτάσει στο 40% της ενσωμάτωσης, αλλά θα περιμένουμε και άλλο για να δούμε μέχρι πού θα φτάσει αυτό το θρίλερ που παίζεται στην περιφέρεια Αττικής. Μπορούμε να πάμε. Πάμε να δούμε κάποια ντέρμπι που έχουμε στους δήμους, πληθυσμιακά. Πάμε γύρω. Στο Δήμο Σερών, ο Φωτιάδης Στέφανος με 50,4%, Αγγελίδης Πέτρος 49,6%, με ενσωμάτωση 65,4%. Στο Δήμο Ξάνθης έχουμε 30,5% ενσωμάτωση. Πούλιος Χρήστος 50,7%, Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος 49,3%. Μάλιστα. Έχουμε στο Πού Δήμο Ρεθύμνης με ενσωμάτωση 28,4%, Μαρινάκης Γιώργιος 50,4%, Νίνος Θεόδωρος 49,6%. Και εδώ θα πάει θρίλερ μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, όπως βλέπουμε.
Στο Δήμο Αγίων Αργύρων Καματερού, ενσωμάτωση 29,9, Σαράντης Νικόλαος 50,7, Κομματάς Γεώργιος 49,3. Μάλιστα. Έχουμε μετά στον Δήμο Πύργου. Στον Πύργο. Στον Πύργο. Για να δούμε. Στην Ηλία. Είναι ο κύριος 57,6%. Ναι, 57,6% ενσωμάτωση. Αντωνακόπουλος 50 και Λιατσής 50. Και Λιατσής. Είναι οριακά. Στο Δήμο Δράμας με ενσωμάτωση 68,3, Μαμσάκος Χριστόδουλος 50,7, Χαρακίδης Κυριάκος 49,3. Ωραία. Πού θα πάμε μετά, Γιώργο? Θα πάμε στη Χαλκιδική. Νέα Προποντίδα, έτσι. Προποντίδα, ναι, με ενσωμάτωση 51,5, Τσούφης Δημήτριος 50,3, Καράς Εμμανουήλ 49,7. Μετά θα πάμε στην Ελασσόνα. Για να δούμε και στην Ελασσόνα. Και εκεί είναι, ήταν από πριν. Στην Ελάρισα. Εξακολουθεί έτσι, Ευαγγέλου Νικόλαος 50,3, Πασχόπουλος Γεώργιος 49,7, στο 23,6% της ενσωμάτωσης. Θα πάμε τώρα στη Δυτική Αχαΐα. Αφού πάμε... Δυτική Ωραία. Αχαΐα, 58,2% ενσωμάτωση. Γκοτσούλιας Διονύσιος 50,1, Νικολάου Χρήστος 49,9. Και πού ήθελες, Βασίλη, να πάμε? Ας δούμε και τη Μεσσίνη, στη Μεσσηνία, με τον κύριο Αναστασόπουλο να συγκεντρώνει το 50,6% και τον κύριο Τσόνη το 49,4% στο 49% της ενσωμάτωσης. Μπορούμε, αν θες, Γιώργο, να δούμε σιγά-σιγά και τα ποσοστά της αποχής σε διάφορες περιφέρειες και δήμους της χώρας. Ποσοστά αποχής θα δούμε τη μεγάλη συμμετοχή τώρα στις περιφέρειες. Πάμε μεγάλη συμμετοχή, λοιπόν. Στην Κρήτη, λοιπόν, 61,9%. Μάλιστα. Και στην Αττική, 61,4%. Στην Κεντρική Μακεδονία, 60,2%. Θεσσαλία, 60,2%. Στερεά Ελλάδα, 59,4%. Δυτική Ελλάδα, 55,1%. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 54%. Μάλιστα. Και εδώ είναι η μικρή συμμετοχή, έτσι, αντίστροφα. Μπορούμε να δούμε και στους Δήμους, ποιοι είχαν μεγάλη. Στο Δήμο Διονύσου είχαμε 76,4%. Οροπού 76,1, Λαβρεωτικής 75, Ραφίνας 75, Τανάγρας 74,9, Παιανίας 74,9 και Πεντέλης 74,5. Να δούμε αντίστοιχα και τη μικρή συμμετοχή στους Δήμους. Φλόρινα. Ναι. Στη Φλόρινα. Στη Φλόρινα 25%, Ιθάκη 32,3%, Κυθήρων 33,5, Σπάρτης 37,2, Νεστορίου 37,3, Κεφαλονιάς 40,7, Γορτινία 40,9. Ωραία. Μάλιστα. Μπορούμε να κάνουμε και μία βόλτα στις 13 περιφέρειες, στις 12 μάλλον, γιατί μία έχει έτσι κι αλλιώς από τον πρώτο γύρο κρυθεί. Κλείσει. Ναι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα στην Αττική. Η κυρία Δούρου 50,3, ο κύριος Γουρός 49,7 στο 41,1%. Ο κύριος Τζιτζικώστας Απόστολος, 70,9 στη Κεντρική Μακεδονία και ο κύριος Ιωαννίδης Ιωάννης, 29,1. Σαρωτική είναι και του κύριου Τζιτζικώστα στην Κεντρική Μακεδονία, αναμφισβήτητα. Στη Θεσσαλία τώρα, ο κύριος Αγοραστός, 54,7 και ο κύριος Τσιλιμίγκας, 45,3. Φαίνεται να έχει ένα προβάδισμα ο κύριος Αγοραστός. Πάμε στην Κρήτη. Ο κύριος Αρνοντάκης με 64,3. Έχει κρυθεί εδώ η ιστορία. Και ο κύριος Τσόκας Σεραφείμ 35,7. Δυτική Ελλάδα 51,2 ο κύριος Κατσιφάρας. Και ο κύριος Κατσανιώτης 48,8. Έχει ένα προβάδισμα ο κύριος Κατσιφάρας. Εντάξει, θα περιμένουμε λίγο ακόμα. Πλησιάζουμε περίπου στο μισό, αλλά νομίζω ότι έχει ένα σαφές προβάδισμα. Πάμε τώρα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο 43,5%. Ο κύριος Παυλίδης με 54,9% προηγείται και φαίνεται θα την πάρει την περιφέρεια εκεί. Και ο κύριος Γιαννακίδης 45,1%, έτσι. Μάλιστα, στην Πελοπόννησο. Ο κύριος Πέτρος Στατούλης
είναι μπροστά με 58,7. Και εδώ φαίνεται να έχει κρυθεί το αποτέλεσμα. Ναι, και ο κύριος Βουδούρης με 41,3. Στερεά Ελλάδα, ο κύριος Μπακογιάννης, 56%. Ο κύριος Αποστόλου Ευάγγελος, 44%. Νοτίου Αιγαίου, 55,9%. Ο κύριος Χατζημάρκος Γεώργιος. Ενώ ο κύριος Μαχαιρίδης, 44,1. Δεν έχουμε δει ντέρμπι μέχρι τώρα πάντως. Εκτός, να, εδώ ολοκληρώθηκε. Εδώ ήταν από την πρώτη. Α, ναι, συγγνώμη. Αυτή είναι η πρώτη που έχουμε δει. Μπράβο. Mm-hmm. Είναι από την πρώτη Κυριακή. Δεν βλέπουμε μεγάλο ντέρμπι στις περιφέρειες, εκτός από την Αττική. Από την Αττική, έτσι. Βλέπουμε ότι στις υπόλοιπες έχει γύρει. Έχει γύρει. Προς μία πλευρά. Λοιπόν. Ο κύριος Καρυπίδης Θεόδωρος στη Δυτική Μακεδονία με 57% και ο κύριος Δακή 43%. Το ίδιο και εδώ, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Σαφές προβάδισμα. Ναι, ναι, προβάδισμα. Εδώ είναι μια περιφέρεια που παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Ο κύριος Γαλιατσάτος, έτσι. Βέβαια, ναι. Ο κύριος Γαλιατσάτος προηγείται με 60,8%. Ενώ ο κύριος Σπύρου Σπυρίδων έχει συμπληρώσει το 39,2%. Αυτή είναι η μία περιφέρεια που είπε ο Πρωθυπουργός. Ναι. Ο κύριος Σαμαράς, ότι παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η δεύτερη. Αναφερόταν στην Αττική, έτσι. Στην Αττική. Να δούμε τι θα γίνει μέχρι το πρωί. Βορείου Αιγαίου, η κυρία Καλογύρου Χριστιάνα έλαβε το 54%. Μέχρι στιγμής, 48,3%, έτσι. Ο κύριος Γιακαλής, 46%. 48,3% είναι η... Ναι. Και εδώ έχει σαφές προβάδισμα, δύσκολα γυρίζει. Ναι. Σχεδόν απίθανο. Μπορούμε να δούμε λίγο πάλι. Πάμε να δούμε. Εδώ βλέπουμε ότι τσίπησε 0,1 ακόμα η κυρία Δούρου. Έτσι ήταν 50,3 λίγο πριν, τώρα έχουμε πάει στο 50,4. Το ενσωμάτωση. 50,4 η κυρία Δούρου, ο κύριος Γρούσης. Φαίνεται να παίρνει ένα μικρό ελαφρύ προβάδισμα η κυρία Δούρου όσο πλησιάζουμε περίπου στο μέσο της διαδρομής, ναι. Έτσι. Πάμε στην επικράτεια. Πες μας, Αγγελική. Με 45,6% ενσωμάτωση, συμμετοχή 58,5%, άκυρα λευκά 3,7%, έγκυρα 2.466.614. Mm-hmm. ΣΥΡΙΖΑ 26,5%, Νέα Δημοκρατία 23,2%, Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή 9,4%, Ελιά Δημοκρατική Παράταξη 8%, Το Ποτάμι 6,6%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 6%, Ανεξάρτητοι Έλληνες 3,4%, Λαός 2,7, Έλληνες Ευρωπαίοι Πολίτες 1,4, Δημοκρατική Αριστερά 1,2, Ένωση για την Πατρίδα και το Λαό 1,1, Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών 1, Γέφυρες Δημιουργία Δράση 0,9, Οικολόγοι Πειρατές 0,9. Αν μπορούμε να δούμε λίγο την Πάτρα. Βεβαίως. Το Δήμο της Πάτρας, υπήρχε ένα σαφές προβάδισμα εκεί, ναι. Του κυρίου Πελετίδη. Βλέπουμε ότι όντως δεν χάνει το Δήμο, 61,9%. Υπήρξε... Φαίνεται μεγάλη στήριξη και από το ΣΥΡΙΖΑ. Καθαρά φαίνεται εδώ πώς έχει διαμορφωθεί το αποτέλεσμα. Στον πρώτο γύρο, όπως βλέπετε, 25,1 συγκεντρώνει ο κύριος Πελετίδης, 23,9 ο κύριος Χριστόπουλος. Πολύ μικρή διαφορά. Μικρή. Και βλέπουμε ότι στον δεύτερο γύρο υπήρξε μια έτσι, στήριξη από αριστερές δυνάμεις. Το είπε και ο κύριος Κουτσούμπας. Βεβαίως. Μίλησε για την Πάτρα, για την Πεδρούπολη, το Χαϊδάρι. Και μετά από χρόνια, ο Δήμος Πατρέων περνά πάλι στα χέρια του ΚΚΕ, έτσι. Ωραία. Μάλιστα. Πού θα μας ταξιδέψετε τώρα. Και... εδώ. Πριν το Δήμο. Πάμε στην Πετρούπολη, έτσι. Ο κύριος Σίμος Ευάγγελος. 53%. Και ο κύριος Ταλιούρας Δημήτριος. 47%. Φαίνεται ότι ο κύριος Σίμος έχει ένα σοβαρό προβάδισμα για να επικρατήσει τελικά. Δεν είναι εύκολο να αλλάξει το 3%, σχεδόν απίθανο. Είναι στο 34,9% η ενσωμάτωση. Πάμε να δούμε λίγο και τις ανατροπές στους Δήμους. Πού υπήρξαν. Όπου υπήρξαν από την πρώτη λοιπόν, Κυριακή στη έτσι. Δεύτερη. Εδώ στη γειτονιά μας διαμορφώνεται μια έκπληξη προς το παρόν. Ο κύριος Χιωτάκης, βλέπουμε, έφτασε κοντά στο 50%, 46,4% στον πρώτο γύρο. Ναι, ναι, ναι. Και ο κύριος Σαμάκος είχε το 25,7. Βλέπουμε ότι ο κύριος Χιωτάκης στον δεύτερο γύρο έχει 2 μονάδες επιπλέον, έτσι, ενώ ο κύριος Σαμάκος έχει διπλασιάσει το ποσοστό του. Και έχει γίνει μεγάλη ανατροπή. Στην Κοζάνη, Ιωαννίδης Ελευθέριος, 93,9. Ο κύριος Μαλούτας Λάζαρος, 46,1. Στον πρώτο γύρο είχε ο κύριος Μαλούτας 44,3,
Και ο κύριος Ιωαννίδης Ελευθέριος 24,8. Ναι, εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό. Ναι, ναι, εντυπωσιακό πραγματικά. Πάμε λοιπόν στο Δήμο Παγκαίου, στην Καβάλα. Στην Καβάλα. Με ενσωμάτωση 48,8, Αναστασιάδης Φίλιππος 51 και Ξουλόγης Βασίλειος 49. Mm-hmm. Και εδώ έχουμε ανατροπή. Βέβαια, ο κύριος Αναστασιάδης έχει διπλασιάσει και λίγο ακόμα στο ποσοστό του πρώτου γύρου, έτσι. Υπάρχει και άλλη ανατροπή, υπάρχει, έτσι. Στα Βρυλίσια. Μάλιστα, ο κύριος Ιωαννίδης Κωνσταντίνος 37,1 είχε στον αυτό πρώτο και γύρο. Ο κύριος Μανιατογιάννης 20,3. Και τώρα. Και τώρα ο κύριος Ιωαννίδης 48,6. Ενώ ο κύριος Μανιατογιάννης 51,4. Χαμός στα Βρυλίσια. Τούμπα ήρθε, Βασίλη. Ναι. Λοιπόν, και Σαμουχανία. Ναι. Ο κύριος Σταθάκης Θεόδωρος είχε 29 και ο κύριος Μελωνάκης Γεώργιος είχε 44,9 στην πρώτη θέση. Ο Νίνδη, ο δήμαρχος. Βεβαίως. Ο Νίν. Mm-hmm. Και φαίνεται τώρα στο 55,3% ενσωμάτωση είναι ο κύριος Σταθάκης με 50,6% να προηγείται, ο κύριος Μιλωνάκης 49,4%. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να κρατήσουμε έτσι μια επιφύλαξη, γιατί είναι πολύ μικρή η διαφορά και οι ψήφοι θα είναι σίγουρα πολύ λίγοι. Έτσι που χωρίζει τους δύο αντιπάλους, θα πρέπει να περιμένουμε αρκετά για να δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Όπως και εδώ. Στη Δράμα, με ενσωμάτωση 76,9%. Βέβαια, εδώ είναι μεγάλη ενσωμάτωση, έτσι. Ναι. Μαμσάκος Χριστόδουλος στον πρώτο γύρο 26,8, στο δεύτερο γύρο 50,6, Χαρακίδης Κυριάκος 40,8 στον πρώτο γύρο, 49,4 στο δεύτερο γύρο. Ωραία. Στο Δήμο Ηρακλείου. Αυτό που έλεγα για την πολύ μεγάλη ανατροπή. Ναι. Πολύ μεγάλη ανατροπή και πολύ μεγάλη έκπληξη. Ναι, ναι. Ο κύριος Λαμπρινός στον πρώτο γύρο συγκέντρωνε το 28,3. Και ο κύριος Κουράκης το 40,9. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι ο κύριος Κουράκης διατήρησε τα ποσοστά του. Ένα πολύ μικρό ποσοστό προσθέθηκε. Ενώ ο κύριος Λαμπρινός τα διπλασίασε και κάτι ακόμα. Βάση. Και παίρνει το Δήμο, έτσι. Από ό,τι φαίνεται, παίρνει το Δήμο. Παίρνει το Δήμο, ναι. Θέλεις να πάμε στο Λάμπρο Παναγιώτου. Βέβαια, τον έχουμε. Πάμε. Λάμπρο, πάμε που είσαι. Στο Λάμπρο. Καλησπέρα και πού θα είμαι, στην Κουμουρδούρ θα είμαι. Γεια σου, Λάμπρο. Σε λίγο φεύγει ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τι έκανε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Φεύγει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος καθυστέρησε λιγάκι γιατί έδωσε συνέντευξη στα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία, σε αυτά κυρίως της Ευρώπης. Ναι. Διακαναλική δηλαδή, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εγώ θα πω το εξής, ως δημοσιογράφος επικοινωνιολόγος, γιατί άκουσα, ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε, η Νέα Δημοκρατία άντεξε, η Χρυσή Αυγή χαμογελάει. Όπως χαμογελά το τελευταίο διάστημα. Η Δημάρ εξαφανίστηκε από προσώπου γης. Ο λαός κλαίει για αυτό το λιγάκι που δεν το έδωσε η ιστορία. Η ελιά έριξε λιπασματάκι, οπότε ορίμασε, δεν την έφαγε ο δάκος. Δεν ξέρω. Ποιο ξέχασα τώρα, ξέχασα κανέναν. Α, το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι στις δυνάμεις του. Για τον κύριο Καμένο. Δεν γυρίζει πίσω, πάει για μπροστά. Θα δούμε τι θα μας πει ο Θεοδωράκης. Οπότε το παπάκι πάει στην ποταμιά που μας είπε. Το απόγευμα που αφαίρεσε το τραγούδι να πάμε όλοι για να ψηφίσουμε, που είπε στους νέους, βάλτε δυνατά το ραδιόφωνο σας, τη μουσική σας για να ξυπνήσουν όλοι οι νέοι να πάνε. Αύριο θα δούμε, αυτή θα είναι η εκτίμηση των κομμάτων. Δηλαδή, κανένας δεν είναι ο χαμένος, όπως είπε και η συμπαθητική καλεσμένη σας εκεί. Είναι όντως, ρεαλιστικά μίλησαν όλοι. Χαμογελαστός και ο Σαμαράς πήρε το μήνυμα, θα το αποκωδικοποιήσει και θα πει ναι, περνάει δύσκολα ο κόσμος, αλλά δεν υπάρχει ανατροπή πολιτική. Και έτσι έζησαν αυτοί καλά και εμείς χειρότερα. Για τον Καμένο δεν μας είπες, Λάμπρο. Να φύγει τώρα από τα γραφεία της Κουμουνδούρου. Λάμπρο, για τον Καμένο δεν μας είπες. Καμένος. Καλά πρέπει να πήγε ο Παναγιώτης. Ναι, τον ξέχασα τελείως τον Παναγιώτη. Τι καλά, βρε Λάμπρο. Εντάξει, θα μπορούσε να τσιμπήσει λίγο παρά. Βρε ή 3,4. Λίγο, ένα κλικ. Ή όχι. 3,4. Είναι τραγωδία. Άκου να δεις. Με 4,2. Να έρθει στην κάμερα. Θέλω να περίμενα να σου πω. Περίμενα στο Βασίλη. Με ναι. 4,2 βγάζει σίγουρα ευρωβουλευτή. Mm. Από εκεί και πέρα περιμένει την κατανομή. Δηλαδή μπορεί. Με βλέπετε τώρα. Να με δείτε κιόλα για να έχω από πίσω μου φωτογραφία. Έχει φορέσει και ανάλογη λοιπόν, γραβάτα. Βλέπω. Έτσι. Χρώμα. Πάλι. Έτσι. Την έχω το πρωί αυτή τη γραβάτα. Θα σου πω κάτι. Ξέβαινα από γραβάτες. Είχα φορέσει όλες και λέω: φορέ σήμερα λίγο. Ας βάλω λίγο χρώμα στη ζωή μου. Με ΣΥΡΙΖΑ! Ο συνάδελφος πριν από λίγο μου λέει: από κηδεία έρχεσαι. Λέω: ευχαριστώ πολύ. Αντίπα, δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Τι είναι. Λέω: ρε παιδί μου, μοβίζει. Εντάξει. Είναι το χρώμα της αλήθειας. Εγώ είμαι ο δημοσιογράφος, ο αχθοφόρος της ενημέρωσης, της αλήθειας και της πραγματικότητας. Ας είμαστε ρεαλιστές. Λοιπόν, περιμένω τον Αλέξη Τσίπρα.
Έλεγα και πριν, αν 2, 4, 5 χρόνια διηγιόμουν αυτή την ιστορία που σας είπα απόψε εδώ, ότι υπάρχουν, δεν ξέρω, 4-5 ξένα ευρωπαϊκά κανάλια, 11 κάμερες, πανοραμική από πάνω σε ένα χώρο 4x4, θα με κοροϊδεύω, θα λέγα ότι είναι τρελός ο Λάμπρος Παναγιώτου, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα 4% και σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, αυτός ο νεαρός εδώ, ο ηγέτης της Κουμουνδούρου, έχει γίνει ανάρπαστος, καθώς δεν έπεφτε καρφίτσα μέσα στο γραφείο, μέσα στο γραφείο που γίνονται οι συνεντεύξεις, καθώς όλοι ήθελαν να έχουν μια κουβέντα τον Αλέξη Τσίπρα. Ήρθε χαμογελαστός στην Κουμουνδούρου, είπε χαρακτηριστικά ότι σας είπα τα καλύτερα γκολ μπαίνουν στο δεύτερο ημίχρονο. Προφανώς είδε και τον αγώνα χθες της Ρεάλ με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Και ναι. Εντάξει, πάντως, Λαύρο, να σου πω όμως κάτι. Πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ πριν από τις εκλογές. Ναι, κατάλαβα. Άκουσε με ένα λεπτό να σου πω. Πριν από τις εκλογές, πολλά στελέχη. Δεν σε ενθουσίασα καθόλου. Έλεγαν το εξής, ότι θα μπορέσει να καλύψει ο ΣΥΡΙΖΑ το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας και της Ελιάς μαζί. Αυτό δεν έγινε σήμερα. Έχεις δίκιο σε αυτό. Πρόσεχε όμως, Βασίλη. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τι κάνανε, χαίρονται για την νίκη του σήμερα, όμως λένε ότι εμείς το αυτοδιοικητικό δεν ήταν και το φόρτε μας, οπότε ουδέποτε ο ΣΥΡΙΖΑ στην τοπική αυτοδιοίκηση ήταν αυτός που ερχόταν πρώτη ή δεύτερη δύναμη. Άρα λοιπόν εμείς, εφόσον είμαστε στο μεγαλύτερο δήμο της χώρας και τον διεκδικούμε, άλλο αν τον χάσαμε ή όχι, αλλά η φωνή μας εστάλθηκε πάρα πολύ μακριά και στην περιφέρεια Αττικής, εξίσου εκεί που είναι 2,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι, διεκδικούμε με αξιώσεις και τσακίζουμε εντός ή εκτός εγωγικών τον Σγουρό, ο οποίος είναι μέσα στα πράγματα, τότε καταλαβαίνετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στέλνει ένα μήνυμα ότι πλέον δεν είναι μόνο αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά βλέπει και το πρωθυπουργικό κουστούμι ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και οι υπόλοιποι βουλευτές βλέπουν πλέον το υπουργιλίκι, δηλαδή σε επόμενες εκλογές. Να πω αυτό που είπες εσύ, ότι το συντομότερο δυνατό θα έχουμε εκλογές, γιατί δεν ζήτησε αύριο εκλογές ο Αλέξης Τσίπρας, ναι. Γιατί έχουμε μπροστά μας μια Προεδρία της Δημοκρατίας. Βλέπουμε ένα Φώτη Κουβέλη, ο οποίος δεν τα πήγε καθόλου καλά. Δεν ξέρω αν ανοίγει το θέμα της Προεδρίας για το Φώτη Κουβέλη, γιατί είπε ότι εγώ δεν με ενδιαφέρει η Προεδρία, αλλά τα πράγματα, τα δεδομένα από αύριο αλλάζουν. Θα εκτιμήσει η Νέα Δημοκρατία τα δεδομένα και θα δει αν μπορέσει να συνεχίσει με αυτό το μείον 3 που έχει. Πάντως, ο Σαμαράς έστειλε μήνυμα ότι δεν υπάρχει αλλαγή πολιτικού σκηνικού. Ο Τσίπρας την προηγούμενη εβδομάδα μίλησε για αλλαγή σκηνικού στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σκεφτείτε τι θα πει αύριο. Το είπε κιόλα σήμερα ότι το συντομότερο δυνατόν περιμένει την Προεδρία της Δημοκρατίας. Θα περιμένει στη γωνία και από εδώ και πέρα στη Βουλή θα είναι αντιπαράθεση, όπου εκεί, αν η Νέα Δημοκρατία, αν η κυβέρνηση και η συγκυβέρνηση τολμήσουν να φέρουν νέα μέτρα, τότε θα βγουν στα κάγκελα, καταλαβαίνεις, και θα ζητήσουν εκλογές. Οπότε από εδώ και πέρα θα είναι δύσκολα και για τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά και για την αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία θα πρέπει πλέον να οριμάσει και να μην βγαίνει με 2 και 3 φωνές, αλλά θα πρέπει να βγαίνει νέα. Να σου πω το τελευταίο αυτό. Ναι. Ποιος ήταν εδώ το απόγευμα, ξέρεις? Για πες, τώρα πες, Λαύρο. Ο Βαρουφάκης. Καλά. Γιατί να μην είναι εκεί ο Βαρουφάκης? Εγώ δεν θα ερμηνεύσω γιατί είναι. Σας είπα ότι είναι εδώ. Από εκεί και πέρα σας αφήνω στο πάνελ να ερμηνεύσετε. Όχι. Τα, λένε τα, λέω, για την κυρία τα νέα Δούρου πρόσωπα της οικονομίας, τα οποία προσπαθούν να μας βγάλουν από την κρίση. Ναι. Για τη Δούρου τώρα έχεις να μας πεις κάτι. Για τη Δούρου έχεις να μας πεις κάτι. Τίποτα. Περιμένουμε. Είναι θρίλερ, όπως το είπες, Βασίλη. Δηλαδή μπορεί να έχουμε και αλλαγή, μπορεί να συνεχίσει. Πάντως δεν ξέρω τι ενημέρωση έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς, για να βγει να κάνει ο Τσίπρας δηλώσει για την περιφέρεια ότι νικήσαμε και στείλαμε το μήνυμα ανά την Ευρώπη. Άρα λοιπόν, κάτι ξέρουν παραπάνω από εμάς. Άκου το αποτέλεσμα. Δούρου, από ότι ας λεωφορήσει που ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίζει. Άκου το αποτέλεσμα λοιπόν, Λάμπρο. Στο 45,2% της ενσωμάτωσης, η κυρία Δούρου προηγείται με 50,4% και ο κύριος Γουρός ακολουθεί με 49,6%. Είναι θρίλερ. Είναι θρίλερ, αλλά φαίνεται ότι έχει 2.000 ψήφους, αυτό μπορεί να ανατραπεί, μπορεί να συνεχιστεί. Ναι, είναι γύρω στις 4.000. Αλλά όσο περνάει η ώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, λένε ότι θα ανεβαίνει. Θα ανεβαίνει. Όσο περνάει η ώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, εκτιμούν, γιατί η νεολαία τους ξυπνάει και λιγάκι αργότερα. είναι ώρα αριστεράς. Δηλαδή, καταγράφει την ώρα Πασόκ, ξυπνάει και λίγο αργότερα η νεολαία. Άρα λοιπόν πιστεύει ότι η ψαλίδα θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο και μπορεί να μην είναι 3,2 μονάδες, μπορεί να πάμε και 4. Και αν πάμε και 5, τότε ουέ και αλίμονο από αύριο θα έχουμε άλλες εξελίξεις. Εσύ λες τώρα τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία βλέπω 3,2. Από 4 και πάνω. Τα πράγματα αρχίζουν δύσκολα. Ναι, για τις ευρωεκλογές, αυτό λέω. Κάτσε να δούμε. Έστω και αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διεκδικεί στην περιφέρεια της 13 περιφέρειας. Θα δούμε τώρα την κάρτα με την περιφέρεια. Έτσι, εκεί να πάρει μερικές περιφέρειες. Ναι, για να δούμε. Για να δούμε την κάρτα τη συγκεντρωτική, για να σου πω τώρα.
Και ο Βενιζέλος σώθηκε απόψε, μην το πει πουθενά. Λοιπόν, εδώ είδαμε λοιπόν την περιφέρεια Αττικής, θα δούμε την επικράτεια. Για να σου πω, Λάμπρο, αυτή τη στιγμή, πρόσεξε, στο 47,3% στην επικράτεια, σου λέω τώρα, στις ευρωεκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει το 26,5%, η Νέα Δημοκρατία το 23,2%, δηλαδή είναι μια διαφορά 3,3%, η Χρυσή Αυγή 9,4%, η Ελιά στο 8%, το Ποτάμι στο 6,6%, το ΚΚΕ στο 6% και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες στο 3,4%. Να συμπληρώσω κάτι εδώ, Βασίλη, που το ξέχασα, με συγχωρείς κιόλας. Ότι εδώ στην Κουμουρδούρα έχουν κάνει τους υπολογισμούς. Μάλιστα, ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για 160 έδρες. Δηλαδή, βάζει και την πρίκα. Όχι. Λάμπρο. Το 50 έδρες. 130 έδρες. 130. Βασίλη, δηλώσει του Τσίπρα, λέω. Οι δηλώσει που έκανε ο Τσίπρα. 130 είναι. Συγγνώμη, 130 είναι 69 Νέα Δημοκρατία. 130. Και 69 Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν, σου λέω ο Τσίπρα ότι εμεί είμαστε πρώτη δύναμη. Αύριο θα γινόταν εκλογέ. Είμαστε πρώτο κόμμα. Άρα λοιπόν, ζητάει. Προσφυγή στη λαϊκή ετοιμιγωρία. Να σου πω, για ρώτησε τον κύριο Τσίπρα τώρα που θα βγει. Να σου πω, για ρώτησε τον κύριο Τσίπρα τώρα που θα βγει, όπως λέγανε διάφορα. Ορίστε. Λέω, ρώτησε, έτσι το λέω, έτσι, δεν το λέω για να πας. Λέμε τώρα, ας ρωτήσουμε τον κύριο Τσίπρα, λέω, από τους 103... Από τους... Λέω, μην ήρθε, ναι. Λέω, μην ήρθε πίσω μου, λέω. Από τους 100... πίσω Αλέξη Τσίπρα, μην έχει 130, ας υποθέσουμε ότι έχει 130 έδρες, λοιπόν. Για να σχηματίσει μια κυβέρνηση χρειάζεται 151. Ναι. Πού θα τις βρει τις 21 Θα σου πω εγώ που είναι 21. Πάμε. Από το διάβολο. Είπε θα συμμαχίσει με το διάβολο. Να 21, 21 βουλευτές. Ναι. Έτσι δεν είπε. Ναι. Θα συμμαχίσω και με το διάβολο για να φύγει αυτή η κυβέρνηση. 21 βουλευτές από το διάβολο λοιπόν. Ρωτήστε τον Άγιο Πέτρο πού θα έρθουνε. Πες τώρα. Θα τους με 69. Πες τώρα. Πού. Δεν μπορεί να κρατηθεί πουθενά. Πού θα τους βρει. Πού Λάμπρο. Πες το. Από το διάβολο είπε. Εσύ τι λες. Τώρα ετοιμάρ δεν έχει. Ανεξάρτητοι Έλληνες. Ναι. Βέβαια εδώ το χάσμα είναι μεγάλο στα εθνικά θέματα. Δεν μπορεί να βρεθεί λύση εκεί. Θα δούμε. Έγιναν εκλογές αύριο και πήρε ο Τσίπρας που λέει 130. Όχι. 130 Τάξη, δεν πήρε. Όχι. Περιμένετε. Κουβέντα κάνουμε. Περιμένετε. Να δούμε πρώτα τη Ρόδο και το πείδημα και μετά να μιλήσουμε. Σωστό. Επ' αυτού. Πάντως ο Σαμαράς δεν βλέπει ανατροπή πολιτικού σκηνικού. Ο Βενιζέλος είναι χαρούμενος. Μόνο η Δημάρχη εξαφανίστηκε. Γιατί η Δημάρχη έγινε αυτές τις εκλογές. Μου θυμίζει τον ασχηματισμό που είχε κάνει ο Παπανδρέου και άλλαξε μόνο την Παντζελή. Τότε. Πάντως ο κύριος Παπανδρέου μίλησε σήμερα, αυτό που ήξερα και πριν. Όλα τα θυμάμαι. Για το Πασόκ, Λάμπρο. Έχουν μείνει ελέφαντα. Ναι, όντως. Λοιπόν, ναι, το τότε Πασόκ. Εμείς, Λάμπρο, να ξέρεις ότι βλέπουμε εδώ. Πάντως είναι αξιοσημείωτο. Πανηγυρίζουν το 8%, φανταστείτε. Θυμάστε κάποτε το 44-45 λέγοντας και πήρουν 8% και πανηγυρίζουν. Είναι. Είναι γι' αυτό άποψη. Τώρα βγάζουμε το κεφάλι μας από το νερό, είπε ο κύριος Βενιζέλος. Λάμπρο. Ναι, να πάρουν και μάσκα οξυγόνου. Λοιπόν, να σε αφήσουμε να πάρεις μια ανάσα, Λάμπρο. Θα είμαστε σε επαφή συνεχώς όταν βγει ο κύριος Τσίπρας. Μην χάσετε τον Τσίπρα, θα φύγει. Ένα πλάνο είναι. Κανονίστε. Να σου πω. Τον επόμενο πρωθυπουργό, έλα, στιεύομαι. Θα τον πλησιάσει. Θα τον πλησιάσει. Θα τον πλησιάσει. Τον επόμενο πρωθυπουργό, το πλάνο, ε. Θα τον πλησιάσει τώρα. Γιατί το φοβάμαι. Όχι, ρωτάω. Έχω πλησιάσει άλλους κι άλλους. Αγρίμια, τον Τσίπρα δεν πλησιάζω. Γεια, σταμάτα. Πήγαινε και στην πόρτα. Ούτως ή άλλως είναι κουρασμένος, είναι αργά. Ναι. Ούτως ή άλλως είναι κουρασμένος, είναι αργά. Πιστεύω και από την Κουμουνδούρα μας δεν θα κάνει δηλώσεις. Ήδη έκανε πάνω τέτοιο απολογισμό του εκλογικού αποτελέσματος. Έστειλε και το μήνυμα που ήθελε να στείλει ως σωματική αντιπολίτευση. Από εκεί και πέρα φαντάζομαι τώρα θα πάει να ξεκουραστεί και θα κοιμηθεί τουλάχιστον ήσυχα απόψε. Έστω κι αν. Γιατί πριν από λίγο μίλησε και με τον Ζήκο Σταντοπούλο, η οποία έφυγε πριν από 5 λεπτά. Μου είπε χαρακτηριστικά και βέβαια και είμαι χαρούμενη, έστω και αν προσπαθούν κάποιοι να παρουσιάσουν το άσπρο μαύρο. Να σου πω, Λαμπρό, πότε λένε ότι θα κάνει. Μαύρο άσπρο. Πότε λένε θα κάνει, ναι, δήλωση η κυρία Δούρου. Έκανε ο Τσίπρας για την κυρία. Δεν ξέρω πότε θα πάει αργά. Είχαμε κάποια στιγμή, μας είπαν από την Κουμουνδούρα ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα πήγαινε και στο περίπτερο του Γαβρίλη Σακελαρίδη. Ακόμη είναι εδώ. Μιλάει στα ξένα δημοσιογραφικά πρακτορία. Κατέβηκαν κάτω οι Έλληνες δημοσιογράφοι, οι κάμεραμαν, οι συνάδελφοι και οι ηχολήπτες και άφησαν χώρο στους ξένους ρεπόρτερ. Όπως καταλαβαίνετε, εδώ υπήρχε και το Ισπανικό κανάλι, υπάρχει και το Γερμανικό και το Ολλανδικό που είχε δύο Πέτρος Σκουλούδης και το Γαλλικό. Υπάρχει βέβαια αυτή, ξέρετε, όλη η Ευρώπη κοιτάζεται από τη λέμε της Ελλάδας. Αυτό βλέπει και ο Τσίπρας, ότι εμείς στείλαμε το μήνυμά μας ότι θα πάμε αριστερά. Τώρα, κατά πόσο
θα πάει αριστερά ολόκληρη η Ευρώπη, είναι λίγο δύσκολο. Βλέπουμε να δούμε και τους ευρωσκεπτικιστές. Πάντως είναι θετικά τα μηνύματα από ό,τι άκουσε που λέγανε στην αδερφή του και από την Ιταλία. Το είπα χαρακτηριστικά ότι πήγε καλά το αριστερό κόμμα. Να δούμε αύριο, μην λέμε πολλά, δεν ξέρω. Λοιπόν, σε αφήνουμε προς το παρόν, Λάμπρο. Θα επιστρέψουμε σε σένα να δούμε το πλάνο με τον κύριο Τσίπρα να φεύγει και εκεί την προσπάθεια. Να σα πω κάτι, και με το 4% εμείς στην Κουμουνδούρου περνάγαμε καλά. Και με το 27 περνάμε. Ένα ποτάκι μας κέρναγαν και τότε, ένα ποτάκι μας κέρναζαν και τώρα. Νεράκι άφθονο, τι να κάνουμε, λιτότητα εδώ. Πάμε αριστερά εδώ στην Κουμουρδούρου. Μπορώ να πω τουλάχιστον, διψάσαμε το μεσημέρι, αλλά μας έδωσαν νερό, δεν ήταν γλυφό το νερό. Να είστε καλά. Τα ξαναλέμε, μην χάσετε τον Τσίπρα, είπα και πάλι. Έγινε. Γεια σου, Λάμπρο, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να συνεχίσουμε λίγο. Πού είμαστε, στη Β' Θεσσαλονίκη. Να μας πεις. Βρήκαμε τις εκλογικές περιφέρειες για τις ευρωεκλογές που έχουν μικρή διαφορά έως 1%. Ωραία. Η διαφορά για πες μας, λοιπόν, πού είμαστε τώρα. Β' Θεσσαλονίκη με 48,9%. Συμμετοχή 68,8%. Άκρα Λευκά 3,5%. Νέα Δημοκρατία 22,8%. ΣΥΡΙΖΑ 22,7%. Ναι. Λαϊκός Συνδυασμός Χρυσή Αυγή 11,9, το Ποτάμι 7,2, Ελιά Δημοκρατική Παράταξη 6,4, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 5,8, Ανεξάρτητοι Έλληνες 4,3. Μετά είναι Κυκλάδων. Ναι. Με 67,7% η ενσωμάτωση, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 26,4, το ΣΥΡΙΖΑ 26,1. 0,3 διαφορά. Θες πρωτείας. Ναι. Με ενσωμάτωση 57,1, ΣΥΡΙΖΑ 27,2, Νέα Δημοκρατία 26,7. Μετά είναι εδώ Δεκανήσου. Για να δούμε στα Δεκάνησα. Είναι η ενσωμάτωση στο 43,6, ΣΥΡΙΖΑ 26,1, Νέα Δημοκρατία 25,6. Αλφα Πειραιώς. 53,2 ενσωμάτωση, ΣΥΡΙΖΑ 25,6, Νέα Δημοκρατία 24,7. Και Τηλοκαρνανίας. Με ενσωμάτωση 44%, ΣΥΡΙΖΑ 26,2, Νέα Δημοκρατία 25,4. Αυτά είναι με τα έως 1% η ενσωμάτωση. Μάλιστα. Στο Δήμο της Αθήνας τι γίνεται, τι εικόνα έχουμε τώρα, πού έχουμε φτάσει. Δήμο... Να πούμε λίγο τη διαφορά στο Δήμο της Αθήνας. Της Αθήνας, είμαστε στο 48,6%. Στη μέση περίπου, έτσι. Και βλέπουμε ότι ο κύριος Καμίνης έχει... 51,7 και ο κύριος Σακελαρίδης 48,3. Μάλιστα. Στην Αττική που επίσης εξάγεται... Δεν έχει, εγώ πάντως έχω παρατηρήσει ότι η κυρία Βούρου με τον κύριο Σγουρό, η διαφορά τους δεν έχει πάει πάνω από τη μισή μονάδα μέχρι τώρα. 10,4 νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη διαφορά που έχουμε δει τις τελευταίες 2-3 ώρες. Ναι. Σίγουρα. Ναι, ναι. Μην πω και παραπάνω, έτσι. Ναι. Και είμαστε στο 45,9, έτσι. Πλησιάζουμε και εδώ, στη μέση της διαδρομής. Θα πάει πολύ μακριά η ιστορία αυτή. Έτσι. Δεν βλέπω να κάνουν δηλώσεις σήμερα η κυρία Δούρου και ο κύριος Γκουρός, έτσι. Θα ξενυχτήσουν σίγουρα. Κανείς δεν θα κοιμηθεί στα δύο επιτελεία. Μπορούμε να δούμε πάλι, αν θέλετε, τις μικρές διαφορές στα ντέρμπι ουσιαστικά στους δήμους. Βέβαια. Πληθυσμιακά θα το δούμε. Πληθυσμιακά, ναι. Ωραία. Μισό λεπτό. Στις Σέρες. Ναι. Με ενσωμάτωση 73,9 Φωτιάδη Στέφανος. Ανά ο κύριος Τσίπρας. Πάμε στον Λάμπρο Παναγιώτου. Δεν τον βλέπω τον Λάμπρο δίπλα όμως εκεί να τον ακολουθεί που μας είπε ότι θα πήγε να του μιλήσει. Δεν πήγε ο Λάμπρος. Λάμπρο, μας έλεγες θα πάω στον Τσίπρα, δεν πήγες όμως. Δεν τον φοβάμαι, δεν τον φοβάμαι. Στη γωνίτσα έκατσες. Μας ακούς, Λάμπρο? Δεν ξέρω, μπορεί να μας ακούει ο Λάμπρος. Λάμπρο, μας ακούς? Είδαμε τον κύριο Τσίπρα να ακούω. Ακούω. Ναι. Ακούω. Έφυγε ο Λέξης Τσίπρας. Ναι, εσένα δεν σε είδαμε να πας εκεί όμως. Μια κυρία την οποία γνώριζε. Ναι. Ορίστε. Δεν σε είδαμε να πας κοντά όμως, λέω που μας έλεγες, θα πάω, δεν ναι, πήγες. Πήγε μια κυρία, με πρόλαβε, δεν πήγα εγώ, και του είπα, Αλέξη, ήρθα για να ψηφίσω. Ήρθα για να ψηφίσω, μάλιστα την γνώριζε ο πρόεδρος, πρέπει να είναι φίλη του, πήγε, τον αγκάλεσε, τον φίλησε και στη συνέχεια πρέπει να τον πήρε από πίσω.
Φαντάζομαι πρέπει να τον γνώριζε η. Α, είμαι εκτός πλάνου. Ναι, λέει ναι. Ο κάμερα μόνο δικός μας. Χάνομαι εγώ, να σου πω κάτι. Χάνω την εικόνα μου και χάνω και τα γεγονότα. Δηλαδή, αδιαφορώ για την εικόνα μου. Αυτό που ενδιαφέρει εμένα είναι το τελευταίο πλάνο με τον Αλέξη Τσίπρα. Ποιο νοιάζεται τώρα για το Λάμπρο Παναγιώτη αυτή την ώρα. Λοιπόν, από την Κουμουνδούρου τελειώνουμε. Έφυγε ο Αλέξη Τσίπρα. Είχε ένα καλισμό με την κυρία. Τον χαιρέτησε, του είπε ήρθα για να ψηφίσω. Αυτά είναι τα νέα λοιπόν από την Κουμουνδούρου. Αύριο θα είναι μια άλλη μέρα. Αύριο θα δούμε το αποτέλεσμα με μια δεύτερη ματιά. Μια δεύτερη ματιά θα πρέπει να το ερμηνεύσουμε όλοι, τόσο ο πολιτικός κόσμος όσο και οι ψηφοφόροι, για να δούμε πώς θα ξεκινήσει η Ελλάδα την επόμενη μέρα και να δούμε τι μέρα ξημέρωσε για όλους τους Έλληνες. Άντε Λάμπρο, να πας και σε ένα ξεκουραστείς. Πάντως να πω και κάτι ότι... Ναι. Πες το. Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ. Είστε πολύ γενναιόδοροι, ευχαριστώ πολύ που θυμηθήκατε. Ευχαριστώ για την αγάπη μου, καλό βράδυ, να είστε καλά. Όχι, πες αυτό που είναι. Πες το τελευταίο πριν φύγεις, πες το τελευταίο και φύγε. Τίποτα, το ξέχασα. Εντάξει. Το ξέχασα. Είναι αυτή η ιστορία του, να σου πω κάτι, είναι αυτή η ιστορία του Γιώργου Καρατζαφέρη, το 2-7, 2-5, 2-8, αυτό πονάει περισσότερο από όλα φαντάζομαι. Γιατί δεν μπαίνω με το ένα πόδι. Είναι αυτός που και ο Παναγιώτης Καμένος εκεί ασθμένοντας, όπως μου είπε, στο 3 και κάτι. Αλλά είπαμε 3 και κάτι έχει ελπίδες. Το 2,7 είναι ακόμη πιο δύσκολο. Okay. Οπότε φτάνεις στην πηγή και δεν πίνεις νερό. Θα μου πεις, και εγώ μια ζωή στην πηγή είμαι. Νερό δεν πίνεις. Γεια σου Λάμπρο. Γεια σου Λάμπρο, καλό βράδυ. Στην Κουμουνδούρου κλείνουν τα φώτα. Μπάτσι, στάτε μην μπαίνε. Γεια σου Λάμπρο μου, γεια σου Λάμπρο. Λοιπόν, εξαιρετικός συνάδελφος ο Λάμπρος Παναγιώτου, με καταπληκτικό χιούμορ και με πολιτική άποψη όμως. Και πολιτική άποψη, ναι. Και με χιούμορ πολλές φορές που τσακίζει κόκαλα, έτσι. Είναι εξαιρετικός. Λοιπόν, πού είμαστε τώρα, στην επικράτεια, βλέπουμε επικράτεια. Α, για ευρωεκλογές. Άνοιξε λίγο η διαφορά, 0,1, έτσι. 26,5 ΣΥΡΙΖΑ, 23,1 η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή η διαφορά τώρα είναι στο 3,4. Έτσι, πάμε για 3,5 σιγά σιγά. Να δούμε, 3,7 θέλω να... Ανοίγει, όχι, 3,9 αν δεν κάνω λάθος, ήταν η πρώτη εκτίμηση που έδωσε το... που δώσανε από το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι, γύρω στις 10, για τις ευρωεκλογές. Είναι έτσι. Θυμάμαι τη διαφορά. Ναι, ήταν 3,9 για τελικό αποτέλεσμα. Τώρα είμαστε 3,4, βλέπουμε ότι έχει μια... ανεβαίνει λίγο η διαφορά, θα δούμε μέχρι πού θα κάτσει η πύλια, γιατί έχουμε ακόμα άλλο τόσο, έτσι, και λίγο μπορούμε ακόμα. Να δούμε τους χάρτες. Βεβαίως. Αυτός είναι ο χάρτης ευρωεκλογών με εκλογική περιφέρεια. Mm-hmm. Μάλιστα. Και μπορούμε να το δείξουμε ώστε να συγκριθεί και με τον άλλον που θα ακολουθήσει από τον Γιώργο. Ωραία. Και με περιφέρειες όπως ήταν στις δημοτικές περιφερειακές. Μάλιστα. Για να μπορέσει... Και ο άλλος χάρτης... Εδώ είναι το ευρωεκλογών και εδώ είναι των περιφερειακών, των αυτοδιοικητικών. Προς παρόν βλέπουμε δύο περιφέρειες ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Είναι τρεις ανεξάρτητες, τέσσερις οι... Είναι τρεις, είναι Δυτικής Ελλάδος, τέσσερις. Και την Κρήτη Μακεδονίας. Ναι, και την Κρήτη Μακεδονίας. Και οι υπόλοιπες είναι στην Νέα Δημοκρατία, έτσι. Λοιπόν. Μάλιστα. Ωραία. Είχαμε μείνει στα... Θα ήθελα, αν μπορείς, να δούμε κάποιους δήμους, όπως για παράδειγμα του Ελληνικού. Ναι, βεβαίως. Και μετά να πάμε και λίγο στη Λίμνο, για να δούμε και, ξέρεις, και με το σεισμό και τα λοιπά, ναι, και ένα ενδιαφέρον εκεί να δούμε. Στο λοιπόν, Δήμο Ελληνικού... Ο κύριος Κωνσταντάτος βλέπουμε να παίρνει το Δήμο και ο κύριος Κορτζίδης να χάνει. Ο κύριος Κωνσταντάτος στο πρώτο γύρο είχε 43,7, ενώ ο κύριος Κορτζίδης 33,5. Μείωσε τη διαφορά ο κύριος Κορτζίδης, αλλά φαίνεται να μην μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι υπέρ του. Mm-hmm. Δύσκολα. Ο κύριος Κωνσταντάτος προερχόμενος από την κεντρο αριστερά. Mm-hmm. Ο κύριος Κορτζίδης από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα θέλετε να δείτε κάποιο άλλο... Να πάμε λίγο εδώ και στο τέρμπι της γειτονιάς, που έχει ενδιαφέρον, εδώ στην Κηφισιά. Με ενσωμάτωση λοιπόν, το 55,5. Ναι. Θωμάκος Γιώργος 51,4. Και Χιωτάκης Νικόλαος 48,6. Εδώ μπορούμε να δούμε και τη διαφορά σε ψηφούς. Βεβαίως. Για να δούμε, γιατί και αυτό έχει ενδιαφέρον, για να καταλάβουμε τώρα σε πιο μικρό δήμο και όχι βέβαια στην περιφέρεια που είδαμε ότι η διαφορά είναι 4.000 λοιπόν, ψήφοι. Με την ενσωμάτωση στο 55,46, ναι, η ψήφη για τον κύριο Θωμάκο Γιώργο είναι 9.180. 9.180. Ναι. Και Χιωτάκης Νικόλαος 8.684 ψήφοι. Μάλιστα. 500 ψήφοι είναι.
Ναι. Άρα. Δέρμπι ακόμα. Στο 50, ακόμα με τσομάτο στο 55,46. Έτσι, και 500 ψήφοι. Δεν ξέρω με ποια εκλογικά τμήματα έχουν καταμετρηθεί. Αν είναι η Ερυθρέα μέσα, αν είναι η Κηφισιά, αν έχει πάει στην Εκάλη. Που έχουν πέσει μέσα στη δεξαμενή αυτή. Άρα θα περιμένουμε κι άλλο. Έτσι, μιλάμε για 500 σταυρούς. Δεν είναι μεγάλο νούμερο. Έτσι. Αν μπορούμε να αναλύσουμε και στο Δήμο. Από ό,τι βλέπω, ο Δήμος Κηφισιάς, ναι, χωρίζεται στην Εκάλη, στην Κηφισιά και στη Νέα Ερυθρέα. Ακριβώς. Ο κύριος Θωμάκος στην Εκάλη, στον Β' γύρο, έχει 555 ψήφους. Ναι. Ενώ ο κύριος Χιωτάκης 587 ψήφους. Απόλυτο ντέρμπι και έτσι. Μιλάμε για 25 ναι, ψήφους, 20-30 ψήφους διαφορά. Ναι. Στην Κηφισιά, ο κύριος Θωμάκος 6.064 ψήφους. Ναι. Ενώ ο κύριος Χιωτάκης 5.519. Η Κηφισιά κάνει διαφορά προς το παρόν. Ουσιαστικά ναι. Γιατί είναι η μεγαλύτερη διαφορά στους ψήφους. Και αν δούμε και την Ερυθρέα, νομίζω ότι θα είναι Ερυθρέα, ο ισοπαλία. Κύριος Θωμάκος 2.561. 2.561 ο κύριος Θωμάκος, ναι. Και στην Ερυθρέα ο κύριος Χιωτάκης 2.578 ναι, ψήφους. Πάω, είναι είναι η μεγαλύτερη διαφορά είναι στην Κηφισιά προς το η παρόν. Η Κηφισιά κάνει τη διαφορά στο Δήμο της Κηφισιάς. Ναι. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν. Η ανάλυση έτσι όπως. Όπως την είπαμε, ναι, και είναι σε ποσοστά ναι, εδώ, σε ε. Ποσοστά. Σε ποσοστά. Μάλιστα. Βλέπουμε τα ποσοστά στην Εκάλη, στην Κηφισιά και στην Νέα Ερυθρέα, έτσι. Ποιος, εδώ είναι ποιος προηγείται, ναι. Σωστά, ναι. Ωραία. Να πάμε λίγο τώρα να γυρίσουμε στα ντέρμπι. Ναι, βεβαίως. Α, νόμιζα στη Λίμνο, ναι, έχεις ανέξει ναι, να μας πεις, να μας δεις τη Λίμνο. Πες μας, Αγγελική, για τη Λίμνο. Για να δούμε τι θα βρούμε. Δεν έχουμε ακόμα. Α, όχι, συγγνώμη. Δεν έχουμε ακόμα. Δεν έχουμε, δεν έχουμε βγάλει ακόμα. Εντάξει. Α, μέχρι να το δείτε, βλέπουμε εμείς η μακροδόμη της Φθιώτιδας. Ο κ. Παπαευθυμίου Ευθύμιος, 51,8. Και ο κ. Τζιβελέκας Νικόλαος, 48,2. Εδώ είναι ανατροπή, έτσι. Ναι, ναι. Ο κ. Τζιβελέκας στο πρώτο γύρο είχε συμπληρώσει 41,6 και, στο... και ο κ. Παπαευθυμίου 40,9. Θα δούμε λίγο τα ντέρμπι. Πάμε στα ντέρμπι. Με την ενσωμάτωση αυτή τη στιγμή. Στο Κορτελιό Ευόσμου με ενσωμάτωση 41,7. Σούλας Πέτρος 50,2. Λαφαζανίδης Ευστάθιος 49,8. Ναι. Έχουμε μετά στις Σέρες. Σέρες θα πάμε τώρα. Ναι. Mm-hmm. Για να δούμε στις Σέρες. Πάμε πρώτα στην Ξάνθη. Πάμε στην Ξάνθη. Θα πάμε ρωτές Σέρες. Ωραία. Με 30,5 ενσωμάτωση Πούλιος Χρήστος 50,7, Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος 49,3. Να πάμε μετά στο Δήμο Ρεθύμνης. Α, για πάμε στο Ρέθυμνο, ναι. Όπου έχουμε 37,9 ενσωμάτωση. Μαρινάκης Γιώργιος 50,8, Νίνος Θεόδωρος 49,2. Εδώ και εδώ θα είναι πολύ μικρή διαφορά στις σταυρούς, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Μπορούμε να το δούμε, αν θέλετε. Αν μπορούμε να το δούμε, ναι. Νομίζω ότι θα είναι πάνω από... Πώς είναι εδώ, για να δούμε. Λοιπόν, ο κύριος Μαρινάκης Γιώργιος έχει 3.645 ψήφους. Ναι. Η ενσωμάτωση αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 37,89. Ναι. Και ο κύριος Νίνος Θεόδωρος έχει 3.534 ψήφους. Εντάξει, εδώ μιλάμε η διαφορά, παιδιά, είναι 90 σταυρί. 90 σταυρί. Το 0,8 δηλαδή. Είναι 90 σταυρί. Εύκολα με ένα εκλογικό τμήμα δηλαδή που είναι σε περιοχή που στηρίζει τον κύριο Νίνο, για παράδειγμα, μπορεί να ανατραπεί. Με ένα εκλογικό τμήμα ακόμα, έτσι. Άρα και εδώ θα περιμένουμε πάρα πολύ. Σε όλα αυτά θα περιμένουμε πολύ. Ναι. Γιατί η σταυρή είναι πολύ... Η διαφορά, μάλλον. Η διαφορά είναι πολύ μικρή. Πολύ μικρή, και... πάρα πολύ μικρή. Μπορούμε να πάμε στην Κέρκυρα. Βεβαίως. Για να δούμε. Στην Κέρκυρα, με 57% ενσωμάτωση, Νικολούζος Κωνσταντίνος 58,7, Ιδρέου Μερόπης... Προερχόμενος από το ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Νικολούζος. Ναι, 41,3.
Και από τη Νέα Δημοκρατία, η κυρία Ιδρέου. Μάλιστα. Επίσης, μια κάρτα που είδαμε πριν, στους Αγίους Αναργύρους έχουμε... Καλά εδώ. Ντέρμπι, με 46,4 ενσωμάτωση, Κομματάς Γεώργιος 50%, Σαράντης Νικόλαος 50%. Ωραία. Να δούμε... Αλλά πιθανά ντέρμπι. Μπορούμε να δούμε τη Λάρισα, να πάμε στη Λάρισα. Στο Δήμο Λαρισαίων, με 38,7 ενσωμάτωση, Καλογιάννης Απόστολος 53,7, Καραλαγιώτου Ειρήνη 46,3. Επίσης έχουμε στην Αίγινα ντέρμπι. Στην Αίγινα. Με ενσωμάτωση αυτή τη στιγμή στο 96,6 Κουκούλης Παναγιώτης 50,3. Μούρτζης Δημήτριος 49,7. Στο Δήμο Αμφιλοχίας στην Ετωλοκαρνανία ενσωμάτωση 44,6. Κιμήσης Απόστολος 50,7. Πρεβεζιανός Ιωάννης 49,3. Πάμε στη Ρόδο. Βεβαίως. Στο Δήμο Ρόδου 30,9 η ενσωμάτωση. Χατζηδιάκος Φώτιος 53,6. Καρίκης Ευστράτιος 46,4. Μάλιστα. Στην Ιθάκη επίσης με την ενσωμάτωση 72,7. Λιβιτσάνης Αθανάσιος 50,4. Τσανίτσας Διονύσιος 49,6. Στα Τρίκαλα. Βεβαίως, να δούμε και τα Τρίκαλα. Στο Δήμο Τρικαίων, 46,6. Παπαστεργίου Δημήτριος, 52,7. Λάπας Χρήστος, 47,8. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ προτείνω να δούμε λίγο την περιφέρεια Αττικής πάλι, μια τελευταία φορά. Να την κάνουμε λίγο πιο αναλυτική, ακόμη και σε ψήφους. Να δούμε τη διαφορά και σε ψήφους δηλαδή. Νομίζω ότι μπορεί να έχουν ξεπεράσει τους 5.000 η διαφορά. Φαίνεται να γέρνει η περιφέρεια προς την κυρία Δούρου. Ψήφι είναι 36,8%. Πώς είναι? Η ψήφι είναι 362.228. 362.228. Για την κυρία Δούρου. Σωστά. Ναι. Και για τον κύριο Σγουρό είναι 356.221. Άρα η διαφορά είναι... Και η ενσωμάτωση είναι 46,83. Μάλιστα. Έχει ένα προβάδισμα η κυρία Δούρου. Φαίνεται να είναι κοντά στην περιφέρεια. Θα κάνουμε βέβαια ακόμα υπομονή. Ενδεχομένως κάτι να ήξεραν στο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας. Και ο κύριος Τσίπρας αποχώρησε. Ότι ήταν μια μεγάλη ανατροπή. Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι κάπου εδώ μπορούμε να τελειώσουμε. Να τελειώσουμε, Βασίλη. 6.000 ψήφους η διαφορά. 6.000. 6.000. Έχει μεγαλώσει. Είχαμε ξεκινήσει από τους 2.700, πήγαμε στους 3.500, φτάσαμε στους 4.000, τώρα είμαστε στους 6.000, έτσι. Άρα φαίνεται ότι υπάρχει ένα προβάδισμα στην κυρία Δούρου. Λοιπόν, Γιώργο Αγγελική, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Από τη Singular Logic. Και στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Πολύτιμη βοήθεια, δεν το συζητώ. Και συνεργασία άψογη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Και από μέρους μας, αμοιβαία. Να είστε καλά. Εσείς θα παραμείνετε εδώ στη Ζούγκλα, στο zoogla.gr. Θα έχετε δυνατότητα να παρακολουθήσετε όλα τα αποτελέσματα σε live χρόνο. Έτσι, θα δίνουμε κάρτες συνέχεια, παιδιά, έτσι δεν είναι. Μέχρι το πρωί, όσο χρειαστεί. Και επικράτεια μία τις ευρωεκλογές, αν θέλετε. Να πούμε η τελευταία φορά την επικράτεια λοιπόν και να κλείσουμε. Στο 50,7 η ενσωμάτωση, ΣΥΡΙΖΑ 26,5, Νέα Δημοκρατία 23,1, Λαϊκός Συνδυασμός Χρυσή Αυγή 9,4, Ελιά Δημοκρατική Παράταξη 8, Το Ποτάμι 6,6, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 6, Ανεξάρτητοι Έλληνες 3,4. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε και εσάς φίλες και φίλοι, αφού ευχαριστήσω βέβαια και πολύ κόσμο που... Πολύ κόσμο. Έκανε μεγάλη προσπάθεια. Zoogla.gr. Ρεπόρτερ, οπερατέρ που βρέθηκαν στα εκλογικά περίπτερα και παντού,
στον κύριο Καμίνη, στον κύριο Σγουρό, στην κυρία Δούρου, στον κύριο Σακελαρίδη, Βασίλη. Συναδέλφους εξαιρετικούς εδώ στο στούντιο, πίσω από τις κάμερες. Άλλοι συνάδελφοι στο control, που έδωσαν και αυτή τη δική τους μάχη, για να έχετε όλο αυτό που βλέπετε. Με ενημερώνουν, Βασίλη, ότι από στιγμή σε στιγμή θα έχουμε δηλώσεις της κυρίας Δούρου. Μάλλον είναι αυτό που λέγω, είναι πολύ κοντά, κατάλαβες. Ναι, ενδεχομένως να έχουμε και την ανακοίνωση από την κυρία Δούρου, για να πάμε ήσυχοι. Να πάμε ήσυχοι. Για ύπνο. Έτσι. Οπότε μπορούμε να δίνουμε έτσι αποτελέσματα, αν και... Εντάξει. Από ό,τι φαίνεται, ετοιμάζονται σιγά σιγά να γίνουν δηλώσεις. Να γίνουν οι δηλώσεις. Βλέπουμε θα δούμε και το χάρτη. Μπορούμε να δούμε και το χάρτη τώρα των ευρωεκλογών. Όπως βλέπετε, ό,τι βλέπετε με αυτό το μπλε είναι από τη Νέα Δημοκρατία. Το υπόλοιπο χρώμα ανήκει στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό, να πούμε, ήταν με τις ίζωνες περιφέρειες. Τώρα είναι οι εκλογικές περιφέρειες. Αυτές είναι εκλογικές περιφέρειες των εκλογών. Α, μάλιστα. Εκλογικές περιφέρειες είναι αυτό που βλέπουμε. Αυτό τώρα είναι εκλογικές περιφέρειες. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει κινητικότητα στην κυρία Δούρου. Θα έχουμε σε λίγο τη δυνατότητα να συνδεθούμε και να έχουμε εικόνα, ενδεχομένως και τις δηλώσεις. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ποιο είναι το ποσοστό. Η κυρία Δούρου συγκεντρώνει το 50,4% και ο κύριος Γουρός το 49,6% στο 47,6% της ενσωμάτωσης. Μάλιστα. 6.000 η διαφορά σε ψήφους. 6.000. Από ό,τι φαίνεται, ο κύριος Τσίπρας πρέπει να πήγε στο κέντρο, στο εκλογικό κέντρο της κυρίας Δούρου. Ναι. Έφυγε λοιπόν από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Τσίπρας. Και θα μπορούμε να δούμε. Ναι. Όπως βλέπουμε λοιπόν στα πλάνα μας. Κύριε και κυρία Δούρου. Για να δούμε. Ο κύριος Σακελαρίδης. Α, όλοι πήγαν εκεί, έτσι. Ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Δούρου. Μάλιστα. Αγκαλιές, φιλιά, εντάξει. Και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Πέτρο Σιντερέα Βασίλη. Να τον ακούσουμε. Πέτρο. Καλησπέρα, παιδιά, και πάλι παρακαλώ όσον είναι δυνατόν να δυναμώσετε την επιστροφή μου, γιατί δεν μπορώ να σας ακούσω. Πέτρο, σε ακούμε με προσοχή. Ωραία, βρισκόμαστε στα Προπύλαια. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει αλλαγή σχεδίου. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η κυρία Δούρου, όπως γνωρίζετε, θα μιλούσε στην πλατεία Κοραή, στο εκλογικό της στρατηγείο. Τελικά κάτι τέτοιο δεν φαίνεται ότι θα συμβεί, καθότι πιθανολογούμε ότι η αρκετά μικρή και εύθραυστη, όπως θεωρείται επιτελείο, διαφορά της κυρίας Δούρου ακόμα δεν επιτρέπει νικητήριες δηλώσεις, και γι' αυτό προς την προσαγωγή κάποιου χοντροκομμένου τέτοιου τύπου λάθος θα αποφευχθεί η ομιλία της στα Προπύλαια. Από την άλλη όμως, από λεπτό σε λεπτό αναμένεται ο πρόεδρος του συνασπισμού ριζοσπαστικής αριστεράς, ο Αλέξης Τσίπρας, εδώ στα Προπύλαια. Δεν ξέρουμε πότε ακριβώς θα γίνει αυτό. Βλέπουμε. Έχουν ξεκινήσει πάντως να παίρνονται κυκλοφοριακά μέτρα σε όλη την Λεωφόρο Πανεπιστημίου, η οποία μία κλείνει, μία ανοίγει και πάλι, και γενικώς βρίσκονται σε εξέλιξη πυρετόδεις διαδικασίες, οι οποίες μαρτυρούν ότι... Βάλε μια ανωτελεία, Πέτρο, γιατί η κυρία Δούρου είναι μαζί με τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Σακελαρίδη στα Προπύλαια, είναι μπροστά από το Βήμα εκεί που έχει στηθεί και ενδεχομένως θα κάνει τις δηλώσεις. Για να ακούσουμε. Και θα κάνει τη δηλώση. Έχουμε και... Θα κάνει δηλώσεις, θα κάνει, από ό,τι φαίνεται, ναι. Η κυρία Δούρου, Βασίλη. Η Ελλάδα λέει, δεν διακρίνουμε το υπόλοιπο. Για να ακούσουμε, για να ακούσουμε. Κόσμο συγκεντρωμένος. Έχει αρκετό κόσμο, Βασίλη. Πρώτη φορά αριστερά είναι. Αυτό είναι το σύνθημα, όντως. Αυτό είναι το σύνθημα. Πρώτη φορά αριστερά, ναι, όντως. Και θα στην αναμονή της κυρίας Δούρου, η οποία κρατάει και ένα μικρό κοριτσάκι αυτή τη στιγμή στην αγκαλιά της. Είναι ευτυχισμένη πραγματικά, πανευτυχή θα έλεγα. Και σιγά σιγά θα ξεκινήσει τις δηλώσεις.
Για να δούμε τι ακριβώς θα πει η κυρία Δούρου. Είναι μια μεγάλη νίκη και για την ίδια προσωπικά, αλλά και για το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, από ό,τι φαίνεται, ΣΥΡΙΖΑ κερδίζει τη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας. Για να ακούσουμε την κυρία Δούρου, λοιπόν. Δώσαμε έναν σπουδαίο αγώνα. Δώσατε ένα σπουδαίο αγώνα. Και η πλειονότητα των συμπολιτών μας το κατανόησε. Δώσαμε έναν σπουδαίο αγώνα με ήθος, διαφορετικά, κόντρα στις προβλέψεις και στα συμφέροντα. Δώσαμε έναν σπουδαίο αγώνα με ήθος και ξέρουμε ότι η μάχη που απόψε κερδίθηκε είναι μονάχα η αρχή. Γιατί αύριο ξεκινά ένας πόλεμος με τα συμφέροντα. Ξεκινά ένας πόλεμος να αλλάξουμε τις ζωές μας. Θα τις αλλάξουμε στην περιφέρεια Αττικής, θα τις αλλάξουμε σε όλη τη χώρα. Αυτή είναι η κυρία Δούρου και ακούγεται και τα συνθήματα, έτσι. Έχει μια επικοινωνία με το κοινό η κυρία Δούρου. Με το ήθος μας, το ίδιο ακριβώς, θα πορευτούμε για τα επόμενα 5 χρόνια. Γιατί εμείς, με τους πολίτες, για τους πολίτες, από τους πολίτες, δίνουμε τα εχέγγυα ότι στη μείζωνα περιφέρεια της πατρίδας μας δεν θα υπάρχουν δήμαρχοι πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Δεν θα υπάρχουν πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Θα πορευτούμε όλοι μαζί. Έτσι θα διακυβερνήσουμε τη μεγαλύτερη περιφέρεια της Ελλάδος. Από τα βάθη της καρδιάς μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Από τα βάθη της καρδιάς μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες εκείνες και σε όλους εκείνους που δουλέψανε αυτούς τους 4,5 μήνες χωρίς κανενός είδους ιδιοτέλεια. Έτσι όπως θέλουμε να φτιάξουμε την Ελλάδα, με αλληλεγγύη, με αξιοπρέπεια, με ανθρωπιά. Και είναι το καλύτερο εχέγγυο ότι έτσι θα κυβερνήσουμε την περιφέρεια, έτσι θα κυβερνήσουμε την Αττική. Αύριο ξημερώνει μια σπουδαία μέρα. Μια μέρα που την κάνατε όλοι εσείς, όλους τους προηγούμενους μήνες, όλους τα προηγούμενα χρόνια. Μια μέρα που όπως ξέρει η αριστερά και όπως επιτάσσει η δημοκρατία, θα είναι για όλους και για όλες. Καλή συνέχεια στο μεγάλο αγώνα που έχουμε. Λοιπόν. Ποιες ήταν οι δηλώσεις της κυρίας Δούρου? Να μείνουμε σε κάποια σημεία των δηλώσεων. Πρώτα απ' όλα μίλησε για ένα σπουδαίο αγώνα, ο οποίος έγινε με ήθος. Η μάχη αυτή που κερδίθηκε, είπε η κυρία Δούρου, είναι μονάχα η αρχή. Από αύριο κιόλας ξεκινάει ένας πόλεμος με τα συμφέροντα. Δεν θα υπάρχουν πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Θα πορευτούμε όλοι μαζί, έτσι θα διακυβερνήσουμε. Τρεις λέξεις ακόμη είπε, αλληλεγγύη, αξιοπρέπεια, ανθρωπιά. Και βέβαια πολλές φορές την διέκοψαν και οι... Α, ο κύριος Τσίπρας θα μιλήσει και εκεί, για να δούμε. Και εκεί. Ωραία. Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου όλες και όλες εσάς που δώσατε έναν σπουδαίο αγώνα. Θέλω να συγχαρώ τη Ρένα τη Δούρου και το επιτελείο της, διότι κατέγραψε μια ιστορική νίκη. Μια ιστορική νίκη
για την περιφέρεια της Αττικής, τη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, που συνδυάζεται με ένα ιστορικό αποτέλεσμα. Για πρώτη φορά στη χώρα μας, σε αυτήν την μεγάλη και μακρά ιστορία των αγώνων, που η αριστερά ήταν πάντοτε στην πρώτη γραμμή των αγώνων, για πρώτη φορά, με την ψήφο του λαού μας, κερδίζει μια εκλογική αναμέτρηση σε εθνικό επίπεδο. Και στέλνει, ο λαός μας στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα. Ένα ισχυρό μήνυμα σε όλη την Ευρώπη. Σε όλη την Ευρώπη να ακουστεί καλά και ακούστηκε καλά. Και το μήνυμα είναι ότι αυτός ο λαός δεν βολεύεται με λιγότερο ήλιο, αυτός ο λαός δεν βολεύεται με λιγότερη αξιοπρέπεια, αυτός ο λαός δεν βολεύεται παρά μονάχα με δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια, προκοπή. Και είμαστε εμείς αυτοί που αναλαμβάνουμε μια ιστορική ευθύνη. Να γυρίσουμε τον τροχό της ιστορίας. Σήμερα όλη η Ευρώπη μιλά για τον ελληνικό λαό, γιατί καταδίκασε στην χώρα που επελέγει ως πειραματόζωο της κρίσης τις πολιτικές της λιτότητας. Όλη η Ευρώπη, σχεδόν όλη. Υπάρχει ένα μικρό της κομμάτι στο Μέγαρο Μαξίμου και στους τηλεοπτικούς σταθμούς που κάνει πως δεν κατάλαβε σήμερα τι έγινε στη χώρα. Μια ιστορική νίκη. Κάνουν πως δεν την κατάλαβαν. Εμείς όμως θα επιμείνουμε. Θα επιμείνουμε διότι γνωρίζουμε. Δεν ήμασταν αδαείς να πιστεύουμε, όποιο κι αν ήταν το μέγεθος αυτής της καθαρής νίκης, ότι θα φεύγαν από μόνοι τους. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη να τους αφήσουμε να φύγουν από μόνοι τους. Εμείς θα τους ρίξουμε με τους αγώνες μας, με τη δράση μας, ενώνοντας τις δυνάμεις μας με το λαό μας που υποφέρει, και θα διεκδικήσει την αξιοπρέπειά του. Θα διεκδικήσει τη δημοκρατική διέξοδο. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να συγχαρώ. Να συγχαρώ τον Γαβρίλ, τον Σακελαρίδη και τους συνεργάτες του στην ανοιχτή πόλη. Έδωσαν έναν σπουδαίο αγώνα. Με εντιμότητα, με ήθος, με αξιοπρέπεια. Διεκδίκησαν μια μεγάλη αλλαγή σε ένα συντηρητικό δήμο. Φτάσανε πάρα πολύ κοντά σε μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Για όλους εμάς είναι σαν να κέρδισε ο Γαβρίλ, διότι μας έκανε να αισθανθούμε περήφανοι, να ονειρευτούμε, και αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο δώρο. Θέλω να συγχαρώ και τους νέους δημάρχους που εκλέχθηκαν σήμερα με τα ψηφοδέλτια της ριζοσπαστικής αριστεράς σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα σε μια σειρά από μεγάλους δήμους. Την Κεσαριανή, την ιστορική Κεσαριανή, στο Βίωνα, στο Εγάλεο, στου Ζωγράφου, στην Αγία Παρασκευή, στο Χαλάνδρι, στο Κερατσίνι, στη Λάρισα, στην Κέρκυρα, σε μια σειρά από ιστορικούς δήμους, αλλάζει το χρώμα του χάρτη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κάποιοι την προηγούμενη εβδομάδα βιάστηκαν. Σήμερα είναι υποχρεωμένοι να παραδεχθούν. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένας διάτλωνας τέρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Είναι μια δύναμη που έχει βαθιές ρίζες μέσα στο λαό μας και στην κοινωνία μας. Και αυτές οι βαθιές ρίζες είναι οι ρίζες της παράδοσης των μεγάλων αγώνων του λαού μας. Γιατί πάντα στους μεγάλους αγώνες του λαού μας δίπλα ήταν η αριστερά. Από τα χρόνια του ΕΑΜ, τα χρόνια της εθνικής αντίστασης, τα χρόνια της αντιδικτατορικής πάλης. Έτσι και τώρα. Θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας με τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας, συγκροτώντας μια πλατιά κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία που θα φέρει πολύ γρήγορα στον τόπο τη μεγάλη αλλαγή, τη μεγάλη ανατροπή, για να ξαναχτίσουμε την πατρίδα μας σε νέα θεμέλια αξιοπρέπειας και δικαιοσύνης. Και τα πρώτα δείγματα γραφής
μιας διαφορετικής, μιας εναλλακτικής, μιας πραγματικά προοδευτικής διακυβέρνησης θα τα δώσει η νέα Περιφερειάρχης της Αττικής, η Ρένα Ιδούρου. Καλή δύναμη σε όλους. Συνεχίζουμε αυτόν τον δίκαιο και όμορφο αγώνα. Σήμερα κερδίσαμε μια πολύ μεγάλη μάχη. Πολύ σύντομα θα κερδίσουμε και τον πόλεμο. Γεια σας. Σήμερα ας χαρούμε, ας πανηγυρίσουμε. Από αύριο όλοι μαζί στον αγώνα για τη συγκρότηση μιας πλατιάς λαϊκής ενότητας. Γεια σας. Ο Αλέξης Τσίπρας πάντως πανηγυρίζει. Ιστορική νίκη. Πανηγυρίζει. Δύο φορές μίλησε για ιστορική νίκη. Δύο φορές μίλησε για αξιοπρέπεια. Εγώ πάντως που ρώταγα πριν εδώ τους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ αν πανηγυρίζουν, έλεγαν κρατάμε χαμηλούς τόνους, εδώ βλέπω πανηγύρι, έτσι, ναι. Εδώ έχει στηθεί πανηγύρι. Ναι. Πια. Έχουν πάει και οι τρεις, και ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Δούρου και ο κύριος Ακελαρίδης. Mm-hmm. Και ο κύριος Τσίπρας μίλησε για μια ιστορική νίκη στην περιφέρεια Αττικής και κερδίθηκε μια μάχη, θα κερδίσει και τον πόλεμο, λέει ο κύριος Τσίπρας. Να ακουστεί καλά σε όλη την Ευρώπη. Το μήνυμα, αυτός ο λαός δεν βολεύεται με λιγότερο ήλιο, με λιγότερη αξιοπρέπεια. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη, με λιγότερη προκοπή. Ο κύριος Τσίπρας λέει δεν θα τους κάνουμε τη χάρη, να φύγουν μόνοι τους, εμείς θα τους ρίξουμε. Mm-hmm. Είπε ότι δεν βλέπουν τα κανάλια και το Μαξίμου αυτό που βλέπει όλη η Ελλάδα, mm-hmm. ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή έχει μια πολύ μεγάλη νίκη σήμερα. Mm-hmm. Εντάξει. Δεν θέλω να παραβλέπω το γεγονός ότι μιλούσε και σε ένα ακροατήριο έτσι, οπαδών. Mm-hmm. Δεν έκανε δηλώσεις σε κάμερες κτλ. Μιλούσε και προς οπαδούς που είχαν συγκεντρωθεί εκεί στα προπήλαια. Ήταν λίγο διαφορετικά το ύφος και το στυλ του κ. Τσίπρα τώρα από τις δηλώσεις που έκανε λίγο νωρίτερα. Σου θυμίζω. Ναι. Και εκεί βέβαια μίλησε για πολύ μεγάλη νίκη, για ιστορική νίκη. Εννοείται. Τώρα ήταν πιο παθιασμένος, έδωσε ένα πανηγυρικό τόνο στις δηλώσεις του. Και δικαιολογημένα βέβαια, γιατί τώρα πια η περιφέρεια φαίνεται είναι στην κυρία Δούρου, είναι η νέα περιφερειάρχη Αττικής για τα επόμενα 5 χρόνια. Και όπως είπε και ο κύριος Τσίπρας, θα είναι και το πρώτο δείγμα μιας νέας λογικής και μιας νέας διακυβέρνησης. Τα πρώτα δείγματα θα τα δείξει, όπως είπε και ο κύριος Τσίπρας, η κυρία Δούρου. Ωραία. Λοιπόν, βλέπουμε στη μία πλευρά της οθόνης τα πανηγύρια εκεί από τα προπήλαια. Ήταν εκεί ο κύριος Ακελαρίδης, χαρακτήρισε σαν νίκη, χαρακτήρισε και το αποτέλεσμα του κύριου Ακελαρίδη ο κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, μείνουμε εδώ, ακούσαμε και τις δηλώσεις της κυρίας Δούρου. Ευχαριστούμε λοιπόν και πάλι πολύ όλους όσοι ήσασταν σήμερα μαζί μας και τους συνεργάτες βέβαια και τους συναδέρφους πίσω από τις κάμερες και στο κοντρόλ και παντού. Να είστε όλοι καλά, μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Zoogla.gr. Θα έχετε δυνατότητα να δείτε όλα τα αποτελέσματα μέχρι το πρωί. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα.